χρόνια πολλά είπαμε χθες, αλλά μας... Γεια σας, γεια σας, γεια σας και χρόνια πολλά σε όλους. Ελπίζω να ακούτε καλά. Ελπίζω να ακούτε όλα καλά. Και ο ήχος και τα μικρόφωνα. Σε γενικές γραμμές βλέπω υπάρχει αρκετά μεγάλο λος. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχει τόσο μεγάλο λος. Ελπίζω χωρίς πασίματα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα Μιχαήλοβιτς, καλησπέρα Πρόσεφους, Ορέστη, Χοφμανάκο. Καλησπέρα σε όλους, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά για όσους δεν τα είπαμε χθες. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, νομίζω. Λοιπόν, τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να με ακούτε χωρίς σπασίματα σήμερα, να είναι καλός και ο ήχος, η μουσική πείτε μου να ακούγεται για να βάλουμε μπρος. Είναι μεγάλη μέρα, εν τω μεταξύ δεν μπορώ να... δεν πήγα κάποια κούρεμα και δεν στρώνω με τίποτα μαλλί, αλλά δεν πειράζει, κλάιν. Λοιπόν, ωραία. Γιατί δεν θέλω να έχει σπασίματα, το σημερινό... Εν τω μεταξύ, για κάποιο λόγο δεν έχω ανάψει και το φως από εδώ. Να το ρυθμίσω, να ανάψω και το φως από εδώ. Σήμερα ανέτοιμος. Μ' αρέσει που τα ετοίμαζα και πόση ώρα. Και επίσης πάντα ξεχνάω και τον... τίτλο. Τον έφτιαξα τώρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Κόσμος πολύ σήμερα. Νομίζω ότι είναι η μέρα μας σήμερα. Σας έχω δωράκι καλό. Ό,τι δείξω... Σας το βρήκα ψηφιακό, όλοι θα το πάρετε. Έχουμε πολύ πράγμα σήμερα και να πούμε και να μιλήσουμε. Θα είναι μεγάλη μέρα. Τώρα δεν ξέρω, ελπίζω να πάει όπως πάει. Λίγο πολύ θα δούμε. Λοιπόν, τι κάνατε? Όσους δεν τα είπαμε χθες γιατί στρίμαρα και χθες. Πώς περάσατε? Περάσατε καλά τις γιορτές σας? Ήταν όμορφα? Φάγατε? Ήπιατε? Εγώ πάντως έσκασα. Αν και αλήθεια δεν έφαγα πολύ στο πατρικό μου γιατί πήγα και είδα λίγο τους γονείς μου. Αλλά στα μετέπειτα γύρω-γύρω... Παρά έφαγα, όχι απλά έφαγα. Σήμερα... Πείτε μου τα δικά σας και θα σας πω και εγώ και για τα βιβλία που θα συζητήσουμε και για όλα. Κούπα κλασική. Σήμερα πάλι τιμάμε ΠΟΕ. Βασικά, όπως καταλάβατε, έχω κι άλλες, αλλά με αυτή μόνιμα στο mood των βιβλίων, τουλάχιστον στο επεισόδιο της Κυριακής, δείχνει ότι έχουμε 5 άτομα, αν και νομίζω ότι παίζει να είναι παραπάνω είναι σήμερα. Whatever. Σιγά σιγά θα μαζευτούμε, πιστεύω ότι θα μαζευτούμε. Το σημερινό λέει μελομακάρονα, κουραβιέδες, δίπες, βασιλόπιτα και τα λοιπά οικογενειακά, κυρίως με εργασία και μελέτη. Πω, αυτή η εργασία, εγώ είπα ότι 4 μέρες δεν θα δουλέψω, τώρα από αύριο ξανά επιστροφή στα μαθήματα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το χρειαζόμουν, είναι 4 ημέρα χωρίς να κάνω τίποτα. 14 τώρα, 14 τι 14, τι εννοείς 14, έχασα. 14 βασιλόπιτες έφαγες ή 14 κιλά, 14 κουραμπιέδες. Κουραμπιέδες είναι θεϊκή παρεπιπτόντως. Δεν μου αρέσουν τα μελομακάρονα, αλλά οι κουραμπιέδες μεταξύ... Αυτό δεν στρώνει ποτέ, Klein Mine, χάλια μαλλιά θα είμαι, whatever. Πρέπει να φέρω ένα κομμωτή να με κουρέψει. Λοιπόν, anyway, viewers, είμαστε 14, μαζεύτηκε ο κόσμος και λαός. Εν τω μεταξύ, ό,τι να είναι το OBS, γιατί το OBS στο στούντιο που έχω, μου δείχνει και εκτός από όλα τα άλλα Μου δείχνει και το πόσα άτομα παρακολουθούν. Λοιπόν, σήμερα θα είναι μεγάλο επεισόδιο. Μεγάλο, ξαναλέω, και όμορφο επεισόδιο. Κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Ξαναλέω επίσης ότι όλα τα βιβλία, ό,τι δείξω σήμερα, γιατί και τα περισσότερα από αυτά και εγώ σε PDF τα διάβασα, θα τα πάρετε και εσείς σε PDF. Σήμερα θα μιλήσουμε για το θέμα του θανάτου. Περί θανάτου ο λόγος. Πώς θα αντιμετωπίζεται από μια αρκετά μεγάλη μερίδα συγγραφικοί, έχουν μιλήσει πάρα πολύ. Εγώ θα σας πω αυτό που επηρέασε εμένα προσωπικά, γιατί τυπικά εγώ ευχαριστώ για το follow George Alex. Λοιπόν, μας έκανες να ξαναπιάσουμε βιβλίο, Κώστα, μπράβο, σε ευχαριστώ, ευχαριστώ πραγματικά. Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Εν τω μεταξύ πρέπει και εγώ λίγο τώρα να ξαναμπω στο mood, γιατί τώρα κάνω 2-3-4 μέρες δεν έπιασα ούτε μια σελίδα να γυρίσω. Έχω ξεκινήσει τον Ένικο να διαβάζω. Ωραίο βιβλίο, πολύ ωραίο βιβλίο, αλλά πρέπει να το βάλω μπρος, να το τελειώσω κάποια στιγμή. Πριν αρχίσω να λέω, τι διαβάζετε, όσοι διαβάζετε, τι έχετε πιάσει αυτή την περίοδο, τι είναι αυτό που μελετάτε, διαβάζετε, πέρα από το της δουλειάς, γιατί όσοι διαβάζουμε για δουλειά ποτέ δεν σταματάνε αυτά και συνέχεια εξελισσόμαστε. Γεια σου, γεια σου Last Boss, γεια σου, καλησπέρα. Εμείς ήμασταν και χθες, νομίζω, δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, εν τω μεταξύ βροχή εχθές, πάνω μου πήγε να πιάσει ατμόσφαιρα χειμωνιάτικη. Ξαναζέστανε ο καιρός. Εγώ είμαι το κοντομάνικο, όπως βλέπετε, σε φάση κλασικά. Δεν αλλάζει τίποτα. Λοιπόν, περί θανάτου σήμερα ο λόγος, ξαναλέω. Θα σας πω τη δική μου πορεία. Όλα ξεκίνησαν πριν από ένα χρόνο. Βέβαια η αλήθεια είναι, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, και όντως αυτά είναι από τα λίγα καλά που μπορείς να πεις, ότι κάποιους ανθρώπους πρέπει να λίγο να τα τελειώνει. Η Καθημερινή έχει το 1984, για ποιον δεν το έχει, σκληρό εξόφλεξη, συμπαθητική εικονογράφηση. Wow. Τσιμπήστε το, εγώ το έχω, οπότε δεν υπάρχει λόγος να το ξανααποκτήσω. Νομίζω ένα αντίτυπο για μένα αρκεί, και το έχω και ψηφιακό, οπότε νομίζω μου κομπλέ. Όσοι δεν το έχετε, τσιμπήστε το. Τελειώνω τον Ευρωμάδη. Σήμερα έβλεπα το συνεσυμπόσιο και μιλούσαν για τον Τζόνι Μιμόνι και το πώς έχει επηρεαστεί από τον Ευρωμάδη. Και έχεις διαβάσει αρκετά Lovecraft. Νομίζω ότι σας επηρέασα αρκετά με το Lovecraft. Και επίσης, μια που το φέρει κουβέντα, προφανώς γιατί το φέρει κουβέντα και όχι μόνο, κάποιοι μου ζητήσατε του Lovecraft το πακέτο που σας είχα στο δεύτερο επεισόδιο που κάναμε, τα βιβλία του Lovecraft και ό,τι έχω. Επειδή δεν προλάβετε να τα κατεβάσετε, μπήκατε μετέπειτα, θα σας το δώσω στο σημερινό live. Οπότε τα έκανα ένα πακέτο μαζί. Τα σημερινά βιβλία και τα βιβλία του Lovecraft είναι σε ένα πακέτο μαζί. Μικρό πακέτο, δεν είναι τόσο βαρύ, 200 MB είναι όλα. Οπότε όσοι θέλετε τα κατεβάζετε και τα διαβάζετε. Αυτοί που έχετε τα του Lovecraft, βγάλετε τα, σβήστε τα, οτιδήποτε. Αλλά επειδή κάποιοι το ζητήσατε. Λοιπόν, σήμερα σας έχω φροντίσει όλους. Πραγματικά είναι τα δικά μου δωράκια για σας. Είδα το επεισόδιο χθες και ξεκίνησα με Cthulhu. Πολύ ωραίο, ελπίζω να σας άρεσε. Εμένα προσωπικά το θεωρώ ένα από τα αγαπημένα μου το Cthulhu, και σας είπα και στο προηγούμενο, το προσωπικό μου αγαπημένο είναι τα ποντίκια μέσα στους τοίχους. Και όχι, και τα υπόλοιπα, και ο τοίχος, πώς λέγεται, τώρα κολλάει το μυαλό μου. Η τύχη του τέτοιου, τέλος πάντων, whatever, το θυμάμαι. Στέλιος Ράμφος, ο καημός του ενός. Αυτό δεν το ήξερα, δεν το έχω ακουστά καν το συγγραφέα, ελπίζω να είναι καλό. Ελπίζω να είναι καλό. Ο καημός του ενός. Είναι ωραία αυτή η τίτλη. Είναι πολύ ωραίο ο τίτλος. Εν τω μεταξύ, σήμερα θα σας πω, ξεκίνησα να μιλάω και να λέω ότι καμιά φορά, ρε παιδί μου, οι σχέσεις που κάνεις στη ζωή σου είναι και για καλό, σε επηρεάζουν καλά. Και η αλήθεια είναι ότι αν και πάντα το είχα με το διάβασμα, πάντα μου άρεσε να διαβάζω, από μικρός διάβαζα, γενικά η βιβλιοθήκη για μένα προσωπικά ήταν μια παρηγοριά. Προσωπικά έχω συνδέσει τα βιβλία με κάτι πολύ προσωπικό και γι' αυτό νιώθω την έλξη προς τα βιβλία και προς το διάβασμα με ένα κομμάτι, βασικά ένα κομμάτι της ζωής μου από τότε που είμαι παιδί. Γενικά επειδή, δεν ξέρω, πρέπει να το έχω ξανααναφέρει κάποια στιγμή στο παρελθόν, επειδή όταν ήμουν παιδί δεν ήμουν και το πιο κοινωνικό, όχι γιατί δεν ήθελα, απλά λόγω του ότι είχα περιτά κιλά, ακόμα έχω τώρα τα ξαναπήρα, τα χάσα ξαναπήρα, τέλος πάντων, επειδή είχα περιτά κιλά, ποτέ κανένας δεν με έπαιζε, πάντα όλοι με είχαν στην απέξω. Και θυμάμαι τότε ήμουνα 5η δημοτικού και στο δημοτικό σχολείο μας είχαν φτιάξει μια βιβλιοθήκη. Είχαν δώσει μια αίθουσα και είχαν φτιάξει μια βιβλιοθήκη από την οποία ο διευθυντής του σχολείου τότε δανειζόταν βιβλία από άλλες περιοχές. Και τεχνικά την στήσαμε όλη τη βιβλιοθήκη από το μηδέν. Και εγώ θυμάμαι όλα μου τα διαλύματα και όχι μόνο να τα περνάω, 5η Δημοτικού τώρα, μιλάμε για 1998, να τα περνάω εκεί μέσα, όλοι οι άλλοι έπαιζαν, εμένα δεν με έπαιζαν, οπότε από το να κάθομαι και απλά να τους κοιτάω, περνούσα τον καιρό μου στους κόσμους που διάβαζα στα βιβλία. Λες ότι είναι κοινωνιολογικό, πραγματεύεται την έννοια του ατόμου, του προσώπου και τη σύνθεση του ανήκειν σε ένα ταυτοτικό σύνολο. Αρκετά ωραίο και ενδιαφέρον και σκέφτομαι ότι κολλάκι με αυτά που λέω. Τέλος πάντων, γενικά είναι προσωπική υπόθεση για με τα βιβλία, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτά με διαμόρφωσαν. Γενικά κάλυπταν το κενό που είχε δημιουργηθεί από την έλλειψη φίλων στην παιδική μου ηλικία και στη ζωή. Και κυρίως γιατί δεν ήταν επιλογή μου, ήταν επιλογή των άλλων επειδή είσαι χοντρός. Αυτός είναι ο κοινωνικός αποκλεισμός. Αρκετά παιδιά πιστεύω ότι τον βίωσαν στην Ελλάδα και τον βιώνουν ακόμα. Τώρα κάποιοι το λένε bullying, στα πάντα τα χρόνια ήταν λίγο διαφορετικά. Οπότε ναι. Τέλος πάντων, και θυμάμαι μόνιμα τον εαυτό μου στο δημοτικό παρέα με τα βιβλία. Γενικά μπορώ να πω ότι τα βιβλία ήταν η πρώτη φίλη που έκανα ποτέ, οπότε η πραγματική πρώτη φίλη που έκανα ποτέ, οπότε και γι' αυτό είμαι αρκετά συνδεδεμένος με αυτά. Τέλος πάντων, για να συνεχίσω αυτό που έλεγα, ότι μια φορά και οι σχέσεις που κάνεις στη ζωή σου καθορίζουν και όχι μόνο η παιδική σου ηλικία. Πάντα είχα λοιπόν μια αγάπη για τα βιβλία, πάντα μ' άρεσε να διαβάζω, μέχρι που πέρυσι έτυχε να μπει στη ζωή μου ένας άνθρωπος ο οποίος μου ξαναεμφύσισε αυτό το πάθος, μπορώ να πω, και έγινε η αφορμή να μάθω πολλά βιβλία τα οποία αγνοούσα, πολλούς συγγραφείς τους οποίους αγνοούσα, ήμουν ανάμεσα στους τετριμένους και στους κλασικούς και. Αυτή η παιδική εθότητα, ναι, πολύ παιδική εθότητα. Λοιπόν, και σιγά σιγά ξεκίνησα. Τέλος πάντων, οι άνθρωποι έρχονται και παρέρχονται από τη ζωή μας, αλλά κάποια πράγματα μένουν. Για να μην σας τα απολογώ, έγινε η αφορμή τον τελευταίο χρόνο και από το 2000, καταμετρημένα, σας το έχω ξαναπεί και σε άλλο τέτοιο, καταμετρημένα από τον προηγούμενο Γενάρη μέχρι και φέτος, το που τέλειωσε η χρονιά, έχω μετρήσει 225 βιβλία. Αν βάλω και καμιά 25 βιβλία τα οποία διάβασα πριν από το Δεκέμβριο και τον Νοέμβριο, μπορούμε να πούμε ότι χαλαρά μέσα σε ένα χρόνο έχω διαβάσει 250 βιβλία. Αν τα μετρήσω σε όλη μου τη ζωή, βασικά όχι, τα έχω μετρήσει πάνω κάτω, είναι καμιά 700 βιβλία. Καλησπέρα Παναγιώτη, καλησπέρα. Ένα τσικ πιο κάτω τη μουσική, μα και βέβαια, ένα τσικ πιο κάτω τη μουσική. Νομίζω ότι τώρα πρέπει να είναι λίγο καλά, πείτε μου. Τέλος πάντων, έγινε η αφορμή. Καλησπέρα Κρίση, καλησπέρα σε όσους μπαίνετε σήμερα. Τέλος πάντων, και έγινε η αφορμή να μπω σε κάποια πιο βαθιά μονοπάτια αναγνωστικά, θα το έθετα. Και ένα από αυτά τα μονοπάτια, συγγνώμη, είναι τα περί θανάτου. Καταρχάς, να ξαναευχηθώ χρόνια πολλά σε όσους μπήκατε τώρα. Βλέπω μεγαλώνει η παρέα μας σιγά σιγά. Ελπίζω να απολαύσετε το σημερινό επεισόδιο, ξαναλέω, θα μου πείτε, βλέποντας και πράττοντας, θα μου πείτε και τα δικά σας, θα σας πω και τα δικά μου. Τέλος πάντων, και έγινε η αφορμή να διαβάσω και να ακολουθήσω ένα περίεργο μονοπάτι, στο οποίο ανακάλυψα συγγραφείς και μπορώ να πω ότι είχε αλλάξει αρκετά την κοσμοθεωρία μου σε κάποια πράγματα. Περισσότερο ήταν μια αφορμή αναζήτησης, αυτογνωσίας ή εξωτερικής του συστημάτους όταν ήμουν παιδί. Όταν ήμουν παιδί απλά διάβαζα γιατί δεν είχα παρέες και όλοι με απέφευγαν. Μεγαλώνοντας, απλά έγινε η αφορμή, γιατί αν και στο χώρο του Bookstagram, να διαβάσω περισσότερο και να πω βασικά να δώσω ακόμη περισσότερο καύσιμο, θα έλεγα, των βιβλίων. Νιχιλισμός. Νομίζω ότι πλάκα έχω αρχίσει και επιστρέφουμε αρκετά προς τον νιχιλισμό. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό, αλλά τα τελευταία διάστημα θα πηγαίνω καρφί προς τον νιχιλισμό. Chris Demé, ευχαριστώ για το follow, πραγματικά ευχαριστώ. Εντάξει, ξαναλέω, αγαπημένη κούπα σήμερα, κλασικά Lovecraft, δεν θα δείτε κάτι άλλο μέχρι να πάρω κάποια άλλη, φαντάζομαι. Έχω και άλλες χριστουγεννιάτικες, αλλά δεν μου αρέσουν τόσο χριστουγεννιάτικες. Καταφύγιο και ταξίδι. Ήταν ένα καταφύγιο για αρχή και σιγά σιγά γίνει και ταξίδι. Είναι σε αυτό πως η Αλίκη μπαίνει μέσα στην τρύπα και πέφτει σε έναν άλλο κόσμο, έτσι και εσύ πέφτεις μέσα στην τρύπα προκειμένου να βγεις να γλιτώσεις από κάτι άλλο. Να σου πω, καλά ήταν, προσωπικά στράφηκα προς τα εκεί, χωρίς να το ξέρω, χωρίς να το κάνω εσκεμένα. Επίσης στο χωριό, δεν ξέρω πόσοι από εσάς το είχατε αυτό, στο χωριό επειδή δεν είχαμε βιβλιοθήκη, ερχόταν η δανειστική βιβλιοθήκη. Ήταν ένα φορτηγάκι από αυτά τα λευκά τα μικρά, το οποίο είχε από πίσω ράφια και ερχόταν μία φορά το δίμηνο, το τρίμηνο και μας στο σχολείο τότε. Και δανειζόμασταν βιβλία από τη δανειστική βιβλιοθήκη. Ερχόταν, έφευγε, βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα πιο συχνά να ερχόταν όταν ήμουν παιδί, αλλά εντάξει, στα δεδομένα του νησιού. Από οντολογικής πραξιακής απόψεως δεν το λες και πολύ αισιόδοξο. Η αλήθεια είναι ότι όσο περνάει ο καιρός, όλο και πιο απεσιόδοξος γίνομαι, αλλά whatever. Εντάξει. Παρατηρώντας το τι γίνεται γύρω μας. NCC17436, ευχαριστώ για το follow, μαζεύεται η παρέα σιγά σιγά. Τέλος πάντων, και έγινε η αφορμή που λέτε πέρυσι να μπω στο τρυπάκι να διαβάσω κατευθείαν στα βαθιά ένα από τα βιβλία που θα ξεκινήσω και ήταν. Η σειρά δεν είναι αυτή. Αλλά θα σας πω τη δική μου σειρά και πώς ανακάλυψα την μετέπειτα σειρά των βιβλίων τα οποία ασχολήθηκα και διάβασα πάνω στο θέμα. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα με το οποίο ασχολήθηκα και διάβασα ήταν ο μύθος του Σύσυφου, του Albert Camus. Βαρύ βιβλίο, δοκίμιο. Η αλήθεια είναι ότι με πέδεψε, έκανα 2-3 μέρες για να το βγάλω. Ήταν ένα από τα βιβλία τα οποία διάβαζα μέσα και είχε πάρα πολλές αναφορές σε συγγραφείς και στο περιθανάτου, στον πώς αντιμετωπίζει ο άνθρωπος το θάνατο και ήταν ένα δοκίμενο πάνω στο θάνατο τεχνικά και στην αυτοκτονία. Woof, is now following. Έπεσε εγώ ή ο Καμί. Λοιπόν, ο Καμί που λέτε έχει το περιθανάτου. Το μύθο του Σύσυφου Περιθανάτου έχει πει ο Σαραμάγκο το βιβλίο του. Πολύ ωραίο και αυτό. Αν και είναι διαφορετικά, μιλάει για το θάνατο σε οντότητα. Είναι μυθιστόρημα. Λοιπόν, τώρα στον Καμί. Διάβασα πολλές αναφορές. Ένα από τα βιβλία που είχε μέσα, καταρχάς έπαιξε πολύ με τον πύργο του Κάφκα. Το μόνο βιβλίο που δεν σας έβαλα από αυτά είναι ο πύργος του Κάφκα, το οποίο το έχει ως αναφορά. Αν και τον έχω διαβάσει, προσωπικά δεν μου άρεσε τόσο. Μ' άρεσαν άλλα του Κάφκα περισσότερο, αλλά αυτά θα τα συζητήσουμε στα του Κάφκα, αν θα κάνω ένα επεισόδιο πάνω στο θέμα του Κάφκα κάποια στιγμή και θέλω, γιατί σιγά σιγά κλείνω όλο το κομμάτι Κάφκα, δηλαδή πλέον έχω διαβάσει σχεδόν τα πάντα, μου έκανα 2 μικρά κομματάκια του Κάφκα για να τελειώσω. Ιδιαίτερη περίπτωση του Κάφκα. Τέλος πάντων, αναφέρεται στον πύργο, αναφέρεται στον Ντοστογεύσκη, αναφέρεται στον Επίκουρο αρκετά, αναφέρεται στον... στον Μάρκο Αυρίλιο δεν θυμάμαι, πρέπει να αναφέρθηκε κάποια στιγμή, στο Schopenhauer αρκετά και το Περιοδίνης και Θανάτου, το οποίο σας το έχω και αυτό μέσα στη συλλογή του άρθρου Schopenhauer, δεν το έχω διαβάσει, είναι το μόνο από τη λίστα που σας έχω, βασικά 2 από τη λίστα που σας έχω, τα οποία δεν τα έχω διαβάσει. Καλή χρονιά από Σουηδία, έχω δει κάποια βίντεο που έχεις κάνει στο YouTube, Techmaniac, καλησπέρα, καλησπέρα, χαιρετίσματα, από Λίβνο εδώ, καλησπέρα στη Σουηδία. Κάφκα τελευταία είχα διαβάσει τη Δίκη, η Δίκη είναι πάρα πολύ δυνατό και πάρα πολύ συμβολικό βιβλίο, πάρα πολύ ωραίο. Ήταν από τα αγαπημένα, ήταν το πρώτο που διάβασα από Κάφκα, μετά πέρασα και στα υπόλοιπα, η αλήθεια είναι, νομίζω τον νέα έμαθα από την καλή και από την ανάποδη τον Κάφκα, ωραίος. Αλλά ιδιαίτερος, θέλει μια ιδιαίτερη ματιά και προσέγγιση ο Κάφκα διαβάζοντάς το. Λοιπόν, που λέτε στο Αλμπέρ Καμί, ο μύθος του Σύσυφου. Ο μύθος του Σύσυφου λοιπόν πραγματεύεται πάρα πολύ το κομμάτι της αυτοκτονίας, την επιλογή στο θάνατο, το πώς έπρεπε ένας άνθρωπος να συμπεριφέρεται στο θέμα του θανάτου και όχι μόνο. Επηρεασμένος βαθύτερα από ό,τι κατάλαβα και διαβάζοντας τον από τον Επίκουρο. Γενικά ο Επίκουρος είναι το α και το ω και μπορώ να πω ότι όταν διάβασα και εγώ Επίκουρο αλλάξαν αρκετά πράγματα μέσα μου. Γενικά το σημερινό που μοιράζομαι μαζί σας είναι ένα ταξίδι και δικό μου. Γιατί πριν από 1 χρόνο ήμουν αρκετά διαφορετικός σε κάποιες απόψεις που είχα και διαφορετικός σε αρκετές από τις αντιλήψεις που είχα πάνω σε κάποια θέματα και στο πώς αντιμετωπίζω κάποια πράγματα. Λες πρέπει να ξέρεις πότε έζησε και το κοινωνικό περίγυρο του Κάφκα και κυρίως τα παιδικά χρόνια του Κάφκα θα συμπληρώσω εγώ. Για σένα ποιο θα ήταν το must, θα σας τα πω όλα σήμερα με τη σειρά, δεν υπάρχει must και μη must. Από θέμα Κάφκα, είναι πολλά. Αλλά από θέμα Κάφκα θα πω λίγο στα γρήγορα, είναι η Δίκη, είναι η Μεταμόρφωση. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το στην Αμερική, αρκετά ενδιαφέρον. Η Αμερική του Κάφκα μου θύμιζε πάρα πολύ τον Πινόκιο και θα το πούμε κάποια στιγμή και αυτό. Λοιπόν, πραγματικά θέλω να το συζητήσουμε αυτό κάποια στιγμή, αλλά μεμονωμένα. Τώρα, στα σημερινά, στα περιθανάτου, σας ξεκινάω, σας τα έχω όλα. Όσα θα πιστεύω ότι θα ήθελα κάποιος, αν θέλει να τα πιάσει, γιατί υπάρχει και μια σειρά, μια αλληλουχία. Και αυτό είναι το ωραίο, ότι μέσα σε όλα αυτά υπάρχει μια αλληλουχία. Κάνει αρκετές αναφορές που λέει το Καμί. Το μόνο που δεν έχω διαβάσει από αυτά που σας έχω ξαναλέω είναι το Περιοδίνης και άλλο ένα του Καμί, το οποίο σας έχω και αυτό. Περιοδίνης και θανάτου, Schopenhauer. Θεούλης ο Schopenhauer. Έχω διαβάσει από Schopenhauer την τέχνη του να λέει έχεις πάντα δίκιο. Τέχνη του να έχεις πάντα δίκιο, πολύ δυνατό. Και αυτό με άλλαξε. Ο Schopenhauer γενικά φταίει για αρκετά πράγματα στο πώς άλλαξε η αντίληψή μου και το πώς αντιμετωπίζω κάποια πράγματα. Όταν διάβασα την τέχνη του να έχεις πάντα δίκιο, τίποτα δεν ήταν πια το ίδιο, η αλήθεια είναι. Μετά έγινα πιο κριτικός απέναντι σε κάποια πράγματα, μπόρεσα να αναγνωρίζω περισσότερο κάποια πράγματα. Στους Στοικούς νομίζω παρατηρείται περισσότερη μεσότητα έναντι των επικουρικών. Το θέμα ποιο είναι? Το σημερινό, η προσέγγιση η σημερινή γενικά με το θέμα του θανάτου αγγίζει αρκετά την αντίληψη και την... τώρα πώς να το θέσω, την άποψη ότι δεν υπάρχει ψυχή. Γενικά ότι η ψυχή απλά δεν υπάρχει, οπότε εφόσον δεν υπάρχει ψυχή πάμε από σκοτάδι στο σκοτάδι και θα τα πούμε καθώς σας λέω για τον Επίκουρο. Χρόνια πολλά Χριστάρα, καλή χρονιά να έχουμε. Και Επίκτητο έχω διαβάσει, αλλά Επίκτητο είχα διαβάσει πολύ μικρό και πρέπει να ανανεώσω κάποια στιγμή. Από τους Στοικούς σήμερα θα μιλήσω για Μάρκο Αვრίλιο πάντως, ο οποίος έχει μια πάρα πολύ όμορφη αντίληψη γενικά με την ζωή και όχι μόνο και το θάνατο. Λοιπόν, τα σημερινά βαδίζουν περισσότερο στο μονοπάτι του ότι πας από σκοτάδι σε σκοτάδι, δηλαδή ότι τεχνικά ο θάνατος είναι απλά μια φυσική διαργασία της ζωής, ότι είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό και φυσικό, όπως και στην ουσία τεχνικά είναι, γιατί είναι κομμάτι της ζωής του ανθρώπου. Οπότε πατάμε σε αυτό το μονοπάτι σήμερα, από ό,τι θα δείτε κι εσείς από τα βιβλία που θα σας παρουσιάσω. Τέλος πάντων, διάβασα το μύθο του Σύσυφου, με επηρέασε αρκετά. Μετά μπήκα στο τρυπάκι με τον Καμί και διάβασα τρία βιβλία τα οποία συνδέονται. Σας έχω ξαναμιλήσει για αυτά, σας τα βάζω και σήμερα ξανά. Τον Ξένο, την Πανούκλα και την Πτώση. Πραγματεύονται πολλά πράγματα, περιστρέφονται πάλι γύρω από το θάνατο, τον θάνατο του ενός, τον θάνατο των πολλών. Αυτά όμως είναι μια δική κατηγορία, σας τα έβαλα μόνο και μόνο γιατί είναι ένα ωραίο αντίσιο, είναι ένα ωραίο εξτρά να ξεκινήσει κάποιος. Είχα μιλήσει για αυτά στο πρώτο επεισόδιο για τον Γκάμι και σας έχω μέσα και... δεν θυμάμαι, τον Ευτυχισμένο Θάνατο. Και αυτό θέλω να το διαβάσω του Albert Camus, Ευτυχισμένος Θάνατος, το οποίο είναι και αυτό πάρα πολύ ωραίο, όπως βλέπετε το Camus. Αν και το πώς πέθανε ήταν και αυτό λίγο τραγικό, αλλά η ζωή του περιστράφηκε, περιστρεφόταν γύρω από το θάνατο, είναι νομπελίστας, έχει γράψει πάρα πολύ όμορφα κομμάτια, όμορφα έργα. Λοιπόν, και μετά τον Καμί και τα γύρω-γύρω τα περί Καμί, έπεσα εκεί που πάντα σκεφτόμουν πως ίσως να μην διάβαζα ποτέ. Όταν ήμουν λίγο μικρότερος, και όταν λέω λίγο μικρότερος, μιλάμε τώρα πριν από 4-5 χρόνια, καθόμουν στο YouTube που λέτε, πριν αρχίσω όλο αυτό με το εντατικό διάβασμα και με τόσο βάθος το τι διαβάζω και όχι. Και έτυχε πολλές φορές να παρατηρήσω και να δω κάποια βίντεο του Λιαντίνη. Μ' άρεσαν οι ομιλίες του, υπάρχουν κάποιες αποσπασματικές ομιλίες του Λιαντίνη. Και έτυχε εντελώς κατά λάθος, λοιπόν, να πιάσω, ούτε καν ξέρω γιατί το έκανα αυτό. Αλλά λέω, αφού τα έχω διαβάσει τόσα και τόσα, λέω, γιατί να μην διαβάσω και ένα Λιαντίνι. Όλοι λένε για τον Λιαντίνι και για την Γκέμμα και για την Γκέμμα και για την Γκέμμα. Και πιάνω την Γκέμμα, η οποία είναι και αυτή μέσα στη συλλογή που σας έχω σήμερα. Λοιπόν, που λέτε, και πιάνω την Γκέμμα του Λιαντίνι. Αλλά πριν να πιάσω την Γκέμμα του Λιαντίνι, θα πιάσω το σχόλιο του Chris που λέει: μιλούσαμε με κάτι φίλους πριν από λίγες μέρες περί φυσικής, περί επιστήμης κτλ. Γενικά πράγματα και μιλούσαμε και για το θέμα του θανάτου. Και ουσιαστικά αυτό που καταλήξαμε είναι ότι είμαστε μια ενέργεια που μεταφέρεται τώρα. Θα γίνει άνθρωπος, θα γίνει κάποιο φυτό. Γενικά πολλά έχουν ενδιαφέρον να τα ψάξουμε σε βάθος. Έτσι όπως το έθεσες, θα σου πω, αφού τελειώσω το θέμα του Λιαντίνη, και στο τι κάνω μια πολύ όμορφη εισαγωγή στους μαθητές μου όταν πρόκειται για το θέμα της ενέργειας. Έχω βρει έναν πολύ ωραίο κύκλο, έναν κύκλο κλειστό, σε ένα κλειστό σύστημα, και δίνω ένα πολύ όμορφο παράδειγμα το οποίο το παρουσιάζω σε πολλούς από τους μαθητές μου όταν μιλάμε για το θέμα ενέργειας, όταν τους κάνω εισαγωγή στην πρώτη λυκείου ή στην δευτέρα γυμνασίου, γιατί εκεί διδάσκεται, στο τι είναι ενέργεια και τι είναι όχι. Και το οποίο μπορώ να πω ότι αντιπροσωπεύει πολλά από αυτά που μελετάμε στη φυσική και όχι μόνο. Ο Λιαντίνης, μεγάλο κεφάλαιο, υπάρχουν πολλά από τα βιβλία του που δεν έχω διαβάσει και σιγά σιγά θα ήθελα να τα πιάσω. Εγώ σας λέω, ξεκίνησα εντελώς κατά λάθος στην Gemma και διαβάζοντας στην Gemma μου ερχόταν πάρα πολλά κομμάτια από το μύθο του Σύσυφου. Όπως ο μύθος του Σύσυφου είχε το ταξίδι, υποτίθεται, του Καμί μέσα στο θέμα του θανάτου, η Gemma είναι το ταξίδι του Λιαντίνη. Βέβαια πολλές φορές διαβάζοντάς το απορούσα γιατί απορούσαν πως ο Λιαντίνης, για παράδειγμα, χάθηκε, πέθανε, διάλεξε να αυτοκτονήσει και. Και σκεφτόμουν ότι αν ένας άνθρωπος είχε διαβάσει την Gemma, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Δηλαδή μέσα στην Gemma είναι ένα πράγμα που σου λέει εγώ θα ξεκινήσω, θα πάω εδώ και θα αυτοκτονήσω. Δηλαδή πραγματικά ακόμα και πώς θα το έκανε. Είναι ένα manual τεχνικά η Gemma για το πώς ο Λιαντίνης πέρασε από το ένα στο άλλο. Και η Gemma, έτσι όπως το διάβασα εγώ και αυτό που εξέλαβα και μ' άρεσε πάρα πολύ, είναι αυτή η επιλογή, την οποία επιλογή, με συγχωρείτε, εκφράζει αρκετά και ο Καμί στο μύθο του Σύσυφου. Είναι η επιλογή του να διαλέξεις το πότε θα βγεις από το θέμα της ζωής. Όντας για το θέμα της αυτοκτονίας, όταν νιώσεις ότι θες απλά να βγεις, απλά βγαίνεις, ρε παιδί μου. Εγώ προσωπικά είμαι πάντα κάθετος με το θέμα της αυτοκτονίας, κυρίως γιατί ως άνθρωπος, και το λέω από τότε που είμαι παιδί και είναι κάτι το οποίο δεν έχει αλλάξει μέσα μου, είμαι πολυδίωργος άνθρωπος. Νιώθω ότι ποτέ δεν θα ικανοποιήσω την περιέργειά μου και ποτέ δεν θα μάθω αυτά που θέλω να ξέρω. Οπότε πιστεύω ότι μέχρι και την τελευταία στιγμή, τώρα ποια θα είναι αυτή δεν ξέρω, θα μαθαίνω συνέχεια πράγματα, και θα φτάσω σε ένα σημείο συνέχεια να μαθαίνω. Αυτή η περιέργειά μου λοιπόν με οδήγησε να γίνω φυσικός, αυτή η περιέργειά μου με κάνει να διαβάζω, αυτή η περιέργειά μου με κάνει να ασχολούμαι με 250 πράγματα, είτε λέγεται gaming, είτε λέγεται κατασκευές, είτε λέγεται φιλοσοφία, είτε λέγεται διάβασμα, είτε λέγεται ζωγραφική, είτε λέγεται χειρονακτικές δουλειές, είτε όλα. Τα κάνω όλα και συμφέρω γενικά, τώρα που το σκέφτομαι, αλλά πέρα από αυτό. Αλλά δεν μπορώ να παραβλέψω αυτό το στάτους, αυτή τη δήλωση αυτών των δύο ανθρώπων, και του Καμί και κυρίως του Λιαντίνη. Γιατί ξαναλέω, όποιος έχει διαβάσει την Gemma καταλαβαίνει γιατί ο Λιαντίνης αποφάσισε να αποχωρήσει. Είναι αυτή η επιλογή και η εξουσία τεχνικά που έχει ο άνθρωπος πάνω στο θάνατό του. Τι είναι θάνατος, και ναι, αλλά curiosity killed the cat, σύμφωνα με την θεωρία του, ποιο είναι, τώρα πάει στο μυαλό μου αυτό το πράγμα, θέλω να σας μιλήσω για του Heisenberg, η γάτα του Heisenberg δεν είναι, ποια είναι, που είναι ταυτόχρονα και νεκρή και τέτοιο. Μου αρέσει είμαι φυσικός και κάποια πράγματα κολλάνε, έχω τόσο πολλά στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή που γυρίζουν που, λοιπόν, του Schrödinger βασικά, ποιου Heisenberg, Schrödinger, όλα τα καλά παιδιά. Schrödinger, προφανώς. Τέλος πάντων, το θέμα όμως είναι ότι αν δεν ήμασταν περίεργοι δεν θα κάναμε τίποτα από όλα αυτά. Απλά θα ζούσαμε όλες τις μέρες μας στο να ζούμε και να πεθαίνουμε. Τεχνικά απλά να υπάρχουμε. Και γενικά τον απλά να υπάρχεις ποτέ δεν με ικανοποιείς ως άνθρωπο, ποτέ δεν με γέμισε στο απλά να υπάρχω. Βέβαια, πολλές φορές τώρα κάθομαι και σκέφτομαι ότι οι μέρες μου απλά υπάρχουν. Αλλά πέρα από αυτό. Hello Κώστα, Άρης Powerboy. Επιτέλους κατάφερα να σε πετύχω live. Ωραίο χαλαρό θεματάκι, να βάλω καφέ, κάνα κονιάκ. Ας ξεκινήσουμε με καφέ. Εγώ καφέ πίνω προς το παρόν. Τώρα, άμα θα πέσουμε στα σκληρά, που κάποια στιγμή θα πέσουμε στα σκληρά μετέπειτα, θα βάλουμε και ποτό. Εγώ δεν έχω αλκοόλ, είπα να το σταματήσω γενικά, να μην ασχοληθώ ούτε μπύρες ούτε τίποτα ξανά για ένα μεγάλο διάστημα. Λοιπόν, ευχαριστώ C. Waldren για το follow. Λοιπόν, και ξεκινώντας, ξαναλέω, ο θάνατος, καταρχάς, πολλές φορές πρέπει να αναπτύξεις και να αναλύσεις τι είναι ζωή για να καταφέρεις να φτάσεις στο θέμα του θανάτου. Ξεκινήσαμε λίγο ανάποδα με το πώς θα περάσεις το θέμα του θανάτου και την επιλογή για αρχή του ανθρώπου που θέλει να αυτοκτονήσει και να μπορέσει να βγει. Και ο Καμί και ο Λιαντίνης υπερινσχύουν αυτή την άποψη, ο ένας μάλιστα Ο Λιαντίνης, και αυτό μου άρεσε. Ο Λιαντίνης θα μπορούσε να πει κάποιος είναι πως ο Σοκράτης πέθανε με το κόνιο. Αν και είναι μεγάλη δήλωση αυτή που λέω, αλλά πως ο Σοκράτης πέθανε με το κόνιο μέχρι και το τέλος, δίνοντας τη ζωή του ως παράδειγμα για την θεωρία του και για αυτά που, για το λόγο του. Μπορούσε να πει κάποιος ότι ακριβώς και ο ίδιος ο Λιαντίνης πέθανε και έδωσε τη ζωή του ως παράδειγμα για αυτά που έλεγε. Δηλαδή δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει το γεγονός ότι ο ίδιος ο Λιαντίνης αυτοκτόνησε και έφυγε από τη ζωή ενισχύοντας αυτά που ο ίδιος έγραφε. Δηλαδή σε φάση μιλούσε για την αποχώρηση και αποχώρησε και ο ίδιος. Δηλαδή ένας άνθρωπος που με την ίδια του τη ζωή ενίσχυσε αυτό που έγραψε. Και λέει ο Μπρόσεφους, εάν εμφανιστεί το υπαρξιακό κενό, δυστυχώς βλέποντας το οντολογικό αδιέξοδο της ματαιοδοξίας της υπάρξεως, δίχως κάποια μεταφυσική νοηματοδότηση, είναι φυσικό επακόλουθο. Περισσότερο θεολογικός και οντολογικός προβληματισμός είναι. Στις φυσικές επιστήμες περισσότερο διαπιστώνεται η έννοια της περιγραφής της λειτουργίας του σύμπαντος, η ερμηνεία και η νοηματοδότηση. Στις κοινωνικές σταμάτησε και το σχόλιο, μου τράβηξε στην προσοχή. Το λιγότερο που μπορώ να κάνω είναι ένα follow. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε γενικές γραμμές, όπως λες Βρόσιμους, το θέμα του... Γενικά λες να εμφανιστεί, το υπαρξιακό κενό. Βέβαια, αυτό είναι το ωραίο με τους δύο συγκεκριμένους. Ο Καμί, για όσους δεν ξέρουν, πέθανε σε τροχέα το 1963, αν δεν κάνω λάθος. Ο Λιαντίνης διάλεξε να αποχωρήσει. Ο ένας έφυγε χωρίς να θέλει, ο άλλος έφυγε θέλοντας. Νομίζω ότι ο Λιαντίνης δεν ξέρω κατά πόσο έφτασε σε κενό, απλά νομίζω ότι ήταν ένας άνθρωπος, από αυτά που έχω διαβάσει τουλάχιστον τα λίγα, ένας άνθρωπος ο οποίος ένιωσε πλήρης με αυτά που είπε, και ο καλύτερος τρόπος διαλέγοντας να αποχωρήσει από την σκηνή ήταν δίνοντας ακόμη περισσότερη δύναμη και ισχύ στο ίδιο του το έργο. Τεχνικά ενίσχυσε και έδωσε τον ίδιο του τον εαυτό πάνω σε αυτό. Ουσιαστικά μορφωμένος και βαθιά φιλοσοφημένος άνθρωπος ο Λιαντίνης. Αν έχετε διαβάσει αν έχετε δει, έχω παρακολουθήσει τις ομιλίες του, η αλήθεια είναι ότι πάντα με εντυπωσίαζε ο τρόπος με τον οποίο μιλούσε, τα παραδείγματα που έδινε και το πώς απλοποιούσε πολλά πράγματα και καταστάσεις, και γενικά ρε παιδί μου σε έκανα να το δεις λίγο διαφορετικά. Έβγαινε πολύ έξω από τις νόρμες και νομίζω ότι όντως ήταν πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος, πραγματικά. Αξίζει να το διαβάσει κάποιος. Περισσότεροι λέμε η Gemma, και θυμάμαι το τότε που ήμουν μικρός το έχω ακούσει από άπειρο κόσμο, η Gemma και η Gemma, αλλά απορώ πόσοι στα αλήθεια το έχουν διαβάσει και πόσοι έχουν ασχοληθεί. Σας το έχω μέσα και αυτό. Βέβαια η αλήθεια είναι η έκδοση που έχω δεν είναι και πιο καλή. Ας μην κοροϊδευόμαστε, η έκδοση που έχω δυστυχώς δεν είναι τέλεια. Αλλά νομίζω θα βγάλετε άκρη. Στην αρχή είναι λίγο ιδιαίτερο το πώς έχει κτυπωθεί, πώς έχει σκαναριστεί. Αφήνοντας πίσω ανθρώπους και αγαπημένους, ναι, αλλά στο θέμα είναι ότι... στο θέμα της ατομικότητας... Αν, δεν ξέρω, είναι σε φάση αυτό είναι το πώς το βλέπει ο καθένας προσωπικά, πιστεύω. Το αν θα αφήσεις κάποιον όχι. Εγώ προσωπικά το θεωρώ μάταιο. Δηλαδή το θεωρώ μεγάλη ματαιοδοξία να αποχωρήσεις από αυτόν τον κόσμο. Τώρα να αφήσεις ανθρώπους, να μην αφήσεις, όπως έλεγε και ο πατέρας μου και λέει ακόμη. Ξέρεις κάτι, και οι χείρες και τα ορφανά θα πενθήσουν και κάποια στιγμή... και θα ξαναγλεντήσουν και τα μαύρα θα τα βγάλουν και σε χορούς θα πάνε και τραγούδια θα τραγουδήσουν και θα ξαναχαμογελάσουν. Όλη η ιστορία είναι αυτός που κλείνει τα μάτια του και που φεύγει. Αυτή είναι η άποψη του πατέρα μου και νομίζω ότι τεχνικά έμεσα έχει ένα δίκιο. Δηλαδή η ζωή πάντα παίρνει τη ροή της, πάντα ακολουθεί τη ρότα της, ακόμη και αν φαίνεται ότι για λίγο κάνει παύση. Λοιπόν, μεγάλο έργο και σε εποχές δύσκολες και συντηρητικές όπως η Εφταετία. Καλό είναι να είσαι παράδειγμα τον λόγο σου, αλλά άμα το να είσαι παράδειγμα σε καταλήγει στην ανυπαρξία, μια τρύπα στο νερό μου φαίνεται. Η αλήθεια αυτό ήταν η άποψή μου όταν σκεφτόμουν το παράδειγμα του Σοκράτη για παράδειγμα. Ο τέλειος λόγος του Κώστα. Ναι, πάντα θεωρούσα ανόητο το γεγονός του να πεθάνει, π.χ. ο Σοκράτης, για να υποστηρίξει την ισχύ των νόμων, οι οποίοι νόμοι αποδείχθηκαν ότι τεχνικά ήταν άδικοι. Δηλαδή κατηγορήθηκε άδικα, κατηγορήθηκε μόνο και μόνο για να κατηγορηθεί και να μπει στο παρασκήνιο και να βγει και από το παρασκήνιο τελείως. Αλλά μέχρι το τέλος είναι αυτό που τεχνικά αναλύουν πολύ καλά ο Καμί. και αρκετά καλά και ο Λιαντίνης, είναι η επιλογή και η ισχύς του ανθρώπινου χαρακτήρα. Γενικά δουλεύουν πάρα πολύ και μελετάνε πάρα πολύ την ισχύ του ανθρώπινου χαρακτήρα. Υπάρχουν δύο ειδών, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, οι πυλογονείς. Είναι αυτοί που είναι επιπόλαιοι στο θέμα του θανάτου, τουλάχιστον στις αυτοκτονίες, οι οποίοι αυτοκτονούν χωρίς να το έχουν σκεφτεί, απλά ενστικτωδώς, αντανακλαστικά, αν θα μπορούσε κάποιος να το πει. Γιατί εκείνη την ώρα που πατάς τη σκανδάλι οτιδήποτε, ή το έχεις σκεφτεί πάρα πολύ, ή το έχεις κάνει αντανακλαστικά. Αυτοί που το κάνουν αντανακλαστικά, γιατί να πατήσεις τη σκανδάλι το κάνεις αντανακλαστικά αρκετές φορές. Εντάξει, οκ. Αλλά αυτοί που το έχουν σκεφτεί πάρα πολύ και μέχρι και που στο τέλος έχουν τα κότσια, να πει κάποιος, να το κάνουν, είναι αυτή η ισχύ του ανθρώπινου χαρακτήρα και αυτό εξυπνούν. Την ισχύ του ανθρώπινου χαρακτήρα πάνω σε ένα φαινόμενο, πάνω σε κάτι το οποίο είναι συμφασμένο με την ίδια τη ζωή. Λοιπόν, στην ουσία πεθαίνεις για να υποστηρίξεις τις ιδέες σου, ναι. Πεθαίνεις για να υποστηρίξεις τις ιδέες σου και σας ξαναλέω, όπως έγραφε και ο Καμί χαρακτηριστικά μέσα, ότι είναι αυτή η εξουσία που έχει ο άνθρωπος πάνω σε κάτι που τεχνικά φαίνεται ότι δεν έχει καμία εξουσία. Δηλαδή είναι η ίστατη, τουλάχιστον όπως περιγράφεται, είναι η ίστατη στιγμή που ο άνθρωπος σηκώνει το χέρι του και βγαίνει έξω από τη ροή του χρόνου και λέει, ξέρεις κάτι, εγώ είμαι. Είναι, σύμφωνα με αυτά που διάβασα τουλάχιστον, είναι η δήλωση του ανθρώπου η οποία τον ξεχωρίζει από το θάνατο και του λέει, ξέρεις κάτι, δεν είμαι έρμειος της ζωής μου, διαλέγω εγώ να βγω ή να φύγω ή να αποχωρήσω. Είναι η υπέρτατη δήλωση που μπορεί να κάνει κάποιος και να φτάσει ως εκεί. Σας ξαναλέω, προσωπικά δεν συμφωνώ, αλλά τεχνικά ο καθένας, αυτό που θα πω εγώ είναι ότι όπως αρέσκεται και όπως θέλει να εκφράσει την ζωή του. Η δική μου περίεργεια είναι υπερβολικά πολύ μεγάλη για να μπορέσω να κατανοήσω κάτι, να βγω εκτός χωρίς να μάθω, αλλά πέρα από αυτό. Με τη σημαντική διαφορά ότι ο Σοκράτης δεν το επέλεξε, δεν ήταν αυτοχειρία. Το ερώτημα είναι γιατί να οδηγηθεί στην αυτοκτονία κάποιος ο οποίος, εάν δεν έχει μεταφυσικές βλέψεις, απλώς λύγει νωρίτερα την μία και μοναδική ευκαιρία για επίγεια ζωή. Θα πούμε πάνω σε αυτό και θα περάσουμε όταν θα περάσουμε στον Επίκουρο, που νομίζω με τον οποίο συμφωνώ περισσότερο από όλους. Έτυχε πάνω σε μια συζήτηση που είχαμε σχετικά με τον Λιαντίνη. Τώρα δεν θυμάμαι όμως με ποιον το έκανα. Είναι σε φάση και το άτομο με το οποίο συζήτησα και λέγαμε για το συγκεκριμένο κομμάτι μου ανέφερε ότι, ξέρεις κάτι, ο Λιαντίνης, παραδείγματος χάρη, παίζει έτσι όπως το εξέφραζε, να ένιωσε ότι απλά δεν έχει τίποτα άλλο να κατακτήσει σε αυτή τη ζωή. Δηλαδή ένιωσε ότι έχει φτάσει στο μέγιστο βαθμό που θα μπορούσε να φτάσει ως επιστήμονας, ως άνθρωπος, ως ανθρώπινη ύπαρξη. Οπότε τη στιγμή που έφτασε σύμφωνα με το δικό του, με τη δική του λογική στο μέγιστό του, απλά θεώρησε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να αποχωρήσει. Οπότε αυτό ήταν και νομίζω ότι το δέχτηκα. Μ' άρεσε ως επιχείρημα. Εφόσον ο θάνατος ούτως ή άλλως έρχεται, οι αυτοκτονούντες δεν θέτουν τον εαυτό τους εκτός, απλά το κάνουν μια ώρα αρχίτερα. Εάν μπορούσαν να γίνουν αθάνατοι, τότε θα έβαζαν τον εαυτό τους εκτός της ανθρώπινης εμπειρίας εντελώς. Ναι, σε αυτό έχεις μεγάλο point. Η αλήθεια είναι ότι όταν κάτι είναι απόλυτα φυσιολογικό και είναι συνυφασμένο, ξαναλέω, με την ίδια τη ζωή, όπως είναι ο θάνατος, το να φύγεις απλά λίγο πιο γρήγορα, απλά είναι αυτό. Είναι η δυνατότητα της επιλογής. Πώς είναι η φάση ότι έχεις, τεχνικά κάποιος θα μπορούσε να πει, όπως έλεγε και ο Καμί, ότι έχεις την εξουσία στον εαυτό σου, ότι δεν εξαρτάσαι από το πότε θα διαλέξει ο θάνατος για να σε πάρει, πότε θα πεθάνεις φυσιολογικά ή πότε θα πεθάνεις σαν τροχαίο γιατί έγινε, γιατί έτυχε. Δηλαδή με αυτό το λόγο βγάζεις εντελώς τον εαυτό σου έξω από την τύχη, είναι η επιλογή σου. Είναι η ισχύς της ανθρώπινης επιλογής και τεχνικά είναι η διακήρυξη του είμαι άνθρωπος και είμαι κύριος του λόγου μου, είμαι κύριος του εαυτού μου και διαλέγω ακόμη και το πώς θα αποχωρήσω, ρε παιδί μου, και θα πάω στον Απέκεινα και στο από εκεί, εγώ. Νομίζω ότι τεχνικά, γι' αυτό σας λέω, διαβάστε τα, ρίξτε μια ματιά, είναι πολύ ωραία, νομίζω θα σας αρέσουν. Είναι αυτό, η επιλογή και η ύψωση του αυτεξούσιου, ακριβώς, το αυτεξούσιο. Η πλήρης εξουσία του άνθρωπου πάνω στον εαυτό του. Και τι πιο μεγάλο από το να διαλέξεις ο ίδιος π.χ. το θάνατό σου. Σας ξαναλέω, εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ με όλο αυτό, αλλά ναι, νομίζω ότι αυτό το αυτεξούσιο ήταν full στον Λιαντίνη, στον Καμί όχι, ξαναλέω, Καμί πέθανε σε τροχαίο, αλλά δεν ξέρω πώς θα εξελισσόταν, τι θα γινόταν μετέπειτα αν ο Καμί δεν πέθανε τόσο τραγικά. Αλλά είναι και αυτό λίγο ειρωνικό. Είναι αυτή η ειρωνία της ζωής καμιά φορά και του θανάτου ίσως. Αλλά αυτός που είχε πλήρως το αυτεξούσιο ήταν ο Λιανδίνης. Και σας λέω, μπορεί να μην συμφωνώ με το θέμα, αλλά σε αυτό του βγάζω το καπέλο και πραγματικά θέλει πολύ μεγάλο. Ήταν το ταξίδι του ήρωα. Γι' αυτό, αν διαβάσει κάποιος την Γκέμμα, θα καταλάβει το ταξίδι. Γιατί είναι όντως ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι προς την επιλογή σου, ρε παιδί μου, και το πώς θα απορρευτείς και το τι θες να αναντήσεις το δρόμο σου μέχρι να φτάσεις εκεί πέρα. Πιο μεγάλο είναι να ζήσεις και να προσφέρεις όσο μπορείς και να επηρεάσεις όσο πιο πολλές ζωές μπορείς. Ναι, αλλά για σκέψου τώρα όμως, και ο Λιανδίνης, καθόμαστε και συζητάμε γι' αυτό και αυτή τη στιγμή οι ζωές μας επηρεάζονται από κάποιον ο οποίος δεν είναι πια εν ζωή, γιατί η αυτοκτονία του έθεσε σε μεγαλύτερη τροχιά, να το θέσω έτσι, τα έργα του και το λόγο του, έτσι. Άρα μπορεί να πει κάποιος ότι δεν επηρεάζει με τη ζωή του ο συγγραφέας τις ζωές των άλλων. Ίσα ίσα, όπως και ο Σοκράτης. Ο Σοκράτης επηρέασε και επηρεάζει τόσους χιλιάδες ανθρώπους γιατί απλά ήταν ισχυρός στο θέμα του θανάτου και διάλεξε ότι ξέρεις κάτι, θα υπερνικήσω τις επιθυμίες μου και θα κατανικήσω τον εαυτό μου και θα βγω. Κατάλαβες, δηλαδή σε φάση ότι το να μπορείς να ζήσεις μπορεί και με το θάνατό σου να είσαι παράδειγμα και να προσφέρεις όσο, πολύ περισσότερα από όσα θα μπορούσες ζώντας και κάνοντας μια αρχή ζωή ίσως. Ναι, αλλά έτσι απαρνείσαι το δώρο της ζωής. Ποιο δώρο? Αν δεχθείς ότι δεν υπάρχει ψυχή και ότι πας από το σκοτάδι στο σκοτάδι, είναι τυχαία γεγονότα. Και αυτό θα το συζητήσουμε με αυτό εδώ. Λοιπόν, τον έκανε γνωστό, αν δεν είχε πεθάνει θα ήταν το έργο του τόσο ιδιαίτερο. Ακριβώς. Μπορεί, κοίτα να σου πω, αν έχεις παρακολουθήσει τις ομιλίες του, αν έχεις παρακολουθήσει βασικά ναι, τις ομιλίες του, ήταν αρκετά δυνατός ο λόγος του και αρκετά ωραίες οι απόψεις του. Κοίτα, ούτε αυτός που ανακάλυψε το air conditioning πλέον στη ζωή, αλλά μας έχει επηρεάσει προς το καλύτερο την ποιότητα ζωής μας 1000 φορές περισσότερα από το Λιαντίνι. Ο Σοκράτης είναι γνωστός γιατί τον έκανε γνωστό ο Πλάτωνας από τους διαλόγους. Ναι, αλλά επηρέασε αρκετούς ανθρώπους, όπως και τον Πλάτωνα, όπως τον Αριστοτέλη. Επηρέασε κόσμο και ο κόσμος αυτός διάλεξε να τους κρατήσει αθάνατους. Είναι αυτό το θέμα της επιρροής. Ο θάνατός του και η ζωή του νομίζω ότι είναι διτό αυτό. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι το ένα ή το άλλο. Είναι ανάλογα με το πώς ζει ο άνθρωπος και τι προσφέρει και τι άνθρωπος, τι ποιότητας άνθρωπος είναι. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι δίνουμε μεγάλες διαστάσεις λόγω του ακαδημαϊκού επίπεδου. Εάν ήταν ένας απλός λαϊκός καθημερινός άνθρωπος που λόγω αλαζονίας ή πραξιακού νιχιλισμού αποφασίζει να τερματίσει τη ζωή του, δεν θα δίνονταν τόση έμφαση. Όχι, δεν θα δίνονταν τόση έμφαση, γιατί ένας απλός άνθρωπος κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να μην είχε ασχοληθεί ποτέ με το θέμα. Οπότε ένας ακαδημαϊκός, ο οποίος έχει υποστηρίξει και έχει αφήσει ένα συγγραφικό έργο, νομίζω ότι μια επιλογή του παίρνει λίγο μεγαλύτερες διαστάσεις. Νομίζω ότι ο ρόλος και η υπόσταση του ατόμου είναι αυτά τα οποία έμεσα καθορίζουν και το πώς θα τον αντιληφθεί και το πώς θα τον υποστηρίξει η κοινωνία. Αν ένας απλός υδραυλικός, ο οποίος, εντάξει δεν υπάρχει, άνθρωποι είμαστε όλοι, αλλά δεν είχε αφήσει κάτι το οποίο θα ήταν αξιομνημόνευτο για την πορεία της ανθρωπότητας παραπέρα ή όχι, δεν ξέρω ανάλογα πώς. Μπορεί να μην το έπαιρνε κανένας καν στα σοβαρά και να προσπερνούσαν, όπως και τόσοι άνθρωποι έχουν διαλέξει και υπάρχουν Λιαντίνιδες και Λιαντίνιδες όλη την ιστορία, πολύ πιο ισχυροί και θα υπάρξουν άλλοι τόσοι, αλλά το θέμα είναι ότι θες να είναι συγκυρίες, θες να είναι όλο μαζί. Αν και πιστεύω ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Βασικά όχι. Αυτό αντικρούει αυτό που είπα, ότι η ζωή μας είναι τυχαία. Τέλος πάντων, τύχη ή όχι, δεν ξέρω. Λοιπόν, τώρα. Σας ξαναλέω πολύ μεγάλα έργα, σας τα έχω μέσα στο φάκελο που θα σας μοιράσω σε λίγο να κατεβάσετε, πραγματικά θα τα αγαπήσετε. Και καθώς λοιπόν μιλάμε για αυτά, έγιναν αρκετές αναφορές, σας ξαναλέω, στο Λιαντίνι για πολλά κομμάτια, όπως ήταν ο Ντοστογεύσκη, όπως ήταν ένα από τα πολύ ωραία, είναι το Τολστόι, ο θάνατος του Ιβαν Ήλιτς, το οποίο είναι ένα πολύ ωραίο έργο, το οποίο και αυτό είχα την ατυχία να μην το έχω διαβάσει ακόμη, το έχω κατεβάσει και το έχω δώσει και σε εσάς για να το δω, να το διαβάσω και εγώ, το οποίο πραγματεύεται και αυτό τις επιλογές του ανθρώπινου χαρακτήρα, κυρίως μπροστά στο θάνατο, το οποίο θα θέλω να το διαβάσω. Δεν μπορώ να πω πολλά σε αυτό γιατί δεν έχω τόσο μεγάλη γνώση, σας ξαναλέω, μιλάω για πράγματα τα οποία έχω διαβάσει. Πάντως θέλει πολύ θάρρος να πει σταματάω εδώ αν δεν έχεις κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Ναι, σας ξαναλέω, είναι δύο τινά. Είναι γιατί το έχω σκεφτεί. Η αλήθεια είναι ότι ως άνθρωπος υπάρχουν υπάρξει κάποιες στιγμές οι οποίες, εντάξει, και εγώ είχα σκεφτεί στο πώς να... τι θα γινόταν σε περίπτωση που διάλεγες να αυτοκτονήσεις ή όχι, αλλά είναι εκείνο το τέτοιο ότι υπάρχουν δύο τεινά. Ή θα το κάνεις αντανακλαστικά χωρίς να σκεφτείς τίποτα και απλά η πράξη σου θα επιφέρει αυτό που την επιφέρει χωρίς να το σκεφτείς. Οπότε εκεί μιλάμε για καθαρά για αντανακλαστικό και μια απόφαση χωρίς να το σκεφτείς καν. Και υπάρχει η υπέρτατη σκέψη που έχεις στη συνείδησή σου μέχρι και το τέλος, που εκεί όντως πραγματικά είναι πολύ δύσκολο και πολύ δυνατό για να το κάνει κάποιος, θέλω να πιστεύω. Είναι καθαρά θέμα του πώς. Τι είδος άνθρωπος είσαι και το πώς στέκεσαι στη ζωή σου και στο θάνατό σου ακόμη περισσότερο από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, και πάμε τώρα στην πηγή, γιατί εγώ τα διάβασα λίγο ανάποδα, αλλά η πηγή η οποία θα μας απασχολεί σήμερα πολύ περισσότερο και από τον Καμί και από τον Λιανδίνη, οι οποίοι έχουν πολύ δυνατό συγγραφικό έργο, είναι αυτό εδώ. Επικουρός. Είναι μια συλλογή την οποία την έχει κάνει, είναι κάποια κείμενα. Γενικά και ο Επίκουρος είχε γράψει αρκετά βιβλία, είχε ασχοληθεί με πολλά θέματα για τις ύπαρξης και της ζωής και όχι μόνο, και επιστημονικά στην εποχή του. Είχε μια από τις μεγαλύτερες σχολές, είχε έρθει σε σύγκρουση με πολλές από τις σχολές που υπήρχαν τότε και η μεγαλύτερη του υποτίθεται αντίπαλη ήταν η Στοική. Ο Επίκουρος θαύτηκε στο πέρασμα των αιώνων, κυρίως γιατί οι μεγάλοι φιλόσοφοι όπως ο Πλάτωνας, όπως ο Αριστοτέλης αγκαλιάστηκαν από την Εκκλησία και κυρίως από τη Δυτική Εκκλησία, κυρίως γιατί πραγματιβόταν το θέμα της ψυχής. Ο Επίκουρος, η κοσμοθεωρία του και η άποψή του είναι ότι ξέρεις κάτι, δεν υπάρχει ψυχή. Αλλά αυτό δεν σταματάει να σε απαλλάσσει από αυτή τη ζωή και οι επιλογές που κάνεις ανάμεσα σε καλό και κακό, αν μπορεί να θεωρηθεί κάτι καλό ή κακό, είναι καθαρά δικιά σου. Τέλος πάντων, υπάρχει ένας ηθικός άξονας, η τετραφάρμακος του Επίκουρου. Λοιπόν, έχοντας ασχοληθεί και με τις δύο σχολές, σκέψεις υπαρξιστές όπως τον Ντοστογεύσκη, τον Στόκ, Κίρκερκορ και τους νιχιλιστές, προς τα που τίνεις και γιατί πλέον των θρησκευτικών, πνευματικών, μεταθανάτιων πεπιθήσεων. Το που τίνω εγώ, προς το παρόν ακόμα το διερευνώ, δεν μπορώ να πω ότι ξέρεις πάω εκεί, νομίζω ότι είναι κάτι πολύ πιο βαθύ από όλο αυτό. Έχω αυτό το προαίσθημα, πες το προαίσθημα, το ότι ξέρεις δεν είναι τόσο απλά όσο το λέει ένα βιβλίο, είτε είναι επίκουρος, είτε είναι νιχιλισμός, είτε είναι υπαρξισμός, είτε είναι οτιδήποτε. Νομίζω ότι το θέμα της ζωής και του θανάτου είναι λίγο πιο κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά και λίγο έξω από όλα αυτά. Είναι ένα προαίσθημα που έχω. Πες το, διαβάζοντάς το, η αντίληψή μου οδηγεί κάπου λίγο παραέξω από εκεί. Εκπληκτικός ο Επίκουρος, σε φέρνει κοντά στη χαρά και την απόλαυση και την καλή τη ζωή. Ισχύει αυτό. Γενικά, πραγματεύεται ο γεννούς, ξεκινήσω με τα βασικά. Ότι δεν υπάρχει ψυχή. Ένα από τα μεγαλύτερα πράγματα που αντιπροσωπεύει και μπορώ να πω ότι προσωπικά το υπόβαθρό μου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν αρκετά κοντά στο θέμα θρησκείας, ήμουνα σε φάση όταν ήμουν μικρός, το λέω για αστείο, αλλά ήταν η πεποίθησή μου όταν με ρωτούσαν τι θες να γίνεις, η άποψή μου και τέτοια, μετά ήθελα να γίνω Άγιος. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί, αλλά αυτό με εντυπωσίαζε πάντα, γιατί διάβαζα για τις ζωές των Αγίων και. Γενικά διαβάζοντας τον Επίκουρο, η αλήθεια είναι ότι ήρθε ένα μικρό... Είμαι φυσικός, πρώτα απ' όλα, που σημαίνει ότι έχω... μελετήσει, έχω σπουδάσει και η ζωή μου αντιπροσωπεύεται από το θέμα της επιστήμης αρκετά, όσο και αν με επηρέασε το θέμα θρησκεία ή όχι, ρε παιδί μου, και προέρχομαι από μια βαθύτερα θρησκευτική οικογένεια, πιο βαθιά δεν πάει, αλλά μπορώ να πω ότι διαβάζοντας κάποια πράγματα και περνώντας η πάροδος του χρόνου, άρχισε το μυαλό μου να ανοίγει και προς άλλες κατευθύνσεις. Λοιπόν, δεν απαρνιέμαι τίποτα, αλλά είμαι σε φάση ότι κάπου εκεί έξω υπάρχει κάτι πολύ πιο βαθύ. Εκπληκτικός νέο Επίκουρος, Κίρκεγκορ. Μια ζωή το λάθος θα το κάνω, μια ζωή λάθος θα το λέω. Τέλος πάντων, να ξεκινήσουμε με τα του Επικούρου. Σας ξαναλέω, με επηρέασε αρκετά. Είναι η φάση, αυτή τη στιγμή ως άνθρωπος, είμαι κάπου ανάμεσα στο... Μ' αρέσει η ιδέα του να μην υπάρχει ψυχή. Ο Επίκουρος πραγματευόταν, και ξεκινήσαμε να το ξαναλέω από το βασικό, ότι ο άνθρωπος πηγαίνει από σκοτάδι σε σκοτάδι. Από το σκοτάδι της μήτρας στο σκοτάδι του τάφου. Αυτό είναι όλο. και σας έχω ξαναπεί και σε άλλο επεισόδιο, όπως για παράδειγμα εσείς δεν ξέρετε τις ζωές των προγόνων σας, σας ξαναλέω ποιος από εσάς ξέρει τις ζωές των παππούδων σας, των προπαππούδων σας, τις αδυναμίες τους, τα πάθη τους, τα γέλια τους, τις σκέψεις τους. Αν σας ρωτήσω τώρα εσάς, ο πάππου σας που ζούσε το 1832 στην περιοχή του καθενός, ξέρετε τι ξυπνούσε το πρωί και με ποια έννοια κοιμόταν το βράδυ, ξέρετε τι συνέβη και τι δεν συνέβη στη ζωή του? Προφανώς και όχι. Οι ζωές τους σας επηρέασαν, όπως λέει και ο, που θα σχοληθούμε ακόμη μετέπειτα, ο Γιάλομ, ήταν σαν κυματισμούς τυπικά, είναι αυτή η σύνδεση των σκέψεων και των επιρροών, γιατί όσο και να μην το παραδεχόμαστε, οι ζωές μας κάποιες φορές είναι, και κάποιες από τις αρχές μας και πράγματα που έρχονται, είναι αντανακλάσεις των προγόνων μας. Δηλαδή, για παράδειγμα, σκέφτομαι, ο πατέρας μου έχει μια φράση η οποία λέει συνέχεια το μόνο που ξέρω είναι πότε δεν θα πεθάνω, και η αλήθεια είναι ότι έχει περάσει και σε μένα πάρα πολλές φορές, το λέω και αστείο, αλλά σκέφτομαι ότι π.χ. αυτή η φράση που του έχει κολλήσει από τότε που είναι παιδί, ρε παιδί μου, θα μπορούσε να την ακούει από τον παππού μου, από τον προπάππου μου, από. Έτσι, μια φράση να έχει ταξιδέψει μέσα στον χρόνο από άτομο σε άτομο της οικογένειας και σαν μια αντανάκλαση της αρχικής να φτάσει στον πατέρα μου. Οπότε έτσι και οι σκέψεις, οι επιρροές μας, το πώς είμαστε ως άνθρωποι, οι ιστορίες μας χαρακτηρίζονται. Αλλά οι πρόγονοί μας, για παράδειγμα, είτε ζήσανε είτε δεν ζήσανε, για μας είναι το ίδιο και το αυτό. Πολλοί από μας, εγώ προσωπικά πολλές φορές έχει έρθει η φάση και έχω αναρωτηθεί για το τι γινόταν στο παρελθόν της οικογένειάς μου και όχι μόνο, και το ποιοι προϋπήξαν και. Αλλά τεχνικά, με το καλοσκεφτείς, όλοι πήγαν από ένα σκοτάδι στο άλλο. Το ενδιάμεσο είναι η ζωή. Είναι η ζωή με τα καλά της, με τα κακά της. Ο Επίκουρος αντλούσε δύναμη, στην ουσία, ένα από τα καλά και από τις ειδονές της ζωής, αν και είχε παρεξηγηθεί πάρα πολύ θεωρώντας τον όρο ειδονές. Οι ειδονές της ζωής ήταν η φιλία, ήταν οι σχέσεις που κάνουμε με τους άλλους ανθρώπους όταν ζούμε, το πώς εξελίσσουμε τον εαυτό μας, πώς τον προωθούμε, και κυρίως, σας ξαναλέω, πώς είναι οι όμορφες στιγμές που περνάμε με όλους τους ανθρώπους γύρω μας. Και ακόμα και στο τέλος, όταν είχε έπασει από μια ασθένεια η οποία τον οδήγησε και στο θάνατο, έλεγε ότι τυπικά αντλούσε ό,τι θετικό μπορούσε από τις σκέψεις του για τη ζωή του, το πώς έζησε, και αυτό τον παρηγορούσε και ξεπερνούσε έμεσα τον πόνο του. Λοιπόν, βρε καλώ την Σμαράγδα, μας έπιασες τώρα, μπήκαμε στον Επίκουρο. Γενικά ο Επίκουρος, συν πολλά όλα, σας ξαναλέω, έχει την τραφάρμακο ως βασική αρχή. Υπάρχουν κάποιοι τέσσερις βασικές αρχές, βασική αρχή με τέσσερις βασικές αρχές, ναι, συγγνώμη, αλλά η γλώσσα μου είναι λίγο πιο μπερδευτική από ό,τι θα έπρεπε. Τέλος πάντων, η τετραφάρμακος λοιπόν, και ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρήματά της είναι ότι δεν υπάρχει ψυχή. Και όπως πραγματεύεται πολύ μετά και στο Περιθανάτιο ή άλλως στον Κήπο του Επίκουρου, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ όμορφο βιβλίο του Yalom, το οποίο σωστό έχω και αυτό τοποθετήσει μέσα στη λίστα και μπορώ να πω ότι είναι από τα πιο όμορφα βιβλία που θα μπορούσε να διαβάσει κάποιος, αφού έχει διαβάσει πρώτα τον Επίκουρο όμως, για να καταλαβαίνει κάποια πράγματα λίγο περισσότερο πώς συνδέονται. Λοιπόν, στα Περιθανάτου, εκτός από αυτό που σας είπα με τους σχηματισμούς και κάποια άλλα όμορφα κομμάτια, ο Yalom λέει συμπεριλαμβάνει και περιστατικά. Και ένα από τα περιστατικά αυτά είναι, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν, και η αλήθεια είναι ότι μου συνέβη και εμένα κάτι παρόμοιο, και εκεί κατάλαβα ότι, ξέρεις κάτι, το παράδειγμα αυτό είναι καθολικό μάλλον. Λοιπόν, υπάρχει ένα συγκεκριμένο παράδειγμα στο οποίο επισκέπτεται ένας ασθενής στον Irvin Yalom και λέει ότι, ξέρεις κάτι, πήγε πιο πολύ με σκοπό να τον κοροϊδέψει και να... Είναι αυτό το κλασικό του, όταν έχεις μια άποψη ζωής και γενικά πορεύεσαι σε κάποια κομμάτια και μονοπάτια, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι θα μπουν στη διαδικασία να μπουν να συζητήσουν μαζί σου μόνο και μόνο για να κατατροπώσουν και καλά τις σκέψεις σου και να βγουν ισχυροί της υπόθεσης αυτή. Γίνεται συνέχεια γύρω μας. Praise the sun, φίλε, από το λίγο που έχω δει για τον Επίκουρο μου φαίνεται αρκετά ανθρώπινος και βατός σε σχέση με τους άλλους πιο δύσκολους φιλοσόφους. Καλή χρονιά σε όλους, καλή χρονιά, εμείς τα πάμε κιόλας. Είναι πιο βατός, είναι πιο ανθρώπινος, γιατί απλά πραγματεύεται τη ζωή. Πραγματεύεται τη ζωή ως έχει, χωρίς βαθύτερα νοήματα. Δηλαδή σε φάση ότι, ξέρεις κάτι, πραγματεύεται ότι παραδέχεται ότι υπάρχει ένα όν, ότι υπάρχει ένα όν θα το έλεγα, μια μεγαλύτερη δύναμη ίσως, αλλά μέχρι εκεί, η οποία δεν είναι αυτό το παράδοξο, υπάρχει ένα παράδοξο του Επικούρου που τυπικά αν υπάρχει μια μεγαλύτερη δύναμη, υπάρχει εκεί που υπάρχει και δεν μπαίνει στη διαδικασία να αναμειχθεί με τις ζωές των ανθρώπων. Εφόσον είναι εφήμερες και σβήνουν μαζί με την ύπαρξη, είναι εξίσου μάταιες. Η έννοια του ειδονισμού αποδίδεται στην απουσία της αιωνιότητας, με σκοπό και γνώμονα την κάλυψη, απασχόληση του κενού κατά τη διάρκεια της ζωής. Το ερώτημα που πολλές φορές προκύπτει ύστερα από την ερώτηση αν υπάρχει ψυχή είναι το ερώτημα του νοήματος της ζωής. Εάν η ζωή και η ουσία, σημαντικότητα της ζωής περιορίζεται προς το υλικό κομμάτι, τότε η μοιραία δεν υπάρχει τίποτα πέραν του ότι φάμε, ότι πιούμε, ότι αρπάξουμε. Και πάνω σε αυτό, σε ευχαριστώ για την πάση που μου δίνεις, γιατί το ξεκίνησα και με βοηθάς πασάροντας το μωρέα. Λοιπόν, που λέτε ήταν ο Ιρβιν Γιάλομ και πάει ένας ασθενής με σκοπό να τον κοροϊδέψει και να διαλεχθεί μαζί του. Ο οποίος είχε πάρα πολύ έντονα θρησκευτικές απόψεις και του λέει σε φάση, μιλάνε για το θέμα της ηθικής και του πώς. Λέει, ξέρεις κάτι, εάν, θα το πω μπακαλίστηκα, εάν σου πω ότι δεν υπάρχει Θεός, τι σημαίνει για σένα αυτό? Τι σημαίνει ότι η επιλογή του να είσαι καλός, του να είσαι ηθικός, του να είσαι τίμιος, αρεστός ή οτιδήποτε, είναι θέμα καθαρά Θεού, είναι ο φόβος του Θεού, ο φόβος της τιμωρίας ή ο φόβος της ανταμοιβής? Και του λέει ναι, ξεκάθαρα, ότι εάν αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει νόημα στη ζωή και όλα είναι τυχαία, τότε ποιο είναι το νόημα του να είσαι καλός ή ποιο είναι το νόημα του να είσαι δίκαιος ή ηθικός με βάση τις νόρμες σου ή να κάνεις το καλό ή οτιδήποτε. Νιχιλισμός σε όλα, σάρωσε τα όλα, ό,τι αρπάξει, όπως λέει και εδώ ο πρόσφυγος, ο κόλλος μας. Θα τα καταστρέψω όλα, είναι υπέρ τα τέτοια. Και μου έχει τύχει και προσωπικά, μιλάω με ένα φίλο μου πολύ καλό, ο οποίος έχει και αυτός αρκετά βαθιές θρησκευτικές απόψεις, πολύ πιο βαθιές από τις δικές μου. Και να μου λέει ακριβώς τα ίδια πράγματα. Και εγώ να του λέω, ρε παιδί μου, ότι πες ότι δεν υπάρχει Θεός. Πες ότι δεν υπάρχει τίποτα, ότι είναι κενό. Τι σημαίνει, ότι αύριο καταραίει η ίδια η ύπαρξη και ό,τι τι. Και ακριβώς τα ίδια λόγια που είπε και ο τυπάς στον Ιρβιν Γιάλομ όταν είχε πάει σε μία τέτοια να τον επισκεφτεί για τεχνικά σε μια συνάντησή του, σε ένα ραντεβού που είχαν στο ιατρείο του. Ακριβώς τα ίδια λόγια, με τον ίδιο τρόπο, ακριβώς με την ίδια έκφραση, ακριβώς με τις ίδιες λέξεις, τα είπε και ο φίλος μου σε μένα. Ο κολλητός μου ακριβώς στις θέσεις. Και εγώ ήμουν σε φάση και λέω, επειδή το είχα διαβάσει κιόλας, και λέω πώς γίνεται ένα άτομο το οποίο έχει κάποια συγκεκριμένα πιστεύω, και όντως είναι απόλυτα λογικό με το καλοσκεφτεί κάποιος, όταν νιώσει ότι καταραίει η ύπαρξη, ότι καταραίει το νόημα στη ζωή που έχει δώσει ο καθένας, να καταρρεύσει και οι ηθικές του αξίες. Ο Επίκουρος λοιπόν, και μετέπειτα και ο Γιάλομ το διαπραγματεύεται πάρα πολύ στα έργα του, έλεγε το εξής, ότι ξέρεις κάτι, ξαναλέω, πρέπει να τα ξαναδιαβάσω ξανά και ξανά για να τα κάνω κομμάτι μου, ότι η επιλογή του να είσαι ηθικός, η επιλογή του να δώσεις αξίες στη ζωή σου είναι καθαρά προσωπική σου. Το να είσαι καλός ή να είσαι ένα κοινό γνώμονα ζωής ή να δώσεις νόημα στην ύπαρξή σου και στη ζωή σου, ακόμα και αν είναι τυχαία, δεν σημαίνει ότι, ξέρεις κάτι, είμαστε εδώ πέρα στο πουθενά, από σκοτάδι στο σκοτάδι, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα σαρώσουμε κιόλα. Υπάρχει μια βασική αρχή, ένα μέτρο το οποίο πρέπει να ακολουθεί ο καθένας με βάση τον εαυτό του και την ύπαρξή του. Με αποτέλεσμα, ρε παιδί μου, να μην χρειάζεται να τα σαρώσεις όλα μόνο και μόνο επειδή νιώσεις ότι δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει νόημα στην ύπαρξη. Το ερώτημα είναι αν υπάρχει κάτι περισσότερο, κάτι ανώτερο, κάτι βαθύτερο. Ήταν δεϊστής. Δεν απέρριπτε την έννοια του Θεού, προφανώς και όχι. Σου λέω, υπήρχε μια ανώτερη δύναμη, αλλά μια ανώτερη δύναμη η οποία ήταν έξω από τους ανθρώπους. Υπήρχε εκεί έξω. Εμείς είμαστε εδώ, αυτό είναι εκεί έξω. Δεν πραγματεύεται, δεν ασχολείται με τον άνθρωπο, όπως τείνουμε πάρα πολύ να κάνουμε τα τελευταία κάποιες χιλιάδες χρόνια. Λοιπόν, αλλά διαφορεί για την πλάση, όπως λες. Ναι, πηγάζει το ερώτημα. Is there something beyond? Διότι αν υπάρχει ισχύ και βαρύτητα στις πράξεις και σκέψεις. Καλησπέρα, τα βιβλία του Κθούλου. Ναι, τα έχω όλα πακεταρισμένα και μια που το ανέφερες, επειδή κόσμος μπαίνει, κόσμος βγαίνει, θα σας τα βάλω μαζί με τα σημερινά μέσα στο πακέτο. Το επικολλείο τώρα στη συζήτηση είναι τα βιβλία για τα οποία μιλάμε σήμερα και σας έχω και του Κθούλου μέσα τα κομμάτια. Ελπίζω να μην έχασα πολλά. Δεν είδα ανάρτηση στο Facebook. Εγώ το ανέρτησα στο Facebook, αλλά δεν ξέρω αν το έδειξε ή όχι, δεν πειράζει. Λοιπόν, κατεβάστε το link όσοι είστε, γιατί βλέπω ο κόσμος μπαίνει, ο κόσμος βγαίνει. Καλού κακού, όσοι θέλετε να το προλάβετε. Ευχαριστώ για το follow, πραγματικά. Τώρα, στο θέμα της ύπαρξης ή όχι. να κάνω εγώ μια ερώτηση που έχω σκεφτεί πολλές φορές. Ότι ξέρεις κάτι, έστω ότι υπάρχει μια αντότητα και είναι, πώς είναι στο Warhammer 40k, που είναι γενικά ένας αχταρμάς, είναι οι δαίμονες, το καλό, το κακό, και εκεί απ' έξω έρχονται κάποια έντομα, ρε παιδί μου, πώς λέγονται, ή δεν θυμάμαι καν πώς λέγονται. Τέλος πάντων, σκέψου ότι υπάρχει, όπως σε πολλά παιχνίδια, όπως και στο... ποιο είναι? Σε αυτό που έχει... Έλα, τροπάω να το βάλω σε παιχνίδια μέσα. Τέλος πάντων, σκεφτείτε ότι υπάρχει μια αντότητα, υπάρχουν ομάδες μίνι εντόμων, τα οποία ζουν έξω από το γνωστό μας σύμπαν. Τι σημαίνει αυτό για μας? Η Τάρανιτς, μπράβο. Η Τάρανιτς, ναι. Δεν με ξεχνάω ονόματα, μια ζωή, λάθος τα πάω. Τι σημαίνει για μας αυτό? Αν υπάρχει μία, ή δύο, ή τρεις, ή πέντε, ή δέκα αντότητες. Αν, για παράδειγμα, και σας έχω μιλήσει στο παρελθόν και για το θέμα των πολλαπλών διαστάσεων. Αν, για παράδειγμα, όπως σας έλεγα και στο Flatland, και είναι το πιο όμορφο κομμάτι που μπορώ να πω κάποιον για το Flatland, σκέψου ότι είσαι ένα σημείο. Και μιλάει τώρα για το Mind Freak, καλά το λέω, following, ευχαριστώ για το follow. Λοιπόν, αν είσαι ένα σημείο, έχει σκεφτεί πως είναι να είσαι ένα σημείο. Ένα σημείο να είσαι απλά η μύτη ενός μολυβιού. Δηλαδή, αν έχει η εντότητά σου, όλη σου υπάρξη είναι αυτό εδώ. Που σημαίνει ότι έξω από σένα, κάτσε να σου το φέρω εδώ να το δεις, έξω από σένα, εκτός από τη μύτη του μολυβιού, δεν υπάρχει τίποτα. Εάν έρθει κάτι το οποίο είναι σε δύο διαστάσεις, μεγαλύτερο από σένα, και σου μιλήσει, εσύ εφόσον δεν έχεις αντίληψη του τι γίνεται έξω από το δικό σου εύρος διαστάσεων, θα νομίζεις ότι σου μιλάει ο ίδιος ο εαυτός. Είναι αυτό το ακούω φωνές μέσα στο κεφάλι μου, ακούω πράγματα να μου μιλάνε, βέβαια η αλήθεια είναι πάει σε πολλαπλά ψυχολογικά θέματα και όχι μόνο. Βασικά αν σκεφτείς λέει ότι όλα ξεκίνησαν από το απόλυτο κενό, μήπως αυτό το απόλυτο κενό. Κάτσε, περίμενα, απόλυτο κενό. Το τι ήταν το Big Bang. Το θέμα είναι ότι στη φυσική υπάρχει μια βασική αρχή. Η βασική αρχή είναι η εξής. Ότι τίποτα δεν δημιουργείται από το κενό. Τίποτα δημιουργείται από το τίποτα. Δεν μπορεί από το τίποτα να δημιουργηθεί ύλη, να δημιουργηθεί κάτι. Κάτι πρέπει να προϋπάρξει. Είτε αυτό είναι με τη μορφή άλλη μορφή ενέργεια, είτε αυτό έχει άλλη ύπαρξη ή οτιδήποτε. Πες το όπως γουστάρει ο καθένας σας. Δεν υπάρχει από το τίποτα να δημιουργηθεί κάτι. Ακόμα και στο χάος, όπως το έχουμε μέσα στο μυαλό μας, το χάος ως χάος, γιατί ο καθένας το έχει διαφορετικά ως αντίληψη του χάος, υπάρχει και θεωρία του χάος. Στο χάος η βασική αρχή είναι ότι δεν ισχύουν οι νόμοι της φυσικής. Ένα βασικό κομμάτι. Αλλά και πάλι από το τίποτα δεν μπορεί να δημιουργηθεί κάτι. Λοιπόν, βασικά αν σκεφτείς ότι όλα ξεκίνησαν από το απόλυτο κενό, μήπως αυτό το ανώτερο όν είναι ο άνθρωπος τελικά. Εδώ είναι μια πολύ ωραία παρατήρηση, η οποία η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ τα κομμάτια, τα βιβλία που έχει γράψει, νουβέλες θα το έλεγε κάποιος, ο Gaiman, όπως θέλετε πείτε το American Gods, το οποίο πραγματεύεται ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι το μυαλό του ανθρώπου είναι αυτό που δημιουργεί τους θεούς. Και εγώ θα πω ότι όσοι έχετε διαβάσει Berserk, υπάρχει ένα chapter το οποίο το έχει εξαιρέσει ο Μιούρα από το άρκο όλο του Berserk, το οποίο είναι αυτό, η ύπαρξη του Θεού μέσα από τις σκέψεις των ανθρώπων. Ότι ο ίδιος ο άνθρωπος δημιούργησε αυτό το ανώτερο, αν υπάρχει κάτι ανώτερο. Και αν στο τέλος, τι είναι πιο ανώτερο, το δημιούργημα του ανθρώπου που λέγεται Θεός ή ο Θεός που δημιούργησε τον άνθρωπο. Λοιπόν, ήτι μεν πρώτη στα χάος γένετο. Ναι, αλλά ποιος μας το λέει αυτό? Θα σας πω αυτό που λέω λοιπόν και πάλι είμαι ανοιχτός σε όλα, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον να κάτσεις να τα συζητάς όλα αυτά και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πραγματευτείς και το θέμα του θανάτου και όχι μόνο. Σκεφτείτε το εξής. Κάπου σε ένα κλειστό σύστημα, το οποίο μπορείς να πεις γη, γιατί και η γη είναι ένα κλειστό σύστημα, υπάρχει κάπου φυτρωμένο ένα μικρό δεντράκι. Ένα μικρό δέντρο. Το οποίο δέντρο είναι μια μιλιά. Και σε αυτή τη μιλιά λοιπόν, κάποια στιγμή πέφτει ένα μήλο. Θα σας μιλήσω τώρα λίγο για ενεργειακά. Μιας οου κινούμενον κοινή. Πάμε σε βαριές θέσεις. Να πω λίγο το θέμα του ενεργειακού και θα συζητήσουμε όλα αυτά. Λοιπόν, σκεφτείτε ότι αυτή η μιλιά κάποια στιγμή ρίχνει ένα μήλο κάπου κάτω. Σε αυτό το μήλο λοιπόν, καταρχάς η μιλιά πώς ζει? Παίρνει θρεπτικά συστατικά από το χώμα και μετατρέπει την ενέργεια του ήλιου μέσω της φωτοσύνθεσης σε χλωροφύλλη. Λοιπόν, έτσι θρεύει, τρώει, τρέφεται η μιλιά και ένα κομμάτι της ενέργειάς της, την οποία έχει πάρει από το χώμα και από τον ήλιο. Γι' αυτό λέμε ότι έμεσα έχουμε μέσα μας και κομμάτια, όπως έλεγε ο Σιμόπουλος, είμαστε κατά ένα μεγάλο ποσοστό το υδρογόνο που έχουμε καταρχάς. Δεν δημιουργήθηκε από το πουθενά, είναι υδρογόνο το οποίο έκυγε μέσα σε ήλιους. Άρα τεχνικά έχουμε κομμάτια, κάποια από τα άτομά μας κάποτε πριν από μερικά δισεκατομμύρια χρόνια ήταν μέσα σε κάποιους ήλιους και έκυγαν και τροφοδοτούσαν κόσμους. Είναι αυτή η ανακύκλωση που υπάρχει στο σύμπαν, το δικό μας, τουλάχιστον όπως τον νόμους που έχουμε θέσει γι' αυτό. Λοιπόν, σκέψου λοιπόν ότι αυτή η μιλιά τρώει από τη γη θρεπτικά συστατικά, παίρνει ενέργεια από τον ήλιο, τα συνδυάζει αυτά και δίνει ένα κομμάτι της ενέργειάς της μέσα στο μήλο. Άρα το μήλο τι έχει μέσα? Το μήλο κουβαλάει ένα κομμάτι από την ενέργεια του ήλιου και του χώματος, των θρεπτικών συστατικών του χώματος. Πέφτει αυτό το μήλο. Μετά από λίγο, καμιά-δύο μέρες, περνάει ένα μικρό σκουλικάκι, τσουκ, πάει και αρχίζει και τρώει το μήλο. Ξαφνικά το σκουλίκι μέσα του κάνει κομμάτι, τρώει, παίρνει χημική ενέργεια από το μήλο, άρα μέσα στο σύστημά του, για να κινηθεί και όχι μόνο, έχει ένα κομμάτι της ενέργειας του μήλου. Το οποίο μήλο, αυτό το κομμάτι είχε προέλθει από την γη, από τον ήλιο. Μετά από κάνα 2-3 μέρες, αυτό το σκουλίκι το τρώει μια κότα. Αυτή η κότα λοιπόν μέσα της έχει πάρει το σκουλίκι ως ενέργεια. Το έχει αφομοιώσει ως χημική ενέργεια και έχει χωνευτεί και έχει μοιραστεί σε όλα τα κύτταρα του σώματος. Γιατί τεχνικά πώς γίνεται? Το στομάχι, αφού διαλύσει το φαγητό, μέσω της κυκλοφορίας του αίματος, τα θρεπτικά συστατικά από το φαγητό πηγαίνουν σε όλα τα κύτταρα. Άρα όλα τα κύτταρα της κότας έχουν ένα κομμάτι από την ενέργεια που κουβαλούσε το σκουλίκι με ό,τι άλλο είχε μέσα, από την ενέργεια που είχε πάρει το μήλο. Είναι σαν ένα ντόμινο. Μετέπειτα λοιπόν, αφού η κότα γυρνάει, έτυχε να είναι εκεί στον Ιφαντή, λίγο παραμονή τώρα γιορτές και αυτά, κατέληξε στο τραπέζι του μικρού Κωστάκη. Ο Κωστάκης λοιπόν τρώει την κότα, ένα κομμάτι από την ενέργεια των κυττάρων της κότας, είναι ένα κομμάτι που είχε πάρει από το σκουλίκι, ένα κομμάτι που είχε πάρει από τη μιλιά και πάει λέγοντας. Μετά από τα κάμποσα, ο Κώστας λοιπόν έχοντας την ενέργεια αυτή μέσα στην κυτταρά του και όχι μόνο που τη χρησιμοποιεί, ένα κομμάτι λοιπόν αυτής της ενέργειας, γυρνάει πίσω. Όταν εγώ πεθάνω και με θάψουν μέσα στο χώμα, ένα κομμάτι από μένα θα ξαναγυρίσει πάλι, με θάψουν κάτω από τη μιλιά, πες. Ένα κομμάτι της ενέργειάς μου θα γυρίσει πίσω ως σώμα, αυτό που έχω, θα γυρίσει πάλι πίσω και η μιλιά θα τραφεί. Και όχι μόνο η μιλιά, το σύστημα αυτό. Άρα τεχνικά θα δεις ότι τεχνικά η ενέργεια απλά ανακυκλώνει το σύστημα. Ανακυκλώνεται, συγγνώμη, στο σύστημα. Το μόνο που κάνει είναι να αλλάζει μορφές. Ναι, μεν υπάρχουν απώλειες ενέργειας, προφανώς, γιατί δεν είναι ιδανικό το σύστημα, χάνεται στο περιβάλλον κομμάτι της ενέργειας, αλλά ξαναγυρίζει στο περιβάλλον. Και όταν λέω περιβάλλον, σπάρουμε όλο το σύμπαν. Λοιπόν, και θα σας πω τη δική μου πεποίθηση από αυτά. Ο Φένρις και τρώει τον ήλιο. Έμεσα όλοι σας το κάνετε αυτό. Δηλαδή, κάθε φυτό που τρώτε, κάθε τέτοιο, έχει ένα κομμάτι της ηλιακής ακτινοβολίας που παίρνει από τον ήλιο. Πραγματικά. Τι πιστεύετε? Η χλωροφύλλη τι είναι? Sorry κιόλας, αλλά δεν έχετε αναρωτηθεί ποτέ. Λοιπόν, σκεφτείτε το εξής. Και είναι μια πραγματικά, με αυτά που έχω δει από το θέμα της ενέργειας, γιατί τεχνικά η κατεύθυνσή μου ήταν και λίγο ενεργειακή, ήταν θέμα ενέργειας και όχι μόνο. Στο πανεπιστήμιο τέλος πάντων, είναι το εξής. Ο περιβόητος τύπος του Einstein. Το ε ίσον MC τετράγωνο. Τι λέει? Ότι η ενέργεια ισούται μάζα επί ταχύτητα του φωτός στο τετράγωνο. Είναι ο τύπος που συνδέει τη μάζα και την ενέργεια. Έμεσα, άμα το καλοσκεφτεί κάποιος, κάθε τύπο το οποίο έχει μάζα είναι συμπυκνωμένη ενέργεια. Εγώ θα σας το πω όσο πιο απλά μπορώ. Σκεφτείτε λοιπόν ότι το σύμπαν μας, όλο το σύμπαν, με όλους τους πλανήτες, με όλους τους γαλαξίες, με σκοτεινή ή όχι ενέργεια, γιατί υπάρχει και το dark energy, υπάρχουν τα πάντα όλα, είναι αυτό εδώ. Ωραία, να σας το φέρω καλά στην κάμερα, αυτό εδώ είναι το σύμπαν μας. Τώρα, αυτή είναι η ενέργεια. Ας πούμε ότι η ενέργεια είναι ένας ωκεανός. Πέρα λοιπόν από την ενέργεια που θα πιω εγώ τώρα και θα αφομοιώσω αυτή τη στιγμή, έμεσα δεν θα μπορείς να πεις έτσι ηλιά για βαμπύρα, αλλά χωρίς τον ήλιο δεν μπορείς να ζήσεις. Αυτό είναι γεγονός. Λοιπόν, έχουμε αυτή την ενέργεια. Ξαφνικά σκεφτείτε ότι αυτός ο ωκεανός ενέργειας που είναι μέσα στο σύμπαν μας, είναι το ίδιο μας το σύμπαν, ξαφνικά συμπυκνώνεται. Η ήλιος ύλη, είτε είναι αυτό εδώ, είτε είναι αυτό εδώ, είτε είναι αυτό εδώ που έχω για σουβέρ για να πατάω ή οτιδήποτε. Αυτή λοιπόν είναι συμπυκνωμένη ενέργεια έμεσα. Που τι σημαίνει? Ότι σκεφτείτε ότι η ενέργεια θα μπορούσε να είναι ένα έμεσα άειλο, υγρό, τώρα το παρουσιάσω σαν ρευστό. Αλλά πέρα από αυτό, είναι χαζό παράδειγμα, αλλά είναι το πιο απλό παράδειγμα που μπορώ να σκεφτώ. Και ξαφνικά μέσα σε αυτήν δημιουργούνται παγάκια. Οπότε σκεφτείτε ένα ρευστό στο οποίο δημιουργούνται παγάκια. Αυτά τα παγάκια λοιπόν είναι η ύλη. Κάποια στιγμή η ήλιο τον έρθει η ώρα και απέλθει, ξαναγυρίζει μέσα στο σύστημα ενεργειακά και αφομοιώνεται από τον ωκεανό. Εσύ, αν πετάξει ένα παγάκι μέσα στον ωκεανό, θα μπορέσει να το βρει? Προφανώς και όχι. Τα άτομα του έχουν γίνει ένα με το όλο του ωκεανού. Όμως κάποια στιγμή μπορεί να ξαναπαγώσει και να ξαναδημιουργεί ένα άλλο παγάκι με ένα κομμάτι από αυτή την ενέργεια. Είναι λίγο περίεργο όλο αυτό. Μπορεί να πάει σε πάρα πολλά μονοπάτια, η αλήθεια είναι, αλλά έμεσα στο θέμα του θανάτου και στο θέμα του Θεού. Γι' αυτό η ύπαρξή μας όλη περιστρέφεται γύρω από αυτό. Το θέμα ποιο είναι? Δεν ξέρω αν ποτέ θα καταφέρει, γιατί καταρχάς είναι ένα από τα απόλυτα, μάλλον να το θέσω σωστά. Ο Irvin Yalom στο Περιθανάτου ή αλλιώς στον Κήπο του Επίκουρου πραγματεύεται πάρα πολύ και το σημερινό επεισόδιο κυρίως έγινε γι' αυτό. Για το φόβο του ανθρώπου για το θάνατο. Δηλαδή, από την αρχή του κόσμου μέχρι και σήμερα έχουν προσπαθήσει πάρα πολλοί άνθρωποι να ερμηνεύσουν και να περιγράψουν το φαινόμενο του θανάτου. Ποιο είναι το πρόβλημα? Όπως έλεγε και ο Επίκουρος, όταν είμαι εγώ, δεν είναι ο θάνατος. Και όταν έρθει ο θάνατος, δεν είμαι εγώ. Δηλαδή, τώρα αυτή τη στιγμή ζω. Ή έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ζω. Άρα, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θάνατος. Όσο ζω. Μόλις πεθάνω όμως, δεν θα είμαι εγώ. Θα έχω πεθάνει. Άρα, γιατί να με στεναχωρέσει ή να με ενδιαφέρει το αν θα πεθάνω ή όχι? Δηλαδή, όλη η ιστορία, και σας ξαναλέω, αυτό το πραγματεύεται πάρα πολύ ωραία με πάρα πολλά παραδείγματα. Ακόμα περισσότερο και πιο ωραία ο Irvin Yalom στον Κήπο του Επίκουρου ή αλλιώς τα Περιθανάτου, όπως είναι ο τίτλος του βιβλίου. Και λέει το εξής, ότι στην ουσία αυτό είναι το θέμα του ανθρώπου. Το θέμα του ανθρώπου δεν είναι να εξηγήσει αν υπάρχει θάνατος ή τι είναι ο θάνατος. Μπορεί να μην το εξηγήσουμε και ποτέ. Η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι το οποίο είναι συνυφασμένο με τη ζωή. Είναι κάτι το οποίο είναι δεμένο με την ίδια την ύπαρξη του ανθρώπου. Ξέρετε τι γεννηθήκατε. Αν σας ρωτήσω, παιδιά, 10 μέρες πριν να γίνει η σύλληψή σας, τι κάνατε? Ξέρεις, είναι η φάση ότι ο άνθρωπος, και αυτό είναι που αναφέρεται συνέχεια, ότι ο άνθρωπος αγχώνεται και φοβάται για το μετά. Δεν κάθεται να σκεφτεί ποτέ τι έγινε πίσω, αν γυρίσουμε το χρόνο λίγο προς τα πίσω και σας πω το εξής. Και σκεφτείτε λίγο, 10 μέρες πριν οι γονείς σας και οι γονείς μας ολονών και δημιουργηθεί το πρώτο σηκώνο, τι έγινε? Θυμάστε? Θυμάστε όταν ήσασταν μοιρασμένοι σε 2, 23 και 23 χρωμοσώματα, στο κύτταρο του κάθε πατέρα σας μέσα στους γαμέτες, πριν να μοιραστούν τα κύτταρά σας και να πάνε σε 2 σπερματοζωάρια και οάρια, ένα οάριο και εκατομμύρια σπερματοζωάρια. Και από όλα αυτά τα σπερματοζωάρια έτυχε ένα από όλα αυτά να είστε εσείς ή εγώ ή οποιοδήποτε και να γονιμοποιήσει το θέμα του. Αυτό τι έγινε εκεί πέρα? Υπήρχε το θέμα της ζωής, της ύπαρξης ή όχι? Όχι, δεν είμαι high, μιλάμε για το θέμα του θανάτου. Δεν είμαι καθόλου high, απλά γιατί το λες αυτό καταρχάς? Πρώτα απ' όλα και το θεωρώ προσβολή λίγο. Συγγνώμη κιόλας, αλλά αν και ευχαριστώ για το follow, αλλά το θεωρώ λίγο προσβλητικό. Γιατί είναι high κάποιος όταν κάθεται και σκέφτεται λίγο βαθύτερες έννοιες και έχω μάλλον πώς να το θέσω, ένα επεισόδιο αυτή τη στιγμή που μιλάει το περί θανάτου και πραγματεύεται διάφορες όμορφες σκέψεις και απόψεις στο περί θανάτου. Ναι, αλλά γιατί μου λες ότι είμαι high? Είμαι high επειδή κάθομαι και τα συζητάω και φρίκαρες, επειδή οι γονείς σου λένε αποτυχία. Sorry, αλλά είναι κατά πολύ φυσιολογικό. Λοιπόν, όψη καλή ώρα ήρθα. Από οντολογικής απόψεως, οι άνθρωποι δεν φοβούνται ότι ανησυχούν τόσο για την έννοια της ηλικής σωματικής βιολογικής φθαρτότητας, αλλά η έννοια της χάσης που ακολουθεί τον θάνατο εφόσον η ζωή είναι σχέση. Ναι, αλλά όταν λες χάση, γιατί εγώ φυσικώς ακούς χάση, το μυαλό μου πάει στην ατομική και όχι μόνο χάση. Ηρέμησε, είμαι high, kaibled. Οκ, εντάξει, είπες τη βλακία σου, οκ. Λοιπόν, ηρεμήστε. Γενικά δεν είναι όμορφο και ευγενικό να κάθεσαι να αποκαλείς κάποιον αν είναι high ή όχι. Όταν έχουμε μια κουβέντα γενικά η οποία είναι λίγο πιο βαθιά φιλοσοφική και λίγο πιο διαφορετική σε νοήματα από το ποιος παίρνεις θα βγει από το Big Brother ή όχι, δεν έχει θέμα να είσαι high ή όχι. Λοιπόν, τα έχει παίξει Άστον, νομίζω ότι είναι Σοκράτης. Μάλιστα. Όχι, απλά προσπαθώ να καταλάβω λίγο, ρε παιδί μου, σε φάση Ξέρεις κάτι, πάντα πίστευα ότι μιλώντας για βιβλία, το σημερινό επεισόδιο είναι καθαρά στο βιβλία που έχουν να κάνουν σχέση με τον θάνατο. Το τίτλος του επεισοδίου είναι «Βιβλία, καφές και τσάτ». Πιστεύω ότι οποιοσδήποτε ο οποίος μπαίνει μέσα σε κάτι τέτοιο και πιάνει μια κουβέντα ανάμεσα... Κάτσε Παναγιώτη, γιατί υπάρχει το λογικό και υπάρχει και η λογική πάνω σε όλο αυτό. Όποιος μπαίνει σε ένα τέτοιο chat, καταλαβαίνει ότι το θέμα έχει να κάνει με βιβλία με κάποια συγκεκριμένη θεματολογία. Άρα εγώ αν μπω σε ένα επεισόδιο που λέει σήμερα φτιάξτε το καλύτερο παστίτσιο της ζωής σας χρησιμοποιώντας noodles αντί για μακαρόνια, θα καταλάβω ότι μπαίνω σε κάτι το οποίο έχει να κάνει καθαρά με αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Έτσι λοιπόν δεν θα μπω και θα πω στον μάγειρα ή αυτόν που παρουσιάζει το επεισόδιο και θα πω ξέρεις κάτι σε χάει γιατί βάζεις noodles αντί για μακαρόνια ή όχι. Μπορώ να καταλάβω ως άνθρωπος ότι αυτό που μπαίνω να δω έχει να κάνει καθαρά με βιβλία, καφέ και τσάτ. Ο τίτλος λέει επεισόδιο 5 περί θανάτου. Δεν γράφει ούτε πώς να μαγειρέψετε, ούτε τον ήπιαμε και πάμε παραπέρα. Οπότε νομίζω ότι το θέτω όσο πιο σωστά μπορώ. Και με ενόχλησε η αλήθεια, είναι το γεγονός του ότι αποκαλείς κάποιον χάι όταν κάθεται και θέτει κάποιες απορίες στο θέμα της συζήτησης και όχι μόνο ασχολούμενος με βιβλία που διάβασε. Λοιπόν, για κάτσε λοιπόν να πάρουμε με τις τέτοια. Ρε, ηρεμήστε. Γιατί μετά θάνατον ζωή δεν ξέρω, αλλά ότι είσαι μαλάκας. Οκ. Είσαι σίγουρος. Και να σου πω, αυτό μάλλον σε κάνει καλύτερο άνθρωπο να είσαι σίγουρος ότι εγώ είμαι μαλάκας. Το δέχομαι. Δεν θα πω κάτι πάνω σε αυτό. Φαντάζομαι ότι αυτό σε κάνει καλύτερο άνθρωπο, έτσι. Το δέχομαι. Αφού αυτό γουστάρεις, όσο και να με ενοχλεί, δεν πρόκειται να σου πω κάτι παραπάνω, όχι οτιδήποτε. Εγώ λοιπόν λέω τις δικές μου μαλακίες μιλώντας για αυτά που διάβασα από βιβλία που μάλλον δεν θα διαβάσεις ποτέ και δεν θα ασχοληθείς ποτέ στη ζωή σου και καλύτερα ίσως, με άτομα τα οποία διαβάζουν παρόμοια βιβλία και ασχολούνται με το να αναρωτηθούν αν υπάρχει κάτι μετέπειτα ή το πόσο ο άνθρωπος μπορεί να πορευτεί μέσα στο θέμα της ζωής έχοντας την αντίληψη του θανάτου. Κάτι που μάλλον πέρα από το Fortnite δεν θα σε απασχολήσει ποτέ. Ο καθένας ακολουθεί το μονοπάτι του και την πορεία του, οπότε δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Αν δεν γουστάρεις απλά φύγε, νομίζω ότι περισσότερο μαλάκας γίνεσαι εσύ μένοντας εδώ μέσα. Λοιπόν, anyway. Τέλος πάντων, λοιπόν, ας το ξεπεράσουμε λίγο για το τι πιστεύω και τι δεν πιστεύω. Δεν έχει νόημα το τι πιστεύω ή όχι εγώ. Ας μιλήσουμε λοιπόν για αυτό που συζητούσαμε πριν, όσο και αν είναι εκνευριστικά κάποια πράγματα, αλλά δεν καταλαβαίνω ότι το γεγονός ότι δεν μπορούμε να συμβαδίζουμε όλοι πάνω κάτω και έτσι είναι όλα τα live. Απλά το μόνο που θα παρακαλέσω λίγο είναι όσο μπορούμε να είμαστε λίγο πιο κόσμοι. Γιατί και εγώ μπορώ να παρεκτραπώ και πίστεψέ με, δεν είναι τόσο κόσμιο το να το παρεκτραπώ εγώ. Λοιπόν... Το μεταξύ ο αδερφός μου παίρνει τηλέφωνο, πάνε κάτι μην παίρνεις τηλέφωνο αγόρι μου. Εντάξει, τα λέμε εδώ, τελειώνει η ιστορία. Λοιπόν, ωραία, εδώ δίνεις μια πολύ ωραία πάσα, μια και έχεις αρκετές ωραίες ερωτήσεις, το αν έχει συμβιβαστεί με το θάνατο. Και πάνω σε αυτό που λες, το θέμα του συμβιβασμού με το θάνατο γενικά ρε παιδί μου, στο θέμα του πώς να συμβιβαστεί κάποιος άνθρωπος με το θάνατο. Πάνω σε αυτό, στο link που θα σας βάλω ξανά από κάτω όσοι ενδιαφέρεστε να κατεβάσετε τα βιβλία για τα οποία συζητάμε σήμερα, για τη λίστα των βιβλίων, σας ξαναλέω και έχω αναφέρει πολλές φορές σήμερα ένα πολύ όμορφο βιβλίο του Irvin Yalom. Irvin Yalom είναι ψυχολόγος ψυχαναλυτής, ο οποίος εκτός από το πιο γνωστό του απ' όλα που είναι το «Όταν έκλαψε ο Νίτσε», το οποίο είναι πραγματικά τρομερό βιβλίο και αξίζει να διαβαστεί από όλους, αλλά αυτό είναι κυρίως έχει να κάνει με το θέμα του θανάτου, το θέμα των σχέσεων περισσότερο παρά με το θάνατο, αν και οι πρωταγωνιστές διακατέχονται από το φόβο του θανάτου και πραγματεύεται ότι όταν ο άνθρωπος κυριεύεται από αυτό το φόβο, από τον φόβο του θανάτου, παίρνει κάποιες συγκεκριμένες επιλογές και αλλάζει τη ζωή του αρκετά. Όχι, δεν πιστεύω ότι είναι εύκολο να πεθάνεις από το χόρτο, αλλά πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να σε απαγορεύσω από το chat γιατί μας χαλάσει όλο το θέμα. Γεια. Λοιπόν, και μιας και βγάλαμε το φίλο μας από τη συζήτηση, ας συνεχίσουμε λίγο. Τέλος πάντων, είναι αρκετά εκνευριστικό αυτό. Συγγνώμη γιατί είναι τέτοια, αλλά... τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν φαίνονται πολύ περίεργα όσα συζητάμε ή οτιδήποτε. Απλά πιστεύω ότι τα άτομα τα οποία μπαίνουν να δουν ένα θέμα το οποίο έχει ένα συγκεκριμένο τίτλο γύρω από βιβλία, καταλαβαίνουν ότι μιλάμε για βιβλία και όχι για τις προσωπικές απόψεις του καθενός, όσο και αν έχει επηρεαστεί, γιατί όλοι επηρεάζονται από αυτά που διαβάζουν ή όχι, και ο σκοπός της εκπομπής αυτής δεν έχει να κάνει με το αν θέλει οτιδήποτε, απλά καθόμαστε, σας παρουσιάζω κάποια τα βιβλία τα οποία έμεσα με επηρέασαν, μου άρεσαν και προτείνω ότι αν θέλετε να τα διαβάσετε κι εσείς, ωραίο θα είναι. Και να μου πείτε κι εσείς τις απόψεις σας και να σας πω και τις απόψεις μου, γιατί στην ουσία περνάει η ώρα ευχάριστα και είναι κάτι που αγαπάω και μου αρέσει. Λοιπόν, ανθρώπινη ζωή. Ο καθένας επιλέγει να ζήσει τη ζωή του όπως θέλει, όπως πιστεύει ή όπως νομίζει ότι θέλει, γιατί πολλοί από τους ανθρώπους που ζουν τη δική τους ζωή όπως τη ζουν, ρε παιδί μου, πιστεύουν ότι αυτή είναι η επιλογή τους ή ότι διαλέγουν κάποια πράγματα, ενώ στην ουσία μπορεί να κάποιος, και αυτό είναι το τραγικό και αυτό φαίνεται σε πολλές ταινίες, αν δείτε υπάρχουν αρκετές ταινίες που το πραγματεύονται αυτό, ότι πολλοί άνθρωποι γεννιούνται, και αυτό είναι το ενδιαφέρον με όλο αυτό το θέμα του θανάτου, ότι πολλοί άνθρωποι γεννιούνται. Γι' αυτό σας λέω ότι η ζωή είναι μια τυχαιότητα. Ακόμα κι εγώ και εσείς και όλοι μας, ρε παιδί μου, άμα το κλωσκεφτείτε τα σπερματοζωάρια, το σπερματοζωάριο που κέρδισε είναι 1 στα εκατομμύρια. Λοιπόν, πολλοί άνθρωποι μέσα στο πλαίσιο αυτής της τυχαιότητας γεννιούνται, ζουν μια ζωή με τον τρόπο που τη ζει ο καθένας, πεθαίνουν και στο τέλος δεν μένει τίποτα. Και αυτό είναι το έμεσα το ωραίο και το περίεργο, ότι ξέρεις κάτι, από το ένα σκοτάδι στο άλλο, από το σκοτάδι όπως λέει και ο Επίκουρος της μήτρας στο σκοτάδι του τάφου, κάποιοι από αυτούς τους άνθρωπους θα αφήσουν ένα έργο το οποίο μέσω της ανάμνησης άλλων ανθρώπων θα συνεχίσει να πορεύεται από γενιά σε γενιά και ίσως να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά κάποιους ανθρώπους. Κάποιοι άνθρωποι, λοιπόν... κάποιοι, ναι εντάξει, okay, το δέχομαι, με συγχωρείς για το αν παραφέρθηκα ή οτιδήποτε. Κάποιοι άνθρωποι λοιπόν με το να είναι όπως είναι και ό,τι να είναι, στην ουσία εντάξει, okay, δημιουργούν μια αναταραχή, αλλά τώρα να δίνουν αφορμή για περισσότερο σκέψη και για περισσότερη εξέλιξη σε αυτούς που κάθονται και ασχολούνται μαζί τους, έστω και για λίγο. Λοιπόν, αγαπητέ Κώστα, ο Θόδωρος Ντοστογεύσκη έλεγε υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι, αυτοί που οι γονείς τους μέχρι, λέει, γονείς τους είναι ζωντανοί και αυτοί που δεν είναι. Φιλοσοφούσα και εγώ πάρα πολύ κάποτε μέχρι που έμαθα ότι το μεγαλύτερο σχολείο είναι οι οδυνηρές εμπειρίες. Είναι μεγάλο σχολείο και θα το δεις και εσύ. Μα όλη η ζωή είναι μια εμπειρία. Και οι καλές και οι κακές. Μην το λες μόνο. Δεν είναι μόνο οι εμπειρίες οτιδήποτε. Λοιπόν, η ιστεροφημία μοιραία δεν θα εκλείψει λόγω της εντροπίας και του δεύτερου νόμου της θερμοδυναμικής. Σύμφωνα με το δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής. Αυτό. Για αυτό θα μιλήσω ως φυσικός. Ποιος είναι ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής? Εγώ θα σε ρωτήσω. Ξέρεις τι λέει ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής? Επειδή εγώ ξέρω τι λέει ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής. Και με την εντροπία έχει ασχοληθεί ο τρίτος νόμος της θερμοδυναμικής, όχι ο δεύτερος. Ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής λέει το εξής. Υπάρχουν δύο θεωρίες. Η του Κλαούζιους του Κέλβιν και του. Όχι του Κλαούζιους. Είναι του Κέλβιν και η άλλη είναι του Κλαούζιους. Ναι, έτσι θυμάμαι ακριβώς το ίδιο. Η μία λέει ότι δεν μπορεί να υπάρξει μία θερμική μηχανή η οποία να μετατρέπει εξ ολοκλήρου την ενέργεια. Να μετατρέπει. Έχεις ένα σύστημα, έχεις μία θερμική μηχανή. Δύο θερμικές δεξαμενές. Μία θερμή δεξαμενή, μία ψυχρή δεξαμενή. Και δεν μπορεί στην ουσία να μετατρέψει όλη τη θερμότητα σε έργο χωρίς να υπάρξουν απώλειες. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει μία θερμική μηχανή η οποία να μπορεί να μετατρέψει όλη τη θερμότητα που παίρνει στο περιβάλλον σε ενέργεια χωρίς να υπάρξουν και απώλειες. Και πώς, να σου δώσω ένα παράδειγμα, ένα αυτοκίνητο. Ένα αυτοκίνητο λοιπόν, ο κινητήρας του όταν του βάλεις καύσιμο, λειτουργεί. Αρχίζουν, γίνονται εκρήξεις μέσα. Μέσα σε ένα αυτοκίνητο γίνεται μια τεράστια μετατροπή ενεργειών. Μπαίνει χημική ενέργεια που είναι το καύσιμο. Το καύσιμο μέσα στα πιστόνια γίνεται θερμική ενέργεια. Η θερμική ενέργεια με τη μορφή πίεσης, με τη βοήθεια της πίεσης, συγγνώμη, από την έκρηξη που γίνεται μέσα στον κύλινδρο, μετακινεί το πιστόνι, το έμβολο. Το έμβολο από θερμική ενέργεια τη μετατρέπει σε κινητική και το αυτοκίνητο. Λοιπόν, το αυτοκίνητο τη μετατρέπει σε κινητική. Λοιπόν, όμως άμα λειτουργεί ένα αυτοκίνητο, αν βάλεις το χέρι σου στο καπό, όλη αυτή η διεργασία, νιώθεις ότι το αυτοκίνητο καίει. Επίσης υπάρχει εξάτμιση. Η εξάτμιση βγάζει καυσαέρια. Σε ένα ιδεατό κόσμο, όχι στον κόσμο που ζούμε, λοιπόν, ναι, εντελώς, αλλά δεν πειράζει. Παιδιά είναι, τα παιδιά θα παίξουν μέχρι να μεγαλώσουν και να φάνε τα χαστούκια της ζωής τους. Γιατί καμιά φορά ο καλύτερος τρόπος. Βασικά η ίδια ύπαρξη φέρνει το δώρο του καθένα, οπότε ο καθένας, όπως αρέσκεται. Λοιπόν, αν βάλεις το χέρι σου πάνω στο καπό, θα δεις ότι καίει. Επίσης θα βλέπεις ότι βγάζει καυσαέρια. Σε ένα ιδιατό κόσμο δεν θα υπήρχε ούτε εξάτμιση και όταν ακουμπούσεις το χέρι σου πάνω στη μηχανή, η μηχανή δεν θα άκουγε. Που σημαίνει ότι όλη την ενέργεια που παίρνει από τη χημική, από το καύσιμο, θα τη μετέτρεπε σε ενέργεια κινητική. Άρα δεν θα είχαμε βαθμό απόδοσης όπως λέμε στις θερμικές μηχανές και όχι μόνο. Λοιπόν, και ο δεύτερος λέει ότι δεν μπορώ να πάρω ενέργεια από ένα ψυχρό περιβάλλον και να το σπρώξω σε ένα θερμότερο χωρίς να δώσω έργο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εγώ δεν μπορώ να φτιάξω ένα ψυγείο, το οποίο τι είναι το ψυγείο? Το ψυγείο είναι ένα κουτί, μέσα στο κουτί αυτό ρουφάει από το ψυχρό θερμότητα μέσω του μηχανισμού που έχει το ψυγείο και βγάζει έξω στο περιβάλλον θερμότητα. Έτσι το ψυγείο είναι μείον 10 και έξω στο περιβάλλον έχει 30 βαθμούς Κελσίου. Είναι σαν το κλασικό που λένε οι μανάδες μας, κλείσε το παράθυρο, θα μπει κρύο. Ποτέ δεν μετακινείται θερμότητα από το κρύο στο θερμότερο. Η σωστή έκφραση είναι κλείσε το παράθυρο, θα βγει θερμότητα από το σπίτι προς τα έξω. Αυτό είναι ο δεύτερος τόμος της θερμοδυναμικής. Τώρα, γιατί κάθομαι και σας τα λέω αυτά, γιατί υπάρχει μια μεγάλη παρεξήγηση γενικά με την εντροπία και το δεύτερο νόμο. Το έχω ακούσει πολλές φορές. Λοιπόν, και η εντροπία. Η εντροπία είναι κάτι που στο σύστημα συνεχώς αυξάνεται. Υπάρχει κάποια στιγμή στο σύμπαν που ζούμε ότι υπάρχει θεωρία ότι η εντροπία θα αυξηθεί και θα τερματίσει και θα τελειώσει όλο. Με το που τερματίσει και γεμίσει η εντροπία, τέλος πάντων, το πούμε μπακαλίστικα, θα υπέρχει θερμικό στάντος. Και το πιο είναι το ωραίο. Σκέψου ότι είσαι σε μία θάλασσα. Έξω, κάθεσαι αραχτό στο περιβάλλον σου. Και καθώς είναι καλοκαίρι τώρα, 40 βαθμοί έξω, και εκεί που κάθεσαι ξαφνικά παγώσει όλη η θάλασσα. Αν συμβεί ποτέ αυτό, να ξέρεις ότι εκεί υπάρχει θέμα εντροπίας, που δεν θα συμβεί τόσο εύκολα. Αλλά λέμε, το θέμα της εντροπίας έχει να κάνει με αυτό, ότι η ενέργεια που αποθηκεύεται σε ένα σύστημα συνεχώς αυξάνεται. Και είναι το ίδιο πιθανό εκεί που κάθε, σου λέω, τον Ιούλιο στη θάλασσα, ξαφνικά να παγώσει όλη η θάλασσα. Σου λέω, τη μέρα που θα συμβεί αυτό θα έχουμε πρόβλημα. Αλλά μέχρι να συμβεί αυτό δεν θα έχουμε κανένα θέμα. Λοιπόν, ακριβώς, επομένως, εφόσον θα εκλείψει η ζωή, οι πράξεις και οι επιρροές του μέλλοντος δεν θα έχουν σημασία. Δηλαδή θα χαθεί η ενέργεια μαζί με την απώλεια της ενέργειας, ανεξάρτητα από τα έργα των ανθρώπων, θα χαθούν μαζί τους. Ναι, όπως έλεγε, σε ποιον το έλεγε και το έχω ξαναφέρει. Σε ένα έργο, αλλά δεν θυμάμαι ποιον ήταν το έργο. Και το αναφέρει πολύ χαρακτηριστικά ο Irvin Yalom. Γι' αυτό είναι το θέμα. Το διαβάστε το. Αυτό το περιθανάτου του Irvin Yalom, διαβάστε το πραγματικά. Λέει το εξής. Δεν θυμάμαι ποιος αναφέρει, τον Οζημανδία. Ήταν λοιπόν κάπου στην έρημο, βρέθηκαν τα ερείπια μιας πόλης. Και κάτω από την. Τώρα αυτό είναι βιβλίο, έτσι είναι τέτοιο, αλλά αυτό δείχνει τη ματαιότητα. Λοιπόν, κάτω από τα πόδια ενός σπασμένου αγάλματος υπήρχε μια χρυσή επιγραφή και έλεγε «Ω άνθρωπε, εσύ και βασιλείς του κόσμου και μακάρι να μπορέσατε να γνωρίσετε τη δόξα του καλύτερου βασιλιά από όλους, του Οζημανδία». Κάπως έτσι το θέτει, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το λέει, αλλά είναι αυτή η ματαιότητα. Και είναι αυτό το μάτι, ότι ξέρεις κάτι, το βρήκαν κάτω από το άγαλμα. Ξέρεις εσύ ποιος είναι ο Οζημανδίας? Ο Οζημανδίας στην εποχή του, για παράδειγμα, αν υπήρξε, πέρα από το ότι είναι τον Watchmen ήρωας, μετέπειτα, ο Οζημανδίας στην εποχή του μπορεί να ήταν ο πιο λατρεμένος βασιλιάς και να έχει ανακαλύψει πώς να φτιάχνει ενέργεια από το παραμικρό. Το ξέρεις εσύ? Όχι, δεν έχει καμία σημασία απολύτως. Οπότε, και εδώ έρχεται ο Επίκουρος και λέει ότι ξέρεις κάτι, μέσα στο φθαρτό της ύπαρξης, σε αυτό που δεν έχει σημασία του αν θα γίνει οτιδήποτε, σημασία έχει απλά να είσαι αυτό που είσαι, να κάνεις το καλό όταν μπορείς να το κάνεις. και να μπορείς να είσαι θετική επιρροή για τους ανθρώπους, αν μπορείς να είσαι θετική επιρροή για τους ανθρώπους. Μάτιο, και εδώ έρχεται το μέγιστο που είχε πει, και πραγματικά το σκέφτομαι πολλές φορές, αυτό που είχε πει ο Σολομώντας. Δεν υπάρχει, όταν φτάσεις στο... ευχαριστώ Φαγκιστόνερ για το donation, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί αυτό είναι η πιο μεγάλη φράση που όντως την ξεχνάμε πολλές φορές, που είχε πει ο Σολομώντας. Γιατί όταν φτάσεις στο μέγιστο της διανοητικής σου χωρητικότητας γενικά και καταλήξεις στο θέμα του ότι το τερματίσει, να το θέσω όσο πιο απλά μπορώ, το έρχεσαι σε ένα σημείο που λες το ματαιώτης ματαιωτήτων τα πάντα ματαιώτης. Νιώθεις ότι όλα είναι μάτια. Και εδώ είναι που έρχεται ο Επίκουρος και σου λέει μάτια ξεμάτια ζήστο ρε, ας το θέσω απλά, ζήστο ρε μαν, ζήστο, ζήσε. Κάνε καλούς φίλους, κάνε καλές συζητήσεις, κάνε καλές παρέες. Κάνε το καλό αν μπορείς να κάνεις το καλό. Όχι από υποχρέωση, από το φόβο του θανάτου, είτε γιατί. Σήμερα, εκεί, είναι αυτό το κλασικό και πραγματικά όταν το σκεφτόμουν, με έχει αλλάξει αρκετά αυτό. Το ότι εκεί που είναι ο θάνατος δεν είσαι εσύ. Εκεί που είσαι εσύ δεν είναι ο θάνατος. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Το αν αύριο μεθαύριο τελειώσει η ιστορία ή οτιδήποτε πεθάνει, μπορεί μετά από εδώ να πάθω ένα εγκεφαλικό με αυτά που βλέπω και διαβάζω και να πεθάνω. Ποτέ δεν το ξέρεις. Και τι έγινε, ρε. Και τι συνέβη, ότι τι. Η ύπαρξη καλός ή κακός είτε είναι τώρα, είτε μπορεί να ζει σε αιώνια, είτε οτιδήποτε, γιατί το τι γίνεται μετά δεν το ξέρει κανένας. Ζεις την ύπαρξή σου και συνεχίζεις. Και να διαβάσω λίγο και τα σχολιά σας γιατί τράβηξαν. Συγγνώμη που διακόπτω τη ροή του λόγου, Κώστα. Αν μπορείς κάποια στιγμή να ανεβάσεις το PDF της sci-fi κομπής, παιδιά, αυτό θα σας ετοιμάσω για το επόμενο ξανά. Αν είναι, με συγχωρείτε. Απλά τώρα έβαλα του Lovecraft μέσα, γιατί πολλοί δεν το κατεβάσαν του Lovecraft τα βιβλία. Λοιπόν. Βρε, καλώς τον Πέτρο, καλώς ήρθες στην τέτοια. Έχασες σκηνικά, Πέτρο. Λοιπόν, απαντώ εγώ μέχρι να πει ο Κώστας κάτι, επειδή η φιλοσοφία είναι τεράστιο θέμα και οι διάφοροι φιλόσοφοι έχουν πολύ διαφορετικές απόψεις ο ένας με τον άλλον. Ύστερα να διαβάσεις ένα βιβλίο που ασχολείται με την ιστορία της φιλοσοφίας, ώστε να πάρεις γενικές γνώσεις για πολλούς φιλοσόφους και θέματα και να γνωρίσεις την ιστορία τους. Πέρα από αυτό, αν βρεις κάτι που σε ενδιαφέρει και το ακολουθείς μετά. Λοιπόν, ο Ραμσής ο δεύτερος, μπορεί, αυτό το αφήνω φλου γιατί το διάβασα εντελώς φλου όλο αυτό, αλλά ήταν case for life, ευχαριστώ για το follow. Λοιπόν, εισαγωγή στη φιλοσοφία, γενικά όπως λέει και το θέμα του, ποιος το έλεγε γάμο του, δεν θυμάμαι ποιος το έλεγε συγκεκριμένα, ότι όταν ασχοληθείς με την φιλοσοφία, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι ασχολούμαι με τη φιλοσοφία, απλά έτυχε να διαβάσω κάποια έργα, δεν τα έχω διαβάσει όλα, προς Θεού, απλά σας λέω κάποια πράγματα που έτυχε να διαβάσω και που μου άρεσαν. Αυτό μέχρι εκεί και ίσως κάπως να με επηρέασαν ότι αν μπει στο θέμα της φιλοσοφίας, όπως έλεγε ο Επικουρός, ο λόγος των φιλοσόφων και όχι όλων αυτών που ασχολούνται είναι με το να απαλύνουν την ανθρώπινη ψυχή. Εκεί είναι κάπου που χάνει η μπάλα της φιλοσοφίας, ότι όλο το ζητούμενο που θα έπρεπε να ασχολείται η φιλοσοφία είναι απλά να απαλύνει την ανθρώπινη ψυχή, να την κάνει όσο μπορεί να είναι πιο ανάλαφρη και όσο πιο να απομακρύνει τα βάσανα και την ταλαιπωρία της ανθρώπινης ψυχής. Και εκεί είναι το μεγάλο άτομο της φιλοσοφίας. Γι' αυτό αν κάποιος ασχοληθεί με όλο αυτό, πρέπει να έχει αυτό στο μυαλό ότι ο λόγος είναι... Τι εννοούμε ως εντροπία. Εντροπία είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση, τεχνικά είναι ο τρίτος θερμοδυναμικός νόμος. Είναι το κεφάλαιο που δεν διδάχθηκε ποτέ στην Δευτέρα Λυκείου και έχει να κάνει με την ενέργεια που αποθηκεύεται σε ένα σύστημα που συνεχώς ευξάνεται. Λοιπόν, αυτή δεν είναι μια αποφυγή της απερχόμενης ματαιότητας, ένα ευγενές ψέμα ώστε να αποφευθεί την καθαθλίψη αυτοκτονική τάση. Ναι, θα μπορούσε. Λοιπόν, λένε ποτέ μην την πιστεύεις σε κάποιον ο οποίος έχει μεγαλύτερη τηλεόραση από τη βιβλιοθήκη. Ισχύει αυτό. Εδώ είναι σε φάση πως είναι στο Fahrenheit που είχε τα 3 ντουβάρια στο σπίτι του τυπάς τηλεοράσεις και έκαναν τα βιβλία. Δεν ξέρω, εξαρτάται πως. Εγώ θα πω το εξής: πως χρησιμοποιεί ο καθένας τα εργαλεία που έχει, είτε είναι τηλεόραση, είτε είναι οτιδήποτε. Δηλαδή, να σας το θέσω όσο πιο απλά μπορούσα, όσο πιο απλά μπορώ, να εκφραστώ δεν μπορώ σωστά, πάνω στο θέμα της μεγάλης τηλεόρασης ή όχι. Όντας στο οικονομικό πλαίσιο που ήταν η οικογένειά μου όταν ήμουν παιδί ή όχι, δεν είχαμε την τέτοια, είτε πες το mentality να αγοράζουμε βιβλία ή οτιδήποτε. Προσωπικά δανειζόμουν βιβλία από τις βιβλιοθήκες. Αλλά το καλό ήταν ότι στο σπίτι πέρα από οτιδήποτε άλλο βλέπαμε πάρα πολλά ντοκιμαντέρ. Έτσι λοιπόν και εκπομπές οι οποίες είχαν να κάνουν παιχνίδια γνώσεων και όχι. Και μ' άρεσε πάρα πολύ να κάθομαι και να βλέπω παιχνίδια γνώσεων και να κάνω πως παίζω κι εγώ και παίρνω κι εγώ μέρος σε όλο αυτό. Οπότε τεχνικά έμεσα, μέχρι και που άρχισα στα 11 μου χρόνια, βγήκα τα καλοκαίρια, πήγαινα στην οικοδομή. Και τα λεφτά που έβγαζα από την οικοδομή αγόραζα βιβλία και έχω φτιάξει αυτό εδώ όλο πίσω, το έχω αγοράσει με δικά μου λεφτά. Αυτή η σειρά εδώ το ράφι τα έχω αγοράσει όταν ήμουνα τρίτη ηλικίου. Πήγαινα οικοδομή, δούλευα και τα λεφτά μου τα αγόραζα βιβλία, στο χωριό επίσης. Αλλά μέχρι τότε η τηλεόραση ήταν κάτι το οποίο ήταν το μόνο που υπήρχε. Άρα εξαρτάται πώς το χρησιμοποιείς. Εγώ αυτό θα πω, είτε ναι είτε όχι. Λοιπόν, έχει τραβήξει η κουβέντα, πάει προς τα κάτω. Λοιπόν, από πάντα διάβαζα βιβλία, όχι. Από πάντα διάβαζα, τι θα πει από πάντα. Τα πρώτα μου βιβλία τα διάβασα όταν ήμουν στον νηπιαγωγείο. Έβλεπα τις εικόνες, σας το είπα και στο προηγούμενο που μιλούσαμε για παραμύθια και για μύθους. Καλός ο Λιαντίνης, αλλά έλεγε τα πράγματα όπως ήθελε, όπως πολλοί φιλόσοφοι πέφτουν στο ατόπιμα αυτό. Ναι, ισχύει. Μα γι' αυτό υπάρχουν και τόσες σχολές. Υπάρχει η σχολή του Αριστοτέλη, η σχολή του Πλάτωνα, η σχολή του Επίκουρου, η σχολή του Πυθαγόρα. Άπειρες σχολές. Ειδικά στα αρχαία χρόνια υπήρχε κάθε γειτονιά, είχε και από μια σχολή. Λοιπόν. Ναι, ισχύει, είναι μια αλήθεια ότι είμαι χοντρός, το ξέρω, αλλά πέρα από αυτό, αυτό είναι κάτι το οποίο υφίσταται. Πες μας και κάτι που δεν ξέρουμε να σε πάρουμε στα σοβαρά. Αλλά έχει πλάκα γιατί γεμίζει με φόλος, οπότε τεχνικά έμεσα μπορείς να νομίζεις ότι με βλάπτεις αυτή τη στιγμή, αλλά καλό κάνεις. Sorry που το λέω, αλλά. Συγγνώμη φίλε, αλλά σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Θα πιω στη βλακία από σε δέργη. Λοιπόν, στη γνωστή διάλεξη προς τους αθωικούς ιατρούς λέει ότι ο Όμηρος. Λέει ότι είμαστε σαν τις γενιές των φύλων. Το φύλλο πέφτει, χάνει και τίποτα άλλο. Λάθος. Ο Όμηρος περιγράφει πολύ αναλυτικά τον Άδη και τις ψυχές και το τι λένε οι ψυχές μεταξύ τους εκεί κάτω. Αυτό το πάμε πάντα βέβαια με την προοπτική ότι υπάρχει ψυχή. Αν δεν υπάρχει ψυχή, τι γίνεται. Εγώ πάλι δεν ξέρω αν υπάρχει ή δεν υπάρχει, οπότε. Τώρα ρωτάς το Dark Souls είναι ένα σχόλιο πάνω στη ματαιότητα. Γιατί όχι, γενικά. Και ο Μιαζάκη και πάρα πολύ. Ασχολήθηκαν, έβλεπα άσχετο, τώρα θα κάνω μια παρένθεση, το Silent Hill έχει στηριχθεί πάρα πολύ στις θεωρίες του Freud και ο δημιουργός παραδείγματος χάρη του Silent Hill του παιχνιδιού έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από τη θεωρία του Freud για πάρα πολλά κομμάτια και για το πώς η ψυχή, αν υπάρχει ψυχή ή όχι, αντικατοπτρίζει το συνείδητο και το υποσυνείδητο του ανθρώπου. Δεσμεύει την πραγματικότητά του. Οπότε το ότι θεωρείτε τα παιχνίδια, αν τα θεωρείτε, είναι λάθος. Κάποια παιχνίδια έχουν, οι δημιουργοί τους τουλάχιστον, γιατί ένα παιχνίδι είναι παιδί του δημιουργού του. Οι δημιουργοί τους περνάνε αυτό που θέλει να περάσει ο καθένας μέσα στο κάθε παιχνίδι. Άρα, αν κάποιος έχει πειραστεί φιλοσοφικά ή ψυχολογικά ή πνευματικά από κάτι, θα το βγάλει και στο παιχνίδι του. Λογικό δεν είναι, ή στο έργο του, αν είναι συγγραφέας. Λοιπόν, καλησπέρα Κώστα, καλή χρονιά με υγεία, αργήσαμε σήμερα, δεν πειράζει, εδώ είμαστε. Λοιπόν, σημασία δεν δίνω στις κοροϊδίες, γιατί ξέρω ότι όταν είσαι μικρός, το πρόβλημα θα είναι μεγάλος, γιατί εκεί δεν διορθώνεται. Όταν είσαι μικρός μπορεί κάποια στιγμή να μάθεις, όταν είσαι μεγάλος δυστυχώς, όπως λένε και στο χωριό μου, ο γέρος, ο γάιδαρος εύκολα περπατησιά δεν βγάζει και θα συναχωρηθώ ιδιαίτερα, αλλά αν πρόκειται για παιδί δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, αφού δεν υπάρχει ψυχή, οι ψυχολόγοι τι δουλειά κάνουνε? Ψυχή. Δηλαδή, το ότι ο ψυχολόγος μελετάει μόνο την ψυχή ως υπάρχει ψυχή και υπάρχει και ο ψυχολόγος. Το μελετάει το υποσυνείδητο και το ασυνείδητο, άρα έμεσα ή τα βιώματα του ανθρώπου και τις εμπειρίες που έχει αποκτήσει και τα τραύματα που έχει αποκτήσει πρέπει να συνάδουν με την ψυχή, άσχετα μα ο λόγος λέει ψυχολόγος ή όχι. Υπάρχει και ο ψυχίατρος. Υπάρχουν πολλά, αλλά ο ιατρός της ψυχής, αν το θέσουμε έτσι, προσπαθεί να βρει λύση όπως είναι η επιστήμη του πάνω στο θέμα του ανθρώπου που έχει να κάνει κάθε φορά. Και δεν είναι απαραίτητο ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει ψυχή. Δηλαδή, ο Irvin Yalom, που είναι ο μεγαλύτερος ψυχολόγος και ψυχαναλυτής, είναι από τους πρώτους που λέει ότι ξέρεις κάτι, δεν υπάρχει ψυχή, δεν υπάρχει τέτοιο. Οπότε, τι, καθάνεται η τέτοια, εσύ είναι ο μεγαλύτερος και ο πιο αναγνωρισμένος παγκόσμια αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Soulsborne, όχι, δεν ασχολούμαι με Soulsborne. Λοιπόν, καλή χρονιά σε όλους επίσης, παιδιά, σε όσους δεν είπαμε καλή χρονιά. Ελπίζω να έχετε μια καλή χρονιά. Εφαρμοσμένη χημεία στο νευρικό σύστημα. Τεχνικά και έμεσα, έτσι όπως το λέει ο Μπρόσφους, είναι σε φάση ότι τα φάρμακα είναι χημικά κατασκευάσματα. Η φαρμακολογία και όχι μόνο έχει να κάνει μεγάλο κομμάτι της χημίας. Όπως αν το πάρεις ρεαλιστικά το πώς λειτουργούν οι εκκρίσεις του σώματος, οι αδένες, οι ουσίες και τα υγρά που έχει ένα σώμα μέσα, είναι ακόμα και η ψυχολογία πολλές φορές. Βασικά, πολλές φορές. Συγγνώμη, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλος γνώστης. Φυσικός είμαι, δεν έχω ασχοληθεί με κάποια κομμάτια συγκεκριμένα. Αλλά αυτό που μου οδηγεί η λογική είναι ότι, ρε παιδί μου, θεωρώ ότι ένα φάρμακο, για παράδειγμα, περιορίζει την παραγωγή κάποιων ορμονών ή κάποιων ουσιών ή κάποιες εξτρά ουσίες στο τέτοιο, όπως κάποιο αναλγητικό. Δηλαδή, όλο είναι χημεία. Ποια είναι η γνώμη σου για τη φυσική των Πανελληνίων? Δεν ξέρω αν έχει σημασία η γνώμη για τη φυσική των Πανελληνίων. Αν μπορώ να πω τη γνώμη για τη φυσική γενικά, είναι ότι σε γενικές γραμμές με άλλες χώρες πάμε πολύ καλά. Απλά έχουμε αρχίσει και εδώ και πολλά χρόνια, βασικά από πάντα, εντρυφήσει στο απλά να παπαγαλίζουμε και κανένας δεν μαθαίνει τίποτα. Αυτό έχω να πω γενικά, είτε πρόκειται για χημεία, είτε για μαθηματικά, για οτιδήποτε. Το νόημα έχει χαθεί. The end. Λοιπόν, στην έννοια του όρου, ναι. Θα σου πω άλλη μια ωραία ατάκα που όποιος ξέρει από πού είναι παίρνει λουκουμάκι δώρο. Λοιπόν, σύμφωνα με την επιστήμη, οι αδένες που παράγουν τα δάκρυα ενεργοποιούνται όταν κάτι μπαίνει μέσα στο μάτι μας, π.χ. σκόνη, για να παραχθεί περισσότερο υγρό στο μάτι και να καθαριστεί. Τεχνικά αυτό ισχύει, ότι το μάτι καθαρίζει με τα δάκρυα. Γι' αυτό και πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν θέμα με τα δάκρυα, όχι ότι δεν είναι τόσο τέτοιο, χρησιμοποιούν κολλήριο. Το κολλήριο τεχνικά δάκρυα, γι' αυτό λέω τεχνητά δάκρυα. Παρομοιάζουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, όταν όμως σκεφτούμε κάτι στενάχωρο, αυτοί οι αδένες επίσης ενεργοποιούνται. Πώς γίνεται αυτό? Φαντάζομαι ότι ο μηχανισμός ενεργοποίησης θα είναι παραπλήσιος. Ίσως να έχει κάνει. Δεν ξέρω. Εδώ θα σου πω δεν ξέρω γιατί δεν έχω ασχοληθεί με τη φυσιολογία, αλλά φαντάζομαι κάποιος ο οποίος ασχοληθεί με ιατρική φυσιολογία θα μπορεί να μας απαντήσει πώς λειτουργεί η ανατομία του ματιού και των αδένων του ματιού. Γιατί είναι καθαρά επιστημική ιατρική. Λοιπόν, δίνει ο εγκέφαλος εντολή στους δακρυγόνους αδένες να κάνουν τι? Ωραίο μάθημα. Λοιπόν, και μετά να δω τι έχω, γιατί λέμε για βιβλία, αλλά σε φάση να θυμηθώ και ποια άλλα είναι μέσα στη λίστα. Λοιπόν, σας έχω βάλει επίσης ένα πάρα πολύ όμορφο, το οποίο για κάποιο λόγο δεν ξέρω γιατί το έβαλα. Είναι επαναστατημένος άνθρωπος του Καμί. Και αυτό ενδιαφέρον. Και πάμε τώρα, μιας που συνδέουμε πάρα πολύ, γιατί τεχνικά όπως λέμε και σε φάση και όπως έχουν πει και άλλοι, ότι ο θάνατος συνδέεται με τη ζωή και θέλοντας ή δεν θέλοντας όλοι οι άνθρωποι κάποια στιγμή προς τα εκεί θα καταλήξουν, και το θέμα είναι ο φόβος του θανάτου που οδηγεί τους ανθρώπους προς τα εκείνο το κομμάτι, ρε παιδί μου. Γιατί στην ουσία όλα αυτά έχουν γραφτεί και έχουν υποθεί εξαιτίας του φόβου. Αν ο άνθρωπος δεν φοβόταν το τι θα έρθει, εν τω μεταξύ έχει καταντήσει λίγο χαζό, γιατί από τη μία προσπαθείς να κάνεις μια σοβαρή κουβέντα και ξαφνικά πετάγεται ένα παιδί το οποίο έχει μπει στη διαδικασία τώρα της ύπαρξής του. Προσέξτε τώρα, έτσι, είμαστε 29 άτομα. Από αυτά τα 29 άτομα, καμιά 25 θα είμαστε πάνω κάτω στο mentality που συζητάμε, έτσι. Και σκεφτείτε, δείτε τώρα, εδώ υπάρχει ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρούμε. Υπάρχει ένα παιδί ίσως, μπορεί να είναι και έφηβος, μπορεί να είναι και 25 χρονών, δεν ξέρουμε ηλικία. Βέβαια, όχι, δεν χρειάζεται να τον βρίζεις ή όχι, πραγματικά. Παρατηρούμε ένα φαινόμενο, στο οποίο φαινόμενο αυτό έχουμε έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι αγνώστου ηλικίας. Σας ξαναλέω, αν είναι παιδί όλα κομπλέ, αλλά αν είναι 25 πλάς υπάρχει θέμα. Λοιπόν, υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος μπαίνει στη διαδικασία να φτιάξει με καμιά δεκαριά λογαριασμούς για να μπει και να φαίνεται στο follow επάνω ότι με βρίζει. Μιλάμε, αυτό είναι από μόνο του ένα ψυχολογικό φαινόμενο το οποίο αξίζει ολόκληρη συζήτηση και σχολιασμό, έτσι. Δεν διδάσκω στο σχολείο, οπότε οι μαθητές μου έχουν την επιλογή αν δεν με γουστάρουν να σταματήσουν να τους κάνω μαθήματα. Τόσο απλά. Λοιπόν, πάντα υπάρχει αυτή η επιλογή. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν με έχει επιβάλει κάποιο σχολείο σε κάποιον να κάνω μάθημα χωρίς να γουστάρουν. Οπότε, σας ξαναλέω, οι μαθητές μου, τουλάχιστον στη φυσική και στα μαθηματικά και στη χημεία που κάνω, έχουν την επιλογή πάντα, όποιος δεν γουστάρει, απλά να σταματήσει να κάνει μαθήματα μαζί μου. Αν είναι το ωραίο της επιλογής αυτό. Λοιπόν, αλλά σας ξαναλέω, προσέξτε, υπάρχει αυτό το όμορφο φαινόμενο. Μακάρι να μπορούσα να κατανοήσω τι υιοθεί έναν άνθρωπο και το πάθος που βγάζει ένας άνθρωπος στο να φανεί ότι ξέρεις κάτι αυτή τη στιγμή προκαλεί υποτίθεται κάτι κακό σε κάποιον άλλον. Αλλά έμεσα ρεσιλεύεται ο ίδιος. Και ξαναλέω, αν είσαι παιδί, είναι ok, προλαβαίνεις να το σώσεις. Έχει λίγα χρόνια ακόμα. Αλλά άμα είσαι πάνω από 25 χρονών και πάνω και έχεις μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία και με αυτό το πάθος, μακάρι σου εύχομαι στη ζωή σου, όποιος και αν είσαι, το ίδιο πάθος να εκφράζεις και σε άλλα πράγματα, όπως να μαθαίνεις πράγματα και να γίνεσαι καλύτερος. Αλλά ναι, αν είσαι 25 πλάς πρέπει να το κοιτάξεις. Τώρα ψυχολόγους καλούς ψάξεις την περιοχή σου, θα βρεις, φαντάζομαι. Εντάξει. Δεν ξέρω, είναι ο καθένας που παίρνει προσωπικά, είναι η μάχη του καθενός, δεν ξέρω. Εδώ υπάρχει ένας τύπος, όπως εγώ για παράδειγμα, που συζητάμε 5-10 βρασμένους, όπως λέμε και στο χωριό μου, για βιβλία. Λοιπόν... για τα παιδιά πάντα υπάρχει ελπίδα, αλλά τέλος πάντων, είναι αστείο, και γενικά, να σας πω, ως άνθρωπος πάντα προσπαθώ, χαζόμενοι ή όχι ρε παιδί μου, πάντα να δίνω ένα παράδειγμα μέσα από το κάθε τι, ακόμα και το αρνητικό, να μπορώ να το κάνω παράδειγμα. Προς το καλό ή προς το κακό, ανάλογα, τι με οθεί το κάθε τι. Μια ασύνδετη ερώτηση. Όντως φυσικώς θεωρείς ότι είναι πιθανή η έννοια του υπερλογού, κάτι που υπερβαίνει τα πλαίσια και τα όρια των φυσικών νομών. Με συγχωρείς που το... Τι εννοείς υπέρλογο, εξήγησέ το μου αυτό, γιατί δεν μπορώ να κατανοήσω ακριβώς το τι εννοείς ως υπέρλογο. Την έννοια κάτι το οποίο είναι πάνω από την ανθρώπινη λογική, πάνω από την εξήγηση των νόμων που διέπουν το σύμπαν ή οτιδήποτε, κάτι το οποίο δεν ξέρουμε, πρόκειται με το θέμα του θείου ή με το θέμα... Αυτό, αν μπορείς να μου το εξηγήσεις λίγο καλύτερα για να καταλάβω ακριβώς. Και αν μπορέσω να απαντήσω, μεγάλη μου χαρά. Λοιπόν, εμένα Κώστα μου απασχολεί την τελευταία διετία, είναι κάτι που το βλέπω πυκνά συχνά από την εποχή του Assassin's Creed. Μπορεί η ψυχή ή η συνειδητότητα, μπορεί αν γίνει upload σε κάποιο δίκτυο ή σε κάποιο μηχάνημα να ζήσει εκεί για πάντα. Σε πολλές ιστορίες επιστημονικής φαντασίας συνίσταται αυτό το φιλοσοφικό ερώτημα. Λοιπόν, τα έχω παίξει τα μπάσου και είναι τρομερά. Τώρα μιλάς σε φάση Altered Carbon και Black Mirror. Όσοι δεν τα έχετε δει, δείτε τα, υπάρχουν στο Netflix. Λοιπόν, θα σας πω την ιστορία από ένα επεισόδιο από το Black Mirror, ίσως από τα πιο συγκλονιστικά επεισόδια που πραγματεύεται αυτό το θέμα του θανάτου πάρα πολύ. Λοιπόν, γενικά, γι' αυτό μου άρεσε το Black Mirror ως σειρά, γιατί πραγματεύεται πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν επιστημονική βάση. Όπως ήταν κάποτε και το Fridge, αν το θυμάστε. Λοιπόν, θα σου πω τώρα μπρος μου σε δευτερόλεπτο να απαντήσω σε αυτό. Τεχνικά, ο εγκέφαλος έχει να κάνει με την παραγωγή ηλεκτρικών σημάτων. Αποτελείται από νευρώνες, οι οποίοι νευρώνες δημιουργούνται μέχρι με κάποια ηλικία, αν και έχουν αποδειχτεί τα τελευταία χρόνια ότι οι νευρώνες συνεχίζουν και δημιουργούνται. Απλά τι γίνεται, για να μπορέσει ο ανθρώπινος εγκέφαλος να αποθηκεύσει καινούργιες πληροφορίες, πρέπει να πατήσει, όπως ένας σκληρός δίσκος, να πατήσει σε άλλες παλαιότερες και να τις αποθηκεύσει τέλος πάντων. Γενικά να γράψει πάνω σε αυτές. Λοιπόν, βασιζόμενοι στην αρχή, ξέρεις ότι όλο το θέμα, η συνειδητότητά μας, αυτό που είμαστε εμείς, που καθορίζει το εγώ. Εγώ είμαι ο Κώστας Άλιαξ. Εσύ είσαι αυτός που είσαι, ο Θανάσης, τάδε που είσαι. Λοιπόν, ο καθένας είναι αυτό που είναι. Αν σκεφτείτε ότι από τότε που ήσασταν παιδιά μέχρι που μεγαλώσατε σήμερα, λοιπόν, 27 υπάρχει θέμα. Λυπάμαι που το λέω, αλλά αν είσαι 27 και έχεις φτάσει σε αυτό το επίπεδο, λυπάμαι, αλλά σωτηρία δεν υπάρχει. Συγγνώμη που το λέω, αλλά... Λοιπόν, ειλικρινά, άμα είσαι 27 πρέπει να το κοιτάξεις. Δεν ξέρω από ποια περιοχή είσαι. Ελπίζω να είσαι σε μια περιοχή που υπάρχουν καλοί ψυχολόγοι κοντά, να το τσεκάρεις λίγο. Πες το και στους γονείς σου, αν δεν μπορείς να πας μόνος σου, να σε πάνε. Λοιπόν, αν πούμε ότι... είναι καθαρά θέμα νευρώσεων και όσων και νευρικών σημάνσεων, τέλος πάντων αυτό, ηλεκτρικού ρεύματος, μπορεί να δημιουργηθεί μια συσκευή η οποία να καταγράφει αυτά τα σήματα και μέσα να δημιουργήσεις, υποτίθεται σύμφωνα με τα επεισόδια αυτά, μια συσκευούλα υπολοιτήθη, μια μικρή συσκευή, η οποία να έχει ένα copy, μια αντιγραφή τη συνείδησή σου. Άρα, άμα αυτή τη συνείδηση εσύ πεθάνεις, μέχρι τη στιγμή που τα έχεις καταγράψει, την περάσεις πουδήποτε, κάπου σε ένα άλλο σώμα ή κάπου οπουδήποτε αλλού, μέσα ποιος μπορεί να πει ότι αν η συνείδησή σου, είμαστε η συνείδησή μας, είμαστε εμείς που είμαστε, τι είμαστε. Και εδώ μπορείς να βάζεις και το θέμα της κλωνοποίησης μέσα, ίσως. Μπορεί να πάει παντού, μπορεί να το πας παντού. Αλλά σκέψου, αν έχεις μια αντιγραφή, μια κόπια της συνείδησής σου, που είσαι εσύ, και την περάσεις ένα άλλο σώμα και το original 1 πεθάνει. Έχεις πεθάνει, ο εαυτός σου συνεχίζει να υπάρχει. Το σώμα μας, ως ανθρώπινο σώμα, αλλάζει. Από τότε που είμαστε παιδιά, κάθε κάποιους μήνες, συνέχεια τα κύτταρά μας πεθαίνουν και δημιουργούνται καινούργια κύτταρα. Λοιπόν, άρα τεχνικά δεν έχουμε το ίδιο σώμα με το οποίο είχαμε όταν ήμασταν 5, 10, 27 χρονών, όπως ο φίλος εδώ. Δηλαδή, μέσα σε 2-3 χρόνια θα αλλάξει όλο το περιβλημά του, επειδή όλα τα κύτταρα του σώματος του θα ανανεωθούν. Θα πάει 30-31, ελπίζω να βάλει μυαλό μεγαλώνοντας. Αλλά πες ότι τώρα κάνεις μια κόπια αυτού του ανθρώπου και το βάλεις σε ένα άλλο σώμα. Θα πάρεις τον ίδιο άνθρωπο. Τεχνικά θα πάρεις ένα μαλάκα στο τετράγωνο να το θέσω, αλλά πέρα από αυτό. Λοιπόν, και ο Μπρόσφερμος λέει υπερλόγος, κάτι που υπερβαίνει τη λογική. Ερμηνευτική προσέγγιση των ανθρωπίνων επιστημονικών εργαλείων, μελέτης και κατανόηση του σύμπαντος. Λογική. Εν τω μεταξύ, το στήριο σκέφτομαι τώρα, μου έρχεται στο μυαλό το... Ποιο ήταν το... Ένα πολύ όμορφο κόμικ που έχει φτιαχτεί πάνω στην μελέτη της λογικής. Και ποιο είναι το αστείο πάνω σε όλο αυτό, ότι οι άνθρωποι που έχουν θεσπίσει την λογική ως έννοια και ως επιστήμη και ως... όρο, ρε παιδί μου, και έχουν ασχοληθεί με τη μελέτη της λογικής, γιατί οι περισσότεροι ήταν μαθηματικοί. Όλοι τους, μα όλοι τους, έπασχαν από πολλές πνευματικές ασθένειες, η πλειοψηφία τους. Ο Ράμσι, νομίζω, ήταν ο θεμελιωτής της λογικής, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, τώρα, το θέμα της λογικής, δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια, η φυσική ως φυσική μελετάει και περιγράφει αυτά που μπορούμε να περιγράψουμε με βάση τις αισθήσεις μας. Τώρα, αν υπάρχει κάτι μεγαλύτερο και κάτι παραπάνω από τις αισθήσεις μας, ως άνθρωποι και ως φυσικοί και ως επιστήμονες προσπαθούμε να περιγράψουμε και να δώσουμε τους νόμους που το διέπουν. Αυτή είναι η αρμοδιότητα των φυσικών. Το ότι προσπαθούμε με το επίπεδο των γνώσεων που έχουμε να βάλουμε σε φόρμουλες και σε καλούπια, να το θέσω απλά, αυτά που υπάρχουν εκεί παραέξω, έτσι. Λοιπόν, δεν αποκλεί... Προφανώς δεν υπάρχει ότι, ξέρεις, πριν από... Ποιο είναι το αστείο τώρα πάνω σε αυτό που λες, πριν από 250 χρόνια περίπου, όταν ο ίδιος ο Κέλβιν, νομίζω, ο Κέλβιν το είχε πει, μια που είπαμε για το θερμοδυναμικό νόμο, ο Κέλβιν είχε πει, νομίζω, ότι, ξέρεις κάτι, ό,τι ήταν να ανακαλύψουμε στη φυσική, το ανακαλύψαμε. Και τώρα μιλάμε για το 1880, τότε που έζησε ο Λόρδος Κέλβιν, ρε παιδί μου, σε φάση. Και νομίζω είναι δικά του λόγια, που είπε ότι ό,τι ήταν να ανακαλύψουμε, και ξαφνικά μπαμ, σκάει ατομική θεωρία. Δηλαδή πιστεύω ότι πάντα υπάρχει κάτι το οποίο δεν έχει ερμηνευτεί. Π.χ. ένα από τα πράγματα που δεν έχουμε ερμηνεύσει όπως θέλαμε είναι οι υπερχορδές, τα παράλληλα σύμπαντα, η κβαντομηχανική και το πώς λειτουργεί η ύλη στην κβαντομηχανική, η σκοτεινή ενέργεια, την οποία το τελευταίο διάστημα ασχολούμαστε πάρα πολύ εντατικά ως επιστήμονες, αυτοί που ασχολούνται με την έρευνα τουλάχιστον, για να ανακαλύψουν πώς λειτουργεί και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί, αν μπορεί ή όχι. Σε γενικές γραμμές πάντα υπάρχει κάτι παραπάνω το οποίο προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε και πάμε βήμα. Ακόμα πιστεύω ότι υπάρχει πολύ μεγάλος δρόμος. Λοιπόν, πάνω σε αυτό που περιγράφεις για τη συνείδηση σε κόπια σε άλλο σώμα, μοιάζει πολύ με τον Μπορούτο. Τον Μπορούτο δεν το έχω δει, γιατί μετά τον Αρή το έκλεισα. Δεν πρόκειται να διαβάσω Μπορούτο ή να ασχοληθώ με τον Μπορούτο, λυπάμαι. Αλλά Altered Carbon και Black Mirror, αλλά κυρίως Altered Carbon. Τσεκάρτε το, νομίζω ότι εκεί πραγματεύεται πάρα πολύ όλο αυτό το θέμα του μετά το θάνατο, τι, αν το σώμα συνεχίζει να υπάρχει και συνεχίζει να εξελίσσεται. Λοιπόν, θεμελιτής, ναι. Η λογική όμως, με την έννοια της λογικής ως τώρα, πέρα από τον Αριστοτέλη, έχει τον προηγούμενο αιώνα καθιερωθεί και έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το θέμα, κυρίως μαθηματική, όπως προείπα. Λοιπόν, διότι η έννοια της μεταφυσικής κατά τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, στους επαναβασμούς υπάρχουν τα φυσικά και τα μεταφυσικά, δηλαδή η μεταφυσική. Βέβαια, η αλήθεια είναι, πάνω σε αυτό που λες, και μιας και που πιάσαμε και κάποια κομμάτια από εδώ, Ποιο είναι το θέμα μας? Τα παίρνουμε όλα αυτό το λεξί. Μπορούμε να το δούμε και λίγο έτσι. Ο Επίκουρος, για παράδειγμα, και εδώ είναι το θέμα που θα ήθελα έμεσα να θέσουμε, γιατί μου δίνει ωραία πάσα, χωρίς να το σκεφτόμαστε. Πάει μόνο του, ακολουθεί την ροή, ρε παιδί μου. Π.χ. και έχει τύχει να παρακολουθήσω και κάποιες εκπομπές από πολύ ωραίους κυρίους οι οποίοι κάνουν πολύ ωραία κομμάτια μεταφράσεις αρχαίων συγγραφέων και όχι μόνο, και συζητάνε κάποια τέτοια. Τα παίρνεις αυτό λεξί όλα. Ο Αριστοτέλης, για παράδειγμα, όπως είπε και ο Θανάσης εδώ και ο Πλάτος, έχουν κάνει τρομερά σφάλματα. Ο Αριστοτέλης το καλύτερο που έκανε όλων, πέρα από τη μελέτη των φυσικών φαινομένων στο επίπεδο που μπορούσε, ήταν ότι ήταν από τους καθιερωτές των ορισμών, δηλαδή άρχισε να δίνει ορισμό για τα πάντα. Δηλαδή ήταν από τους πρώτους που λέει, ξέρεις κάτι, θα δώσω έναν ορισμό στο καθετή. Τι είναι βιβλίο, τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο. Λοιπόν, αλλά στο θέμα των απόψεων που έχει, όπως και στο θέμα της φιλοσοφίας, τα παίρνεις αυτό λεξί όλα. Δηλαδή, αυτό είναι το μεγάλο θέμα του ανθρώπου. Εγώ σας δίνω για παράδειγμα μια λίστα με 30 βιβλία, 20 βιβλία, 10 βιβλία και σας λέω: ωραία, δεν διαβάστε τα. Εσείς, ό,τι λένε εκεί μέσα, θα τα πάρετε πάντα αυτό λεξί, θα καθορίσουμε τη ζωή μας. Κάποια κομμάτια. Ευχαριστώ, Άριο, για το follow. Πριν δεν έκανες. Λοιπόν, κάποια κομμάτια είναι όμορφα, είναι χρήσιμα. Π.χ. στο θέμα του Επίκουρου λέει πάρα πολύ ωραία πράγματα για το πώς ένας άνθρωπος μπορεί να καθορίσει τη ζωή του και τι μπορεί να θεωρήσει ειδονή και τι μπορεί να θεωρήσει ως έναν βασικό άξονα ζωής για να πορεύεται. Αν υπάρχει ψυχή ή δεν υπάρχει. Μένα δεν με χαλάει, είτε υπάρχει ψυχή είτε δεν υπάρχει, δεν θα σταθώ εκεί. Αλλά αν αυτός έχει δίκιο, πέφτουνε σε ειδοδείκτες. Αν αυτός έχει δίκιο, ο Πλάτινος και ο Αριστοτέλης έχουν άδικο. Αν ο Πλάτινος και ο Αριστοτέλης έχουν δίκιο, άρα τεχνικά καταλαβαίνεις ότι μπορεί να έχουν και ήδη άδικο στο τέλος και να μην υπάρχει, να υπάρχει κάτι ενδιάμεσο, κάτι διαφορετικό. Μπορεί να μην υπάρχει ψυχή όπως τη θεωρούμε, να υπάρχει κάτι άλλο. Όπως και τώρα άκουσα πρόσφατα, πάνε να επαναφέρουν πολύ και συζητάτε πολύ το θέμα του εθέρα και το αν υπάρχει εθέρας και πόσο ο εθέρας μπορεί να συνδυαστεί. Στη φυσική το έχουμε καταργήσει το θέμα του εθέρα, αλλά υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να πούν ότι ξέρεις κάτι, έμεσα να μπορούσε να υπάρχει και εθέρας. Αλλά γενικά... Λοιπόν, σε τέτοια θέματα όπως υπερχορδές και παράλληλα σύμπαντα, χωρίς να ξέρω πολλά, πιστεύω ότι είμαστε ακόμα σε νηπιακό στάδιο. Είμαστε σε καλό στάδιο, απλά χρειαζόμαστε και άλλα δεδομένα. Λοιπόν, και όλες αυτές τις συζητήσεις που κάνουμε είναι καθαρά φιλοσοφικές. Είναι σαν να υπερτιμώ πολύ τον εαυτό μου λέγοντας φιλοσοφικές. Απλά είναι κουβέντες μεταξύ φίλων που θα καθόμασταν να πιούμε μια μπύρα, ένα κρασί, ένα καφέ, σαν τέτοιο και θα καθόμασταν και θα συζητούσαμε για αυτά τα όμορφα πράγματα. Έτσι το βλέπω και έτσι θέλω να το βλέπετε κι εσείς. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μας οδηγεί κάπου όλο αυτό, αλλά έχει πλάκα. Εγώ πάντα το διασκεδάζω, μπορώ να πω την αλήθεια. Άσχετα αν τα πιστεύω ή όχι, δεν έχεις να λέει. Λοιπόν, ο Αριστοτέλης, ξαναλέω, έχει κάνει τρομερά σφάλματα στο θέμα φυσικής. Τρομερά σφάλματα, μην τα παίρνεις όλο αυτό λεξί. Όπως και πάρα πολλά αρχαίων Ελλήνων. Ήταν τρομερή γιατί έθεσαν κάποιες βασικές αρχές, αλλά είναι μέγα λάθος να τα παίρνεις όλο αυτό λεξί. Ξαναλέω. Λοιπόν, δεν ήθελα να το αναφέρω σαν επιβεβαίωση, απλώς ήθελα να αναφερθώ στη συνωμοσιολογική ενοιολογική απόδοση του όρου μεταφυσικά. Εμείς ως μεταφυσικό δεχόμαστε αυτά που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε. Με τους όρους φυσικών νόμων. Τόσο απλά. Ενοιολογικά. Δηλαδή, οτιδήποτε είναι μεταφυσικό δεν είναι η φυσική και μετά τη φυσική. Είναι οτιδήποτε δεν μπορεί να εξηγηθεί προς το παρόν, και χρησιμοποιώ τον όρο προς το παρόν, με φυσικούς όρους και φυσικούς νόμους. Αυτό. Μέχρι που να μπορέσουμε. Εν τω μεταξύ, κοπανάω το τραπέζι, κοπανιάται και η κάμερα. Μέχρι να μπορέσουμε να τα εξηγήσουμε. Δηλαδή, μπορεί σε 100 χρόνια από τώρα να μπορέσουμε να εξηγήσουμε αυτό που θεωρούμε φαντάσματα, αν υπάρχουν ή όχι, είναι περιπτώσεις φαντασίας. Ποιο είναι το αστείο τώρα που φαντάσματα. Για παράδειγμα, ένας συμμαθητής μου, ήμασταν παιδιά και είμαστε στο σχολείο και λέει, πετάγεται και λέει, κυρία, έχετε σκεφτεί ότι. Και αυτό ήταν κάτι που είπε ένα παιδί, έτσι. Έχετε σκεφτεί, κυρία, που όντως η λέξη φαντάσματα μπορεί να είναι αυτό που λέει η λέξη φαντάσματα. Δηλαδή το φαντάζομαι, είναι πράγματα που φαντάζομαι. Λοιπόν. Ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί μετά από 10 χρόνια, 100 χρόνια, 200 χρόνια να ανακαλύψουμε ακόμη περισσότερες αρχές. Αν καταφέρουμε π.χ. και φτιάξουμε τον κβαντικό υπολογιστή όπως θέλουμε να φτιάξουμε κάποια στιγμή, ένα κβαντικό υπολογιστή, και να μην δουλεύει σε 0 και 1, αλλά να μπορεί να δουλεύει και σε. Άλλες ενδιάμεσες καταστάσεις του spin, τότε θα μπουν ακόμη περισσότερα κεφάλαια τα οποία θα μπορέσουμε να εξηγήσουμε, γιατί οι υπολογισμοί μας θα αυξηθούν πολύ περισσότερο από αυτά που κάνουμε. Σκεφτείτε ότι πριν από 100 χρόνια δεν υπήρχε καν έννοια του υπολογιστή ή του τι μπορούμε να εξηγήσουμε τώρα. Το ρεύμα πριν από 150 χρόνια, και είναι αυτό που λέω και στα παιδιά κάνοντας φυσική, ίσως κάποια παιδιά στην αρχή ήταν κάποια παιδιά που κάνουν μάθημα, το ηλεκτρικό ρεύμα. Το μεγαλύτερο ψέμα που έχει, τη μεγαλύτερη σύμβαση, όχι ψέμα, μεγαλύτερη σύμβαση. Ο πόλος της μπαταρίας πάει από το θετικό στο αρνητικό. Αυτή είναι η συμβατική φορά. Αλλά υπάρχει και η πραγματική φορά. Σκεφτείτε, τι είναι το ρεύμα. Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι η προσανατολιζόμενη φορά των ηλεκτρονίων. Δηλαδή, όλα τα ηλεκτρόνια είναι αρνητικά φορτία. Έχουν αρνητικό φορτίο το ηλεκτρόνιο. Λοιπόν, τα ηλεκτρόνια πάνε προς μία κατεύθυνση. Είναι δυνατόν το ηλεκτρόνιο από το συν να φύγει, γιατί το θετικό φορτίο του πυρήνα έλκει το ηλεκτρόνιο. Άρα το συν έλκει το αρνητικό. Δεν είναι δυνατόν από το συν της μπαταρίας να φύγουν ηλεκτρόνια και να πάνε στο πλην. Δηλαδή, να υπερνικήσουν τις δυνάμεις. Τεχνικά γίνεται από το πλην της μπαταρίας. Γυρνάνε και πηγαίνουν στο σύν της μπαταρίας. Αυτό ακόμα και σήμερα είναι σύμβαση. Δηλαδή, εμείς το λέμε ανάποδα. Πριν από 100 χρόνια που έπεσε αυτό, είναι σαν να λέω ότι είναι καλύτερο το δεξί ή το αριστερό χέρι. Πριν από 100 χρόνια δεν ήξεραν τα ηλεκτρόνια και πώς λειτουργούν τα ηλεκτρόνια. Μάθαμε τι είναι τα ηλεκτρόνια, μάθαμε τι είναι το άτομο, μάθαμε την πυρηνική ενέργεια, μάθαμε τα παράλληλα σύμπαντα και τις υπερχορδές. Και συνέχεια βάζουμε. Δεν ξέρω αν θα σταματήσει. Μπορεί να μην σταματήσει και ποτέ όλο αυτό. Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι στην ύπαρξη της ζωής ενός ανθρώπου σίγουρα δεν θα σταματήσει. Λοιπόν, στη μία περίπτωση αποδίδεται ως άγνοια, απουσία γνώσης σύμφωνα με τα υπάρχοντα δεδομένα. Στην αρχαία του διάσταση ήταν το απρόσιτο ως προς την φύση που υπερβαίνει την έννοια της φυσικής. Να πούμε και το άλλο και να μην το ξεχνάμε, έχουμε μόνο το 5% της κλασικής γραμματείας, οπότε ίσως καταλαβαίνεις το κλειδί είναι ότι γραφτήκανε τόσα πολλά και είναι το μυστικό και. Ναι. Αυτό που λες, το έχω ακούσει από πολλοί κόσμο και μπορώ να πω ότι μέχρι ένα σημείο με εντυπωσίαζε και εμένα. Αλλά θα σου πω το εξής. Γιατί έχουμε οι άνθρωποι την τάση να πιστεύουμε ότι οι αρχαίοι τα ήξεραν όλα? Οι αρχαίοι Έλληνες ήξεραν πάρα πολλά πράγματα. Αρκετά περισσότερα από αυτά που ξέρουμε εμείς. Γιατί τα περισσότερα από αυτά έχουν χαθεί. Πες η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας Σκάι και καταστράφηκαν πολλά από αυτά. Είχε φτιαχτεί, και αυτό είναι το ωραίο, σκέψου, είχε φτιαχτεί ο μηχανισμός των αντικυθήρων, που είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα λογικής και κατασκευαστικής και μηχανολογίας και τεχνογνωσίας όλου του αρχαίου κόσμου. Συν πόσα άλλα, ο ήρωανας. Πόσες συσκευές είχε φτιάξει ο ήρωανας. Οκ. Ή ο Αρχιμίδης. Ναι, αλλά έχουμε την τάση, για κάποιο λόγο, και αυτό το έχουμε όλοι, νομίζω, ότι αποδίδουμε πολύ περισσότερα. Σίγουρα υπήρχαν πολλά πράγματα τα οποία έχουν χαθεί. Έκαναν κάποια πράγματα οι αρχαίοι Έλληνες, αλλά δεν είναι πανάκια όλα όσα έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες. Ή όχι, υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία λέγονταν λάθος. Σίγουρα όλος κατάφερε να υπολογίσει την τροχιά της γης μέσα από ένα πηγάδι. Αυτό κι αν ήταν έτσι. Αλλά λοιπόν, σχεδόν όλα όσα έχει πει ο Αριστοτέλης περί φυσικής είναι λάθος. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε στο φυσικό, η αλήθεια είναι, ότι ήταν πολύ στήμια και σεβαστή η τέτοια. Βέβαια η αλήθεια είναι, και εδώ έρχεται το τέτοιο, ότι ο ίδιος ο Νεύτωνας είχε ένα βιβλίο του Αριστοτέλη, το Principia έχει στηριχτεί πάνω σε ένα βιβλίο του Αριστοτέλη. Λοιπόν, το Principia είναι το βιβλίο του Νεύτωνα, σχετικά με τους νόμους, αλλά σε φάση πολλά από αυτά που παρουσιάζει είναι λάθος. Όχι όλα, αλλά πολλά από αυτά, γιατί ήταν εμπειρικός επιστήμονας. Δεν έχει περιγράψει. Αυτό είναι το κακό των Ελλήνων, ότι δεν περιέγραφαν με νόμους, δεν περιέγραφαν με τύπους. Ήτανε καθαρά, καθόμαστε μια παρέα, πώς καθόμαστε εμείς και συζητάμε, σε ένα συμπόσιο και λέγαμε τις ιδέες μας. Οι οποίες κάποιος θα είχε λαμπρές ιδέες, κάποιος θα είχε καλύτερες ή χειρότερες ιδέες. Κάποιος τις έγραφε αυτές τις ιδέες, γιατί ήταν αυτή η δουλειά του ή αυτό γούσταρε. Εντάξει, κάποια έμειναν, κάποια χάθηκαν. Δηλαδή, για μένα οι καλύτεροι Έλληνες, οι καλύτεροι αρχαίοι Έλληνες ήταν οι μηχανολόγοι. Αν το θέταμε κάποιος Έλληνες, ο Ήρωνας, πόσοι άλλοι ακόμη. Δηλαδή, ο Ήρωνας είχε καταφέρει, έβλεπα ένα ωραίο ντοκιμαντέρ. Ο Ήρωνας έφτιαξε το ατμοκίνητο, αλλά δεν αξιοποιήθηκε ποτέ. Δηλαδή, αν ο Ήρωνας μπορούσε να περάσει αυτό το πράγμα κάπου, θα είχε αλλάξει όλος ο αρχαίος κόσμος, για παράδειγμα. Δεν άλλαξε όμως. Είχε φτιάξει τις πόρτες των ναών να ανοίγουν αυτόματα. Γιατί είχε φτιάξει μια αντιστοιχία με, και καλά, όταν άναβε μια πυρά, η πυρά ζέστανε το νερό, κινούσε κοχλίες, οι κοχλίες άνοιγαν τις πόρτες, ήταν οι πρώτες αυτόματες πόρτες που υπήρξαν, ναι. αλλά ήταν κυρίως για θέμα ναών και τελετουργικών τα περισσότερα από αυτά. Δεν είναι... Μια από τις πιο μεγαλύτερες εφευρέσεις είναι ο Κοχλίας. Ο Κοχλίας, ο οποίος κουβαλούσε το νερό αντίστροφα, μέχρι και σήμερα δουλεύουμε Κοχλία, που στηρίζεται στο πώς να ανεβάζει από χαμηλότερα επίπεδα το νερό. Ναι, οκ. Okay. Πρέπει να κρίνουμε τους συλλόγους κάθε εποχής με τις επιστημονικές γνώσεις που υπήρχαν τότε. Ναι, ισχύει. Λοιπόν, είναι εντάξει, φυσικά ο ανθρώπινος πολιτισμός προχωράει. Εντάξει, για κάποιο λόγο μένει πάνω το chat και δεν προλάβα να το διαβάζω όλα. Ισχύει το γεωκεντρικό σύστημα, η οντολογία των ζώων που πρέπει να εξέλιξη των οδών, τη θέση των γυναικών και ούτω καθεξής. Πρέπει να βλέπουμε την πορεία των πραγμάτων. Χωρίς τον Αριστοτέλη δεν θα είχε έρθει ο Νεύτωνας. Ναι, εντάξει, ισχύει αυτό. Προφανώς όλοι κάπου πάτησαν. Όπως έλεγε και ο. Ποιος το έλεγε, ο Χόκινγκ, πάνω στους ώμους των γιγάντων. Κάποιοι πάτησαν πάνω σε νόμους άλλων και προχώρησαν. Αυτή είναι η εξέλιξη, αυτό είναι το είδος μας. Και εδώ μπορεί να πει κάποιος να το πάει λίγο πιο βαθιά νοηματικά και να πει ότι ξέρεις κάτι, ξεκινάς. Ναι, μεν οι ζωές όλων ήταν περαστικές, δηλαδή είχαν μικρή διάρκεια, αλλά οι ιδέες, αυτό είναι το θέμα. Οι ζωές μας είναι αυτές που είναι. Άλλων μεγάλες, άλλων μικρές. Άλλοι ζουν πολλά χρόνια, άλλοι ζουν λίγα χρόνια. Οι ιδέες, οι σκέψεις μας, το πώς θα επηρεάσουν τους άλλους ανθρώπους είναι σαν το νόμινο. Δηλαδή, εγώ έζησα εδώ, μπορεί να επηρεάσω κάποιον άλλον, μπορεί να επηρεάσω κάποιον. Το βλέπω πολλές φορές στο θέμα των μαθητών μου στο σχολείο. Στο σχολείο, στα μαθήματα που κάνουμε. Έχει τύχει, επειδή συζητάμε και άλλα πραγματάκια ταυτόχρονα εκτός από φυσική ή οτιδήποτε. Έχω δει πολλά παιδιά τα οποία τώρα έχουν μεγαλώσει, έχουν τέτοιο. Κάποια από τα πράγματα που συζητούσαμε τους έχουν μείνει. Είτε σαν αξίες ζωής ή σαν οτιδήποτε. Και σκέφτομαι ότι ξέρεις κάτι. Ή και το ανάποδο. Υπάρχουν πολλοί μαθητές οι οποίοι σκέφτονται και κουβαλάνε τα λάθη των καθηγητών τους. Όπως για παράδειγμα, φαντάζομαι θα είναι ο φίλος μας πριν που έκανε ολόκληρο ρεσιτάλ. Λοιπόν, γενικά, δεν σημαίνει ότι αυτό που έχουμε στο μυαλό μας είναι καθαρά δικό μας. Είναι σε φάση που παίρνουμε τις ιδέες που ήρθαν από το παρελθόν. Έμεσα σε εμάς, εμείς τις εξελίξαμε, πήγαμε ένα βήμα παρακάτω και πάμε ένα βήμα παρακάτω. Και εδώ έρχεται το τραγούδι της Βιτάλη που λέει είμαι... το πώς λέει, γρανάζει στο τέτοιο και ο γιος μου το ανταλλακτικό, κάπως έτσι. Τεχνικά κάπως έτσι είναι στο θέμα της ζωής. Λοιπόν, θα σου πω ένα μυστικό και θα φύγω γιατί πρέπει. Ήφαιστος είναι χολός, δηλαδή κουτσός. Ναι, ισχύει. Επίσης, ο ύφαιστος, θα σου πω και εγώ ένα γάμματο, ο ύφαιστος στο εργαστήριό του το είχε στη Λίμνο. Και υπήρχε στην αρχαία Ελλάδα η αντίληψη ότι η Λίμνος επικοινωνεί υπόγεια με τον Όλυμπο και με την Έτνα για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω, αυτή η αντίληψη υπήρχε. Η Λίμνος θεωρείται το νησί του Ηφαίστου, by the way, και είναι ο αγαπημένος μου αρχαίος Έλληνας θεός. Αν μπορούσα να το θέσω έτσι. Λοιπόν, τεχνολογία δεν πρέπει να τρέχει. Δεν ξέρω. Α, αυτό να το πήγες έμεσα. Πολύ καλό, μου άρεσε. Λοιπόν, απλώς κυρίως από φιλολογικής απόψεως καλούμαστε να εξετάσουμε το περιεχόμενο των ενιών. Διότι δεν είναι οι νόμοι τους που ξεχώρισαν απαραίτητα, αλλά οι ορολογίες που επινόησαν από τη φυσική μέχρι τη θεολογία. Αυτό είναι το ωραίο της ανθρωπότητας. Ναι, ισχύει. Ισχύει. Πάντα είχα την άποψη ότι υπάρχει κάτι πιο βαθύ. Και δεν εννοώ κάτι πιο βαθύ ή φυσικονομισιολογικό ή οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Ξέρεις, πάντα και είμαι της άποψης ότι η αλήθεια δεν είναι αυτό που βλέπεις πάντα έτσι όπως είναι. Είναι κάπου ανάμεσα σε όλα. Δηλαδή, λέμε για το θέμα των ορολογιών. Σίγουρα, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας, η ορολογία των αρχαίων Ελλήνων στο θέμα της φυσικής, της επιστήμης και όχι μόνο είναι τεράστια. Άφησαν έννοιες και έννοιες. Μπορεί να κάναν πολλά σφάλματα σε πολλά πράγματα, αλλά σε όλα πράγματα ήταν to the top. Πρέπει να φύγω. Ευχαριστώ για την παρέα. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση. Ευχαριστώ για την παρέα και εγώ. Και τώρα θα κάνω μια μικρή ωραία πασούλα και θα πάμε στο τελευταίο, το οποίο το κρατάω τόση ώρα εδώ πέρα και δεν το έχω πει με αυτά και με αυτά. Ένα πολύ όμορφο βιβλίο, το οποίο δεν έχει να κάνει κυρίως με το θέμα του θανάτου τόσο πολύ, αλλά και με το θέμα της ίδιας ζωής. Το οποίο μου φαίνεται περίεργο. Έλεγα σιγά μην κάτσω να το διαβάσω αυτό το βιβλίο. Και το καθυστερούσα και το καθυστερούσα και το καθυστερούσα. Ο Μάρκος Αυρίλιος ανήκε σε μια σχολή των Στοικών, η οποία ερχόταν σε σύγκρουση αρκετά συχνά με την σχολή των Επικούριων. Λοιπόν, θα μπορούσε να πει κάτι που ήταν τώρα χαζόμενο, αλλά Ολυμπιακή Παναθηναϊκή, πέστε το όπως θέλετε. Δηλαδή, σε φάση ήταν αρκετά αντίπαλες. Ο καθένας προέβαινε κάτι διαφορετικό, αλλά αυτό με τον Μάρκο Αυρίλιο, και θεωρείται ο τελευταίος φιλόσοφος αυτοκράτορας της Ρώμης, Ο Μάρκος Αυρέλιος παρεμπιπτόντως είναι στο μονομάχο πατέρας του... ποιος ήταν ο Καλίγουλας, ήταν ο τέτοιος. Όχι ο Καλίγουλας, ποιος ήτανε. Αυτό το πράγμα του τα έχω μπερδέψει όλο στο μυαλό μου. Τέλος πάντων, καταλάβετε τι θέλω να πω. Αν έχετε δει το μονομάχο, είναι εκείνος που ήταν που πέθανε, που τον σκότωσε ο γιος του. Στον μονομάχο, γιατί στην πραγματικότητα είναι λίγο διαφορετικά. Λοιπόν, βασικά θα σας πω, περιμένετε, το λέει μέσα. Λοιπόν... Δεν ξέρω αν έχω να βρεις τι είναι τι. Τέλος πάντων. Ο Κόμμοντος! Ο Κόμμοντος, μπράβο. Ο Κόμμοντος. Λοιπόν, τώρα ποιο είναι το αστείο. Και εδώ έγκυται αυτό που λέγαμε, ότι ο Μάρκος Αυρέλιος θεωρείται, ξαναλέω, ο τελευταίος φιλόσοφος αυτοκράτορας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αυτό το βιβλίο, τα εις αυτών, όπως λέει και ο τίτλος, τα εις αυτών, περί αυτού, το έγραψε για να υπενθυμίζει στον εαυτό του κάποια πράγματα. Δεν είχε σκοπό να εκδοθεί ποτέ. Είναι κάτι το οποίο είναι σαν προσωπικό ημερολόγιο. Βρέθηκε και με τη σειρά εκδόθηκε στην εποχή του, αντιγράφθηκε και το αστείο ποιο είναι. Ότι η πρώτη καταγραφή του έργου αυτού έχει να κάνει μεταξύ αρχιεπισκόπων του χριστιανισμού του Βυζαντίου, όπου ένας αρχιεπίσκοπος, δεν θυμάμαι ποια τέτοια ήταν, το είχε προτείνει σε έναν άλλον αρχιεπίσκοπο μιας άλλης περιοχής, ρε παιδί μου, και από τότε άρχισε να παίζει πολύ τα εσύ αυτών του Μάρκου Αυρέλιου. Λοιπόν... Τη σήμερα ημέρα διαβάζουμε πάρα πολλά βιβλία αυτογνωσίας, είναι ο θάνατός μου βασικά, αλλά ξεχνάμε ότι ποιες ήταν οι πηγές. Πάρα πολύ απλά έχουν αντιγράψει κάποια λόγια του Μάρκου Αυρέλιου και αρκετών άλλων της εποχής και όχι μόνο, και απλά κάθε φορά που παγαλίζουμε τα ίδια και τα ίδια. Γενικά μπορώ να πω ότι το συγκεκριμένο είναι ένα πάρα πολύ ωραίο και γι' αυτό μου άρεσε ο Μάρκος Αυρέλιος και ως χαρακτήρας και ως άνθρωπος. Μπορεί να ήταν το αντίπαλο δέος των επικουρικών, αλλά αναγνώριζε πολλά πράγματα των επικουρικών και όχι μόνο. Και αυτό είναι το μεγαλείο του να είσαι άνθρωπος, του να μπορεί να ξέρεις ότι έχω μια βασική αρχή, αλλά δεν απορρίπτω και οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, μπορεί και ο άλλος που λέει τα ανάποδα από μένα, μπορεί να τα λέει και σωστά. Και κάποια από αυτά μπορεί να είναι και κομπλέ, να είναι ωραία, να είναι σωστά. Δεν σημαίνει ότι επειδή εγώ λέω κάτι πάει και τέλειωσε και ότι έκλεισα, έβαλα παροπίδες και δεν πρόκειται να μάθω τίποτα άλλο, το οποίο είναι το μεγάλο λάθος που κάνουμε πάρα πολύ. Μαθαίνουμε ένα πράγμα, λέω εγώ έμαθα Επίκουρο, τέλειωσε, έκλεισα τα αυτιά μου στον Επίκουρο και είμαι μόνο Επίκουρο. Τι είπε Επίκουρος, περί ειδονής, περί μη ψυχής, περί μη θανάτου. Λοιπόν, όλη τη ζωή του Μάρκου Αυρελίου είναι ένας άνθρωπος προς μίμηση, πραγματικά είναι ένας άνθρωπος προς μίμηση. Μ' αρέσει πάρα πολύ, βρίσκω πολλά κοινά σημεία σε κάποια από αυτά που πίστευα πριν να διαβάσω τον Μάρκο Αυρέλιο και είδα ότι κάποια από αυτά που είχα ως αρχές ζωής και ως αρχές ως άνθρωπος, ρε παιδί μου, τα λέει και εδώ μέσα και μ' άρεσε αυτό. Περιλαμβάνει κάποιες αντιλήψεις για το θέμα της ζωής. Ο Μάρκος Αυρέλιος θεωρεί πάρα πολύ την έννοια του θείου, αλλά με διαφορετική άποψη από το θείο, ούτε δωδεκάθεο, ούτε οτιδήποτε. Έχουν διαφορετικές αντιλήψεις, τυπικά έχουν διαφορετικές αντιλήψεις στο θέμα του τι λέει ο καθένας θεό, όπως ο Επίκουρος έλεγε υπάρχει ένα όν μακριά, άκοσμο, μακριά από τα κοινά των ανθρώπων. Ο Μάρκος Αυρέλιος είχε μια διαφορετική αντίληψη, αλλά δεν μας απασχολεί αυτό. Πραγματικά δεν θα ασχοληθώ με αυτό, αν και το αναφέρει αρκετά συχνά στα γραπτά του, γιατί έμεσα έχει περιστρέψει αρκετά πράγματα από την αντίληψή του εκεί μέσα. Είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο, το οποίο πραγματικά το συνιστώ, σας το έχω βάλει ακριβώς όπως είναι στο PDF μέσα, σας το βάλω μια τελευταία φορά. Δηλαδή θα σας το ξαναπικολήσω άλλη μία, κατεβάστε το ειλικρινά, δεν ξέρω αν θα διαβάσετε κάτι από αυτά. Εγώ σας το βάζω επειδή είναι πράγματα τα οποία τα διάβασα και εγώ και μ' άρεσαν. Ίσως κάποιοι να σας αρέσουν, κάποιοι όχι. Πραγματικά το μοιράζομαι μαζί σας. Τσεκάρετε το, αξίζει και έχει πάρα πολλά πράγματα, μια που λέγαμε για το θέμα τι κάνει ένας άνθρωπος ανάλογα με το τι αξίες έχει στη ζωή του. Γιατί υπάρχει, δεν υπάρχει, θα είναι μέχρι να φτάσεις. είναι στο θέμα του πώς θα πορευτείς αυτή τη ζωή, ακόμα και αν φοβάσαι ή δεν φοβάσαι το θέμα του θανάτου. Καλή χρονιά, ελευθερία, ειρήνη, υγεία. Και εγώ αυτό που πάντα λέω σε όλους, εκτός από καλή χρονιά και υγεία και σύνεση, μεγάλο πράγμα η σύνεση, να είσαι ένας άνθρωπος συνετός. Είναι ένα πράγμα το οποίο δεν βρίσκεις πολύ εύκολα, τη σύνεση. Τέλος πάντων, ναι, μπορεί να είναι δική μου τέτοια, αλλά μεγάλο πράγμα η σύνεση. Να είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι λίγο πιο τέτοιο. Anyway, λοιπόν, σας ξαναλέω, δώστε του μια ευκαιρία. Είναι ένα βιβλίο το οποίο πραγματικά διαβάζεται και είναι ωραίο, είναι πιο γρήγορο γιατί έχει και το αρχαίο κείμενο από τη μία για όσους ασχοληθούν και έχει και το μεταφρασμένο από δίπλα. Είναι από αυτά τα πολύ ωραία, είναι εκδόσεις Θηραθήν. Τρομερή εκδοσή, όπως και ο Επίκουρος. Αλλά πραγματικά, αν θέλετε να σας δώσετε μια ευκαιρία από το τέτοιο, αγοράστε τα κιόλας. Δηλαδή, αξίζουν. Το λέω πολλές φορές. Εγώ μπορώ να σας τα δίνω κάποια από αυτά για να ρίξετε μια ματιά, να πάρετε μια ιδέα. Αλλά αξίζουν να τα έχετε στη βιβλιοθήκη σας και να τα συμβουλεύεστε όσο πιο συχνά μπορείτε. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και ξαναλέω ότι όλα από αυτά που διαβάζετε, από όλα αυτά που ακούτε, από τον οποιοδήποτε, κρατάτε αυτά που συμβαδίζουν με τη λογική, αυτά που συμβαδίζουν με εσάς. Και πάντα να έχετε ανοιχτό πνεύμα, γενικά να μην περιορίζεστε. Το ότι λέμε 2-3 πράγματα μπορεί να τα λέμε και λάθος. Λοιπόν, πατάει πάνω στον Ζήνονα αρκετές έννοιες των αρετών, της αρετής, φέρουν την φιλοκαλία που ενώνει το κτίσμα με τον κτίστη. Ο Ζήνονας δεν ήταν σκλάβος από τον οποίο είχε επηρεαστεί. Και γενικά είχε απαγορευτεί νομίζω ο Ζήνονας γενικά. Ο Ζήνονας ήταν στοικός, αν δεν κάνω λάθος. Και γενικά στην Ρώμη ήταν αυτό ότι για κάποια άτομα συγκεκριμένα δεν αναφέρονται ούτε το όνομά τους ούτε το σβήνονται από την ιστορία απόλυτα. Αυτό το ωραίο το ρωμαϊκό. Ξέρεις κάτι, κάποιους δεν τους πηγαίναμε, πατέρας της τοικής φιλοσοφίας. Κάποιους δεν τους αναφέραμε σε φάση και τους εξαφανίζουμε, τους εξαφανίζουμε εντελώς από την ύπαρξη. Λοιπόν, τέλος πάντων. Διαβάστε τα σε αυτόν πραγματικά, και αν μπορούσα να πω, και επίσης σας έχω και ένα άλλο, το οποίο δεν ταιριάζει καθόλου με όλα αυτά, ενώ από άποψη, μιλάμε για φιλοσοφία, μιλάμε για απόψη ζωής, για ψυχολογία, δηλαδή το πακέτο αυτό τα έχει όλα, κυρίως είναι δοκίμια, είναι φιλοσοφία και ψυχολογία. Σας έχω και ένα, το οποίο είναι μυθιστόρημα, και είναι, μιας που μιλάμε για το παριθανάτου, θα ήθελα αν κάποιος ασχοληθεί να το διαβάσει. Είναι Χαρούκι Μουρακάμι, το νορβηγικό δάσος. Το διάβασα πρόσφατα, πάει κανένας μήνας που το διάβασα. Ο Μουρακάμι έχει το εξής, τώρα θα αλλάξω θέμα λίγο, αλλά θα μείνω στο θέμα του θανάτου. Λοιπόν, ο Μουρακάμι έχει ένα ταλέντο και το ταλέντο του είναι να μπορεί να περιγράφει καταστάσεις ανθρώπινες με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να σε κάνει να το ζεις και να μην σου κουράζει καθόλου. Δηλαδή μπορεί να ξεκινήσεις να διαβάζεις, μπορεί να είναι 800 σελίδες το βιβλίο, 500 σελίδες, όπως αυτό καμιά 500 σελίδες, 400 κάτι, να πεις όπα, πότε τέλειωσε κιόλας. Ο Μουρακάμι περιγράφει συγκεκριμένο στο νορβηγικό δάσος ένα φαινόμενο, το οποίο ειδικά στην χώρα του, στην Ιαπωνία, είναι αρκετά συχνό, έχει να κάνει με τις αυτοκτονίες. Το πώς σκέφτεται, το πώς βιώνει ένας άνθρωπος την αυτοκτονία, αλλά από ψυχολογικής άποψης. Πώς ο χαρακτήρας κάποιων ανθρώπων τους φτάνει ως την αυτοκτονία, και είναι ωραίο να βλέπεις κάτι από έναν λαό ο οποίος το θέμα αυτοκτονίας νομίζω ότι είναι λίγο πιο συνηθισμένο, οπότε είναι διαφορετικά όπως λέμε εμείς αυτοκτονία ή οτιδήποτε παρά. Πολύ καλός ο Μουρακάμι, ναι, ευκολοδιάβαστος ακριβώς. Και είναι ωραίο να βλέπεις την άποψη και την αντίληψη ενός λαού, ο οποίος το θέμα αυτοκτονία νομίζω είναι αρκετά περασμένο στο DNA του ως άποψη και ως αντίληψη και ως ψυχολογικό φαινόμενο. Νομίζω ότι από τις top χώρες σε θέμα αυτοκτονιών είναι η Ιαπωνία και δεν είναι καθαρά το θέμα, έχει δύο διαφορετικές όψεις, πώς άνθρωποι απλά υποκύπτουν σε αυτό ενστικτοδός ή όχι, μην νομίζοντας ότι μπορούν να διαλέξουν κάτι άλλο, γιατί στην αρχή ξεκινήσαμε με το θέμα της αυτοκτονίας και το μύθο του Σύσυφου, όπου στο μύθο του Σύσυφου, γι' αυτό σας δείχνω δύο διαφορετικά πράγματα, στο μύθο του Σύσυφου και στο Λιαντίνι η αυτοκτονία θεωρείται η δύναμη του ανθρώπου πάνω στην ίδια την ύπαρξη, είναι αυτή η διαφορά, αχ δεν το έχω διαβάσει αυτό, πρέπει να τα σημειώσω μετά. είναι αυτή η διαφορά. Γι' αυτό σας λέω, θα σας δώσω δύο διαφορετικές απόψεις. Δηλαδή, είναι ωραίο να βλέπεις διαφορετικές αντιλήψεις. Απ' τη μία έχεις τον μύθο του Σύσυφου με τον Γαμή και το Λιαντίνι να λένε ότι ξέρεις κάτι, η αυτοκτονία είναι η ύψιστη επιλογή του ανθρώπου απέναντι στο θάνατο, ο ύψιστος χαρακτήρας του ανθρώπου, και απ' την άλλη έχεις με το Μουρακάμι που απλά τα περιγράφει, δεν θέλει να σου περάσει κάτι ιδιαίτερο, απλά σου περιγράφει αυτά που υπάρχουν, που γίνονται. Βλέπεις ότι εκεί η αυτοκτονία δεν είναι η ύψιστη δήλωση του ανθρώπου απέναντι στο θάνατο και το πόσο ισχυρός είναι ένας χαρακτήρας, αλλά είναι ακριβώς το αντίθετο. Πώς ένας άνθρωπος χάνει την ίδια τη θέληση για ζωή, οπότε θεωρεί απόλυτα φυσιολογικό το επόμενο στάδιο να είναι η αυτοκτονία και προσέζεται τόσο φυσικά. Ένα από τα κομμάτια που με έχει σημαδέψει το συγκεκριμένο είναι, μιλάει για μια κοπέλα η οποία θέλει να αυτοκτονήσει. Και μικρό spoiler, αλλά εντάξει, δεν θα σας πω πια και τι και πώς. Και είναι σε φάση, σου λέει στο ένα κεφάλαιο, ξέρεις, ήταν στο νοσοκομείο, ανέκαμψε και. Τελειώνει το κεφάλαιο, λες, έλα, καλά θα πάνε όλα. Στο επόμενο κεφάλαιο, 3 μέρες μετά την κηδεία της. Πάρτο. Λοιπόν, subconscious φαινομένων, ευχαριστώ για το follow. Αχ, ναι, έχει να κάνει με πολλά. Στη Σουηδία πιστεύω ότι έχει να κάνει κυρίως και με το πώς είναι η μορφολογία του εδάφους και της χώρας, αλλά αυτά θα πούνε οι επιστήμονες καλύτερα, και τα νομίσματα που έχουμε εμείς θα τα κρατήσουμε για μας. Αλλά σας ξαναλέω, είναι πολύ ωραίο, κυρίως αν διαβάσει κάποιος το μύθο του Σύσυφου, στον αντίποδα θα άξιζε να διαβάσει και το νορβηγικό δάσος, και ας είναι μυθιστόρημα. Πραγματικά, σας λέω, από τη μία είναι το δοκίμιο και είναι ωραίο να έχεις από τη μία τη δήλωση, το ξέρεις κάτι, εγώ θεωρώ ότι αυτό ο θάνατος είναι επιλογή, είναι ύψιστη μορφή αντίσταση στην ίδια την ύπαρξη και απ' την άλλη να έχεις κάτι το οποίο δεν μπορείς να ξεφύγεις από αυτό, γιατί είναι η επόμενη λογική σειρά σε κάποιον άνθρωπο. Ο καθένας σας πάρει τα συμπεράσματά του. Πάρα πολύ ωραία βιβλία, πραγματικά πάρα πολύ ωραία βιβλία. Δεν ξέρω, κάποια αυτά θα τα ξαναδιαβάσω. Πάντως σίγουρα θα διαβάσω τα Περιοδίνης και Θανάτου του Schopenhauer, το οποίο θέλω, το Θανάτου του Ιβαν Ήλιτς, το οποίο δεν έχω διαβάσει και θέλω να διαβάσω. Κοινωνιολογικά τα περιβάλλοντα με περισσότερα ποσοστά αθρησκείας τείνουν να έχουν υψηλότερα ποσοστά αυτοκτονιών. Ναι, και έτυχε να έχω μια συζήτηση πρόσφατα. Σας ξαναλέω και το έχω πει το προφίλ μου. Υπήρξα και έμεσα, είμαι ένας άνθρωπος αρκετά θρησκευόμενος. Το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο χρόνο, έχω πολλές απορίες, η λογική μου υπερτερεί πολλές φορές του θέματος πίστης, γιατί υπάρχουν πολλά κομμάτια μέσα μου τα οποία προσπαθώ να σκέφτομαι λογικά ή οτιδήποτε. Σκέφτομαι το εξής. Και έχει τύχει πολλές φορές μέσα σε αυτή την εσωτερική σύγκρουση, γιατί κι εγώ ως ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησα βαθιά θρησκευόμενος, άρχισα να αμφισβητώ κάποια πράγματα, άρχισα να αμφισβητώ το θέμα της ψυχής. Βέβαια ακόμη είμαι σε φάση ότι το ψάχνω όσο μπορώ και νομίζω ότι θα περάσει πολύ καιρό μέχρι να κατασταλάξω στο τι και στο πώς. Και αυτό είναι ωραίο, το ταξίδι νομίζω είναι πιο ωραίο από τον προορισμό. Λοιπόν, συνειδητοποίησα ένα πράγμα μέσα από όλο αυτό, ότι όταν ένας άνθρωπος καταργήσει κάτι, γενικά έχεις μια θρησκεία, είναι πολύ πιο εύκολο τη ζωή σου να την αποδίδεις σε κάποιον άλλον. Δηλαδή, όταν έχεις να πιστεύεις σε έναν Θεό, στον οποίο Θεό διαλέγεις να τα καλά και τα κακά που θα σου συμβούν να του τα αποδίδεις, έμεσα από πάνω σου βγάζεις ένα πολύ μεγάλο βάρος. Ένα πολύ μεγάλο βάρος το οποίο λέγεται ατομική ευθύνη, η ευθύνη που έχεις ως άνθρωπος στον εαυτό σου. Και μιλάω για τον εαυτό σου, άσε για τους υπόλοιπους, ας μείνουμε στον εαυτό μας. Λοιπόν, όταν εσύ έχεις έναν εξωτερικό παράγοντα να κάπου να στραφείς, δηλαδή έχεις αυτό εδώ να το κοιτάξεις και να πεις «Α, αυτό είναι ο Θεός μου», και τα δύο είναι, και βάρος και ευθύνη. Θα σου πω γιατί λέω και βάρος και ευθύνη. Λοιπόν, έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ, έτσι. Λοιπόν, όταν έχεις κάτι να κοιτάξεις και να πεις ότι ξέρεις κάτι, σε ευχαριστώ για το καλό που μου έκανες, ή γαμώ το, σε παρακαλώ βοήθαμε, ή εσύ φταίς για όλα που πάνω όλα στραβά ή οτιδήποτε, βγάζεις το μερίδιο σου εκτός. Όταν από μέσα σου εξαλείψεις την ύπαρξη Θεών και πεις ότι ξέρεις κάτι, είναι ο άνθρωπος και δεν υπάρχει κάτι άλλο έξω από τον άνθρωπο, με ό,τι συνεπάγεται ο άνθρωπος, ξαφνικά το βάρος γίνεται μεγάλο, γιατί πρέπει να στραφείς στον εαυτό σου. και μερικές φορές, σας λέω τη δική μου αντίληψη, έτσι, γιατί έχω έρθει σε αυτή τη σύγκρουση αρκετές φορές και σκέφτομαι ότι η ζωή θα ήταν πολύ πιο εύκολη, πιο βολική το να απλά να απευθύνεσαι σε έναν Θεό, ό,τι Θεός και να είναι αυτός, να απευθύνεσαι σε έναν Θεό και να τον επικαλείσαι σε όλα, να σου δίνει πίστη, να σου δίνει δύναμη, είναι πολύ πιο εύκολο για έναν άνθρωπο να αντλεί πίστη, να αντλεί αισιοδοξία, κουράγιο, από κάτι εξωτερικό από αυτόν παρά από τον εαυτό του. Θέλει πολύ μεγάλη ισχύ χαρακτήρα ώστε ένας άνθρωπος να μπορεί να στραφεί προς τα μέσα. Τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Και νομίζω ότι το έχω σκεφτεί, μπορεί να κάνω λάθος, ξαναλέω, αλλά νομίζω η δημιουργία πολλών θρησκειών ήταν ένα press relief, να το θέσω με τα χαζά μου αγγλικά, του ανθρώπινου είδους. Δηλαδή έβγαλε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από μέσα του, το στρέψε προς τα έξω, δημιούργησε τυπικά ένα είδωλο, το οποίο είδωλο το βοήθησε στο να πορευτεί λίγο πιο εύκολα. Τώρα βέβαια ποια θα ήταν η εξέλιξη του καθενός δεν ξέρω, αλλά καλή χρονιά. Είτε σκοτώσεις κάποιον είτε αφαιρέσεις τη ζωή σου, δεν είναι λίγο ανάλογα όπως το λέει ο καθένας. Ναι, σε αυτό θα συμφωνούσα, αλλά ο καθένας όπως το αντιλαμβάνεται. Είσαι αυτόν φόνο κάποιο άλλο, whatever. Αλλά ναι, έχεις δίκιο σε αυτό έμεσα. Αλλά πάλι σου ξαναλέω, το θέμα του πώς να... το θέμα της θρησκείας, γιατί ανέφερες πριν το θέμα της αθρησκείας ή οτιδήποτε, είναι όταν ξαφνικά πρέπει να στραφείς μες στον εαυτό σου, χρειάζεται ένα πολύ μεγάλο, να έχεις μάλλον πολύ ισχυρό χαρακτήρα. Και συνήθως είναι πολύ δύσκολο όταν... όταν μάλλον έχεις συνηθίσει να κοιτάς προς τα έξω, ξαφνικά να πρέπει να εστιάσεις προς τα μέσα. Γιατί στις περισσότερες φορές σημαίνει ακριβώς αυτό. Συνηθίζεις να κοιτάς προς τα έξω και την ώρα πρέπει μετά από αυτό να κλείσεις προς τα μέσα. Να αρχίσεις να κοιτάς, να βρεις την πηγή τη δικιά σου. Τέλος πάντων, μπορείτε σας ξαναλέω να κάνω λάθος όλο αυτό, αλλά έτσι το αντιλαμβάνομαι. Σωστό λάθος δεν ξέρω. Αλλά νομίζω ότι κάθε θρησκεία, σωστή λάθος, μπορεί να υπάρχουν σωστές θρησκείες ή οτιδήποτε, αλλά είναι ένα μεγάλο press relief του κάθε ανθρώπου, είτε λέγεται χριστιανισμός, σας ξαναλέω, ποτέ ότι είμαι χριστιανός ορθόδοξος, απλά έχω περάσει εγώ τις φάσεις αμφισβήτησής μου, έχω περάσει τη φάση να πιστεύω στην ψυχή, τη φάση να προσπαθώ μάλλον να με πειράζει το ότι δεν υπάρχει ψυχή ή οτιδήποτε, αλλά είναι πολύ δύσκολο το γεγονός του να πρέπει να στραφείς προς τον εαυτό σου. Ανάλογα, αν αφαιθείς στο θέμα της αγάπης που λες είναι πιο δύσκολη η ζωή των πιστών, τύψεις, ενοχές, εάν δεν είσαι hardcore και... γιατί π.χ. αν πάρεις, και το έχω ακούσει πολλές φορές αυτό από πολλούς, αλλά αν πάρεις π.χ. την Ορθοδοξία και τη μελετήσεις σε βάθος, θα δεις ότι τα γραπτά ή κάποια από αυτά δεν είναι με το μαστίγιο, δηλαδή αν μείνεις μόνο στα Ευαγγέλια, μόνο εντάξει, αγάπη και τέτοια θα λάβεις. Δηλαδή, αν πάρεις μόνο τα 4 Ευαγγέλια που υπάρχουν ή οτιδήποτε, θα δεις ότι ξέρεις κάτι. Αν κάνεις ότι έκανε ο Χριστός, ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου θα είσαι, ειλικρινά. Αλλά τώρα, αν ακούς από εδώ, από εκεί, από παρακεί το πώς έχουν στρεβλωθεί κάποια πράγματα, τότε εντάξει, οι ενοχές ή οτιδήποτε είναι καθαρά. Αλλά και πάλι είναι πιο εύκολο. Πάντως μόνο σε εμάς υπάρχει ανάσταση νεκρών, ακόμη και ο εθνικός ύμνος λέει από τα κόκαλα βγαλμένη, επίσης και μύθος του Φίνικα που ανάγεται από τις τάχτες του ελληνικός είναι. Κοίτα, στους περισσότερους ασιατικούς λαούς υπάρχει η έννοια της μετασάρκωσης, το οποίο τεχνικά αφαιρεί αυτόματα από τους περισσότερους ανθρώπους το φόβο του θανάτου, γιατί όλα αυτά, και θα το διαβάσετε, αν διαβάσετε τα βιβλία που σας έδωσα, έχουν να κάνουν καθαρά με το φόβο του θανάτου. Και συνήθως στους περισσότερους ενήλικους, καθώς μετά από τα 40, 45, 50, 55, ρε παιδί μου, όσο πλησιάζεις προς το τέλος της ανθρώπινης ζωής, αυτός ο φόβος μεγαλώνει και παρακινεί πολλούς ανθρώπους να χάνουν πράγματα από τη ζωή τους, οτιδήποτε. Στους περισσότερους ασιατικούς λαούς είναι relief αυτό το πράγμα, γιατί ξέρεις ότι θα τελειώσει μια ύπαρξη και θα περάσεις, ειδικά αν η ζωή σου δεν είναι και η καλύτερη, κάνεις υπομονή μέχρι να τελειώσεις. Είναι όπως για παράδειγμα στους Ισλαμιστές που το Ισλάμ έταζε σε φάση υπόσχεται βουνά από πιλάφι και βουνά από παρθένες, δηλαδή σε φάση λες θα τελειώσει αυτό το μαρτύριο που ζούμε τώρα, το επόμενο θα είναι καλύτερο, άρα έχεις κάτι να περιμένεις. Λοιπόν, στα θρησκευτικά περιβάλλοντα, επειδή ακριβώς η κριτική δεν είναι ανθρώπινη, ο άνθρωπος είναι πιο ευάλωτος και αδύναμος, δεν επαναπαύεται στην προσωπική πτυχή της αλήθειας, αλλά στην αποκεκαλυμμένη ανώτερη αλήθεια. Στα ζητικά περιβάλλοντα, η μετασάρκωση είναι κατάρα, σωμάστην η μόξα είναι. Ναι, να βγεις από τον κύκλο των μετασαρκώσεων. Στον Ινδουισμό, για παράδειγμα, δεν κάνω λάθος, είναι να φτάσεις στο Άτμαν και να ξεφύγεις από το θέμα του τέτοιου. Βέβαια, το αστείο είναι ότι είναι ακριβώς τα ανάποδα. Δηλαδή, στον Ορθόδοξο Χριστιανισμό χρησιμοποιείς πολύ το εγώ, νομίζω, ή το ανάποδο. Δεν ξέρω ποιο χρησιμοποιεί το εγώ περισσότερο ή όχι. Τέλος, μπορεί να κάνω και λάθος εδώ. Ιδάλλως, έχεις κάνει κάποιο λάθος ή χρωστάς κάρμα. Προσωπικά, όσα καλά πράγματα έχω βρει στο χριστιανισμό, έχω βρει και στο βουδισμό. Σωστά πράγματα, βέβαια, δεν μπορώ να ακολουθήσω απόλυτα πάντα μια θρησκεία. Περισσότερο κρατάω ότι μπορώ να εφαρμόσω προσωπικά. Ο καθένας, έχω να πω εγώ, ότι κρατάει αυτά που του ταιριάζουν καλύτερα στην τελική. Βέβαια, ξαναλέω, το μεγαλύτερο και για μένα πιο δύσκολο ίσως κομμάτι, και λέω προσωπικά για μένα, είναι να στραφείς προς τα μέσα. Να βρεις τη δική σου πηγή, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν πεις ότι δεν υπάρχει Θεός ή αν δεν υπάρχει κάτι μετά από το θάνατο να σε περιμένει οτιδήποτε, να αποδεχθείς. Αν και η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο παρηγορητικό αυτό που έλεγε ο Επίκουρος. Αν το καλοσκεφτείς, και επιτέπειτα και ο Γιάλομ και όσοι υποστηρίζουν αυτή την εκδοχή, το ότι ξέρεις κάτι, πας από σκοτάδι σε σκοτάδι, η ζωή είναι τελείως τυχαία. Τελείως random. Που έμεσα μπορεί να το κάνει ότι είναι. Ότι είναι τελείως random και δεν έγινε και τίποτα μετά. Οπότε ίσως να είναι λίγο πιο παρηγορητικό έτσι για την ανθρώπινη ύπαρξη. Οπότε σε φάση. Εντάξει. Τώρα, χρωστάς κάρμα, δεν χρωστάς κάρμα. Εγώ αυτό που ξέρω για τα κάρματα ή τα αμάρματα ή οτιδήποτε είναι ότι καλός ή κακός, και ένα από τα πράγματα που έχω ακούσει πολλές φορές, η αλήθεια είναι, από τους γονείς μου, αλλά τεχνικά είναι μια μικρή αλήθεια αν το καλοσκεφτείς, ότι η κόλαση, όπως λέμε, και ο παράδεισος των ανθρώπων είναι σε αυτή τη ζωή. Οι πράξεις σου πάντα γυρνάνε πίσω με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Τώρα, καλές, κακές, δεν ξέρω πώς το βλέπει ο καθένας. Νομίζω ότι ο καθένας βλέπει τη ζωή τη δικιά του και τη ζωή των ανθρώπων γύρω από τον εαυτό του, φαντάζομαι, και κρίνει ανάλογα. Εγώ από αυτά που έχω δει από τη σύντομη ζωή που ζω σε αυτόν τον κόσμο, τα 33 χρόνια που έχω, ρε παιδί μου, σε φάση ότι η ζωή μας είναι αυτή που είναι. Οι πράξεις μας καθορίζουν, ο κόσμος μας καθορίζεται με βάση αυτά που πράττουμε. Αν πράττεις κακός, κάποια στιγμή πράττεις και κακά πράγματα. Αν πράττεις καλός, κάποια στιγμή ο κόσμος γύρω σου καθορίζεται από αυτό που επιλέγεις. Όπως λέει και σε ατακάρα όμως, όλα φθήνουν, οι επιλογές αποκλείουν. Τόσο απλά. Όλα φθήνουν, όλα σβήνουν, οι επιλογές αποκλείουν. Σκεφτείτε το. Αν απλά στραφείς στην εσωτερική κριτική, τείνεις να επιβεβαιώσεις τις προσωπικές σου θέσεις. Δεν υπάρχει πάντα κάποια ανώτερη κριτική, είτε ακολουθείς την νόρμα της πλειονότητας, είτε τις επιβεβαιώσεις ανώτερης κοινωνικής ομάδας που διαπίττουν. Ναι. Μπορώ να πω ότι σε αυτό, αν το έκανα λίγο πιο όμορφα προσδιορισμένο, θα έλεγα ότι πάντα με περίπτωση του να κάνεις λάθος και να είσαι ανοιχτός στο να μάθεις περισσότερα. Δεν ξέρω αν βοηθάει καθόλου αυτό, αλλά κάποιοι κλείνονται στον εαυτό τους, θεωρούν τον εαυτό τους φωστήρα οτιδήποτε. Τέλος πάντων, ο καθένας το βλέπει και το ζει όπως, γι' αυτό υπάρχουν τόσοι απόψεις και επιλογές, υπάρχουν όσο και άνθρωποι, οπότε ο καθένας το κρίνει όπως γουστάρει και όπως θέλει. Προσωπικά πάντως, η αλήθεια είναι ότι πάντα μου αρέσει να κάνω συζητήσεις γύρω από αυτά τα θέματα, μου αρέσει να μαθαίνω, μου αρέσει ακόμα και λάθος να κάνω, να προσπαθώ να μάθω πιο, αν υπάρχει κάτι σωστό, ρε παιδί μου, οτιδήποτε. Και νομίζω ότι αυτό που κάνουμε τώρα, για παράδειγμα, είναι από τα πιο όμορφα πράγματα που θα μπορούσα να κάνω. Πάντως, τσούκου τσούκου, πέρασε η ώρα με αυτά και με αυτά, έτσι. Το χτυπήσαμε το 2,5ωρο. Ήταν δυνατό το σημερινό το live. Είχαμε και τα πάνω μας, είχαμε και τις εκτονώσεις μας. Πάντως το τι γίνεται μετά ή το τι γίνεται πριν, ειλικρινά δεν το ξέρω, και να σας πω μέχρι ένα σημείο δεν με απασχολεί κιόλας. Αυτό που θα ήθελα, αν μπορούμε να κρατήσουμε, το τι κάνουμε σε αυτή τη ζωή. Είτε είναι μία, είτε συνεχίζει, δεν με ενδιαφέρει πραγματικά. Ένα από τα λίγα πράγματα που δεν με ενδιαφέρει σε αυτόν τον κόσμο, τι, πώς και γιατί. Ο σκοπός είναι όσο είμαστε εδώ, ο καθένας να ζει και να κάνει τη ζωή του σου καλύτερα μπορεί και να πράττει καλώς ανάλογα με τα δικά του κριτήρια, φαντάζομαι. Οπότε αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι το ότι μετά οτιδήποτε δεν μου καίγεται τόσο καρφί, προσπαθώ να μην καίγεται καρφί. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι όσο μπορώ σε αυτόν εδώ τον κόσμο που όσο είμαι ζωντανός να κάνω το δικό μου καλό. Λοιπόν, ένα απόφθεγμα που λέει ελεύθερος άνθρωπος είναι αυτός που μπορεί να φτάσει τη σκέψη του μέχρι το τέλος. Δεν ξέρω αν το υποφουκώ, αλλά το θέμα είναι ποιο εννοείς το τέλος. Το τέλος της ζωής, το τέλος της σκέψης, καθώς αυτή αναλύεται με ένα σημείο. Ο καθένας το κλαμβάνει όπως θέλει. Και αυτό είναι το... διάβαζα ένα ωραίο, νομίζω σήμερα το είδα. Μου έλεγε γιατί ρε παιδί μου, οι μη ξεκάθαρες απόψεις, δημιουργούν αποθυμένα. Και οτιδήποτε δεν ξεκαθαρίζεται μέχρι και το τέλος, πάντα αφήνει ένα αίσθημα για παραφιλολογία, για να το πας όπου θέλει ο καθένας. Φαντάζομαι ότι τώρα το Φουκώ έζησε σε μια εποχή που τεχνικά καθιερωνόταν η... Βασικά ο Φουκώ πότε έζησε? Το 1800, 1700 κάτι. Είμαι. Λοιπόν, δεν ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό. Είχαμε και τα ξαφνικά μας με τη στιχομηθεία μας με τον πιτσιρικά, ο οποίος μπήκε και για κάποιο λόγο δεν ξέρω τι σε τη φάση ήταν και τι πίστευε ότι θα δει. Ελπίζω πάντως και να πω αυτό ως ευχή τουλάχιστον να έχει λίγο σύνεση παραπάνω και λίγο να μην είναι τόσο παρορμητικό σε κάποια πράγματα, γιατί σε καλό δεν θα βγει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Anyway, λοιπόν, νομίζω ότι κάπου εδώ ήρθε η ώρα να το κλείσουμε. Πέρασε 2,5 ώρες της μπύρι. Ήταν πολύ ωραία παρέα, ελπίζω να περάσετε κι εσείς καλά με μένα παρέα. Θα σας επικολλήσω λίγο ξανά το link όσοι δεν έχει κατεβάσει τα βιβλία αυτά, να τα ρίξετε μια ματιά. Λοιπόν, παιδάκια, και μεγάλοι και μικροί, βασικά όλοι παιδάκια είμαστε. Λοιπόν, θα σας χαιρετήσω, ευχαριστώ για την παρέα. Τον ικανοποιητό, ναι, αυτό το... Αλλά ξέρεις τι γίνεται, ένα τελευταίο ότι αυτό με το αίσθημα του ανικανοποίητου, τη μέρα που θα χωριστείς, μετά δεν θα έχεις όρεξη για κάτι παραπάνω. Δηλαδή, σε αυτό το ανικανοποίητο, νομίζω και έχει τύχει σε κουβέντα να έρθει αυτό το τέτοιο, ότι πήγε που λέγαμε για το Λιαντίνι, νομίζω ότι ο Λιαντίνις έφτασε σε αυτό το σημείο του ικανοποιημένου, οπότε το επόμενο βήμα ήταν αυτό που έκανα. Δηλαδή, μέσα είναι ανάλογο στον άνθρωπο πάντα. Αλλά νομίζω ότι αυτό το ανικανοποίητο είναι που μας κινεί να πηγαίνουμε προς τα μπροστά. Αυτό το ανικανοποίητο για κάτι παραπάνω, για κάτι καλύτερο. Για κάποιους κατάρα, για κάποιους ευθύ. Εγώ θα πω ότι είναι αυτό που είμαστε εμείς. Καλό ή κακό δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι η εξέλιξη με αυτό το ανικανοποίητο πορεύεται. Και αλίμονο στη μέρα που θα πούμε ότι ξέρεις κάτι, όλα είναι κομπλέ και τώρα τέλειωσε. Γιατί μετά θα πεις και τι τώρα. Τέλος. Μετά έρχεται η πραγματική κατάρα. Λοιπόν, σας χαιρετώ, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Λογικά μέχρι την Τρίτη θα το ανεβάσω και στο YouTube, όσοι δεν προλάβατε, από κάτω. Μπείτε, δείτε. Από μένα να έχετε μια όμορφη μέρα, νύχτα βασικά, νύχτωσε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για την παρέα, γεια σας. Εμείς θα τα πούμε λογικά. Την Τετάρτη που είναι Θεοφάνεια θα κάνω gameplay, ξεκινήσαμε ένα ωραίο θρυλεράκι, το Until Dawn. Θα παίξουμε αυτό λίγο την Τετάρτη, το Σάββατο το συνεχίσουμε. Την Κυριακή την επόμενη θα σκεφτώ τι θα κάνουμε. Δεν σας λέω από τώρα γιατί και εγώ ακόμα το ψάχνω. Θα τσεκάρω να δω τι μπορώ να συζητήσουμε. Ελπίζω να περάσετε ωραία. Λοιπόν, να έχετε μια όμορφη νύχτα. Καλό υπόλοιπο διακοπών. Εμείς από αύριο μεροκάμα το κανονικά. Λοιπόν, γεια σας παιδιά. Καλή ξεκούραση να έχετε. Ελαφρύ θέμα, βαρύ θέμα. Θα το πράγμα είναι διάμεσο. Λοιπόν, γεια σας. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ για την παρέα.